και κύριοι φίλοι και φίλες, καλό σας βράδυ. Σας καλωσορίζω στο ολοζώντανο απόψινό προφίλ. Πέμπτη βράδυ λοιπόν και θα ξεκινήσω με μία διαπίστωση. Θα παρατηρείτε τον τελευταίο καιρό ότι στα κανάλια, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, θέματα που αφορούν την Εκκλησία έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Τι είναι εκείνο που τροφοδοτεί την επικαιρότητα με τέτοιου είδους θέματα? Είναι γεγονότα. Ένα πρώτο γεγονός είναι ότι η αντιπαράθεση μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και διαφόρων οργανώσεων που χαρακτηρίζονται από την Εκκλησία ως παραθρησκευτικές έρχεται σιγά σιγά στο προσκήνιο, οξύνεται και εντείνεται. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη, άλλα γεγονότα της επικαιρότητας, όπως αυτά που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, στη Ροτόντα, έρχονται να τροφοδοτήσουν την επικαιρότητα με ένταση και με οξύτητα. Ανταλλάσσονται κατηγορίες. Από την πλευρά, ας πούμε, εκείνων που διοργάνωσαν τη συναυλία στη Ροτόντα, κατηγορείται η Εκκλησία για θρησκευτικό, για τυφλό θρησκευτικό φανατισμό. Από την πλευρά της Εκκλησία ισχυρίζεται ότι δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αμήνεται. Να αμήνεται εναντίον ύποπτων οργανώσεων που καθοδηγούνται από ξένα κέντρα, πρακτορεύουν ξένα συμφέροντα σε βάρος της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Και ότι στην άμυνά της αυτή είναι φυσικό να υπάρχουν και υπερβολές. Απόψε, όπως είπαμε πριν, έχουμε καλέσει στο στούντιό μας και έχουμε και συνδεθεί ζωντανά με διακεκριμένους εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ταυτόχρονα όμως είναι κοντά μας και πρόσωπα από ένα ευρύτερο φάσμα κοινωνικών και πολιτικών απόψεων που θα καταθέσουν τη δική τους άποψη και ταυτόχρονα διαλεκτικά θα συγκρουστούν, θα συνυπάρξουν με τους εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για μένα την εκπομπή και το Σταρ που συμμετέχει απόψε στο προφίλ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Στιβών και Λεβαδίας. Να συνδεθούμε παρακαλώ με το Επισκοπείο της Λεβαδίας. Τις ευλογίες σας. Καλησπέρα σας. Θα μπορέσουμε στη συνέχεια, θα έχουμε την τιμή να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Γυρίζουμε στο στούντιό μας, παρουσιάζω και πάλι τους φίλους που είναι κοντά μας. Πατέρας Γιώργιος Μεταλλινός, επιστήμον, συγγραφέας και εκλεκτός ιεράρχης από την πρώτη γραμμή της μαχόμενης Ορθοδοξίας. Ο κύριος Τάκης Αλεξίου είναι πρόεδρος της Πανηφέ. Ο ίδιος εκπροσωπεί ένα χώρο, ο οποίος σύμφωνα με εκείνους που τον διαμορφώνουν είναι ένας χώρος διακίνησης ιδεών. Σύμφωνα όμως με κάποιες αρμόδιες για την καταπολέμηση των αιρέσεων υπηρεσίες της Εκκλησίας, είναι ένας χώρος που αποτελεί θερμοκήπιο παραθρησκευτικών αντιλήψεων. Ένας χώρος επικίνδυνος για τις σχετικές υπηρεσίες της Εκκλησίας. Ο ίδιος κυκλοφόρησε τελευταία ένα βιβλίο, το οποίο στρέφεται εναντίον μιας εξέχουσας μορφής της Εκκλησίας της Ελλάδος, του πατρός Αντωνίου Αλεβιζόπουλου. Ένα βιβλίο που προκαλεί ήδη πάρα πολύ θόρυβο. Ακόμη κοντά μας, η κυρία Βικτωρία Νταγκουνάκη, γνωστή συνάδελφος, εκλεκτή δημοσιογράφος, εφημερίδα Απογευματινή, έχει ασχοληθεί με θέματα που αφορούν τις παραθρησκευτικές οργανώσεις. Καλωσορίζω ακόμη τον αρχιμανδρίτη πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Έχει ασχοληθεί με τα θέματα, διακρίνεται για τον μαχητικό τρόπο που αντιμετωπίζει αυτό που η Εκκλησία μας ονομάζει αιρέσεις ή παραθρησκευτικές οργανώσεις. Καλωσορίζω ακόμη τον κύριο Δημήτρη Κολάτο, γνωστό σκηνοθέτη και συγγραφέα και ταυτόχρονα άνθρωπο της τηλεόρασης. Μια και εμφανίζεται συχνά, τον είδαμε πρόσφατα να συνομιλεί με τον πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Σαρτζεντάκη. Ακόμη κοντά μας, ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Στασιάς. Είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται από στελέχη του συνασπισμού στη Βόρειο Ελλάδα ότι ήταν ο διοργανωτής και ο ηθικός αυτουργός των επεισοδίων που έγιναν στη Ροτόντα. Ο ίδιος λέει ότι δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να υπερασπίσω την νομιμότητα και το δίκαιο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Καλώς μας ήλθατε. Κοντά μας ακόμη ο κύριος Παναγιώτης Δημητράς. Επιστήμον, ο ίδιος εκπροσωπεί το ελληνικό παρατηρητήριο της Συμφωνίας του Ελσίνκη. Με ιδιαίτερες ευαισθησίες και ενστάσεις για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Κοντά μας ακόμη ο κύριος Γιάννης Δύσης, συγγραφέας δημοσιογράφος και βεβαίως ο κύριος Γιώργος Μουστάκης, γνωστός καθηγητής θεολογίας. Κοντά μας ακόμη παιδιά από το BCA που μας τιμούν με την παρουσία τους και βεβαίως ιερομόναχοι όπως ο ιερομόναχος Μάξιμος, ο οποίος επανειλημμένος μας έχει κάνει την τιμή να συμμετέχει σε εκπομπές του Σταρ. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να ανοίξουμε το θέμα διάπλατα. Τα θέματα που αφορούν την Εκκλησία μας αφορούν και την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία. Και το έθνος και την ελληνική κοινωνία. Θέλω να τα συζητήσουμε όλα ελεύθερα. Γι' αυτό και θα δώσω το λόγο, ανατρέποντας λίγο τη σειρά,
θα δώσω το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Δημητρά και θα τον ρωτήσω, κύριε Δημητρά, από τη δική σας θέση, με όλο τον υποκειμενισμό που μπορεί να χαρακτηρίζει την άποψη του ιουδήποτε από εμάς. Θέλω να μου πείτε, τι εικόνα έχετε τον τελευταίο καιρό όσον αφορά την συμπεριφορά της Εκκλησίας απέναντι σε οργανώσεις που οι ίδιες χαρακτηρίζονται ως κέντρα φιλοσοφίας κλπ. Κλπ. Τι εικόνα έχετε? Κύριε Παναγιωτόπουλε, σίγουρα οι όποιες αντιρρήσεις έχει η Εκκλησία σήμερα για τη λειτουργία των όποιων οργανώσεων, είτε είναι θρησκευτικών, είτε ίδια τις θεωρείται θρησκευτικές, όπως πολύ εύστοχα γράφει σήμερα η Καθημερινή, που δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντιεκκλησιαστική εφημερίδα στη τελευταία σελίδα, εκθέτουν την Εκκλησία και δεν εξυπηρετούν το σκοπό της. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι όχι η ίδια η Εκκλησία πώς σκέπτεται που αφορά την ίδια την Εκκλησία και δυστυχώς εκτίθεται, αλλά η πολιτεία η οποία με τη συμπεριφορά της, με τις ενέργειές της ή με τις παραλήψεις της, υιοθετεί ακραίες θέσεις μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, οι οποίες έχουν οδηγήσει την Ελλάδα, ας πούμε, πέρυσι, φέτος τον Ιούλιο, να εισπράξει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, που είναι το ανώτατο δικαστήριο, ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται τα θρησκευτικά ζητήματα στην Ελλάδα δεν είναι συμβατός με τη δημοκρατία. Ουσιαστικά δεν υπάρχει δημοκρατία σε ό,τι αφορά τα θέματα της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα. Επειδή αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ, θα ήθελα να περάσω αμέσως στην ζωντανή σύνδεση με το Επισκοπείο της Λιβαδιάς, στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας, και να τον ρωτήσω πώς σχολιάζει, τι έχει να πει για αυτό που είπε ο κύριος Δημητράς πριν από λίγο από το ελληνικό παρατηρητήριο της Συμφωνίας του Ελσίνκη. Ναι. Σεβασμιότατε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχήν θα ήθελα να παρακαλέσω να μπουν μερικοί κανόνες παιχνιδιού, όπως τα λέγαμε, στη συζήτησή μας. Ασφαλώς. Γιατί έχω μερικές εμπειρίες οι οποίες με έχουν στεναχωρήσει από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μην έχουμε φωνές, αταξίες, αλλά να σέβεται ένας τον άλλον. Πολύ σωστό. Δεύτερο, δεν θα ήθελα να έχουμε αόριστα στοιχεία, αλλά να είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία, ώστε να ακολουθούν και οι αποδείξεις, ώστε να μην αοριστολογούμε, γιατί και αυτό έχει παρατηρήσει. Δεν υπάρχει πλήρης εκπληρίωση, ασφαλώς. Βέβαια, στη σκέψη μου είχα κάτι άλλο να πω, αλλά θα απαντήσω σε αυτό που είπε τώρα ο κύριος Δημητράς. Χαίρομαι που τον ακούω, γιατί ήταν και μαθητής μου στη Λεόντιο σχολείο, ο κύριος Δημητράς, και τον Καμαρούνο απόψε. Είμαι εντελώς αντίθετος με την θέση του κυρίου Δημητρά. Θα ήθελα να πω ότι έχοντας μια εικόνα και μια εμπειρία από το θέμα των χιλιαστών στη Βιωτία, ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό το θέμα και νομίζω ότι κάνοντας μια τομή στο θέμα των χιλιαστών έχουμε ακριβώς μια μικρογραφία όλων αυτών των αιρέσεων. Δηλαδή, Σεβασμιότατε. Δηλαδή, θα σας δώσω στη συνέχεια τα εξής στοιχεία. Ναι. Πρώτα απ' όλα έρχεται μία οργάνωση, εκείνη τη λένε θρησκεία, εμείς τη λέμε πολιτικο-οικονομική οργάνωση, και αγοράζει μία έκταση τεράστια σε ένα αγροτικό χώρο. Αυτά τα συμβόλαια γίνονται με ένα ύπουλο τρόπο στις 18 Δεκάτου 1885, και σε 10 μέρες μεταβιβάζονται στις χιλιαστικές εταιρείες. Ποιες είναι αυτές οι χιλιαστικές εταιρείες? Τα στοιχεία θα τα δούμε στη συνέχεια. 15 χιλιαστικές εταιρείες ξένων εθνών. Κόβεται αυτή όλη η έκταση και δίνεται σε κάθε ένα ή σε πολλά κράτη, στις χιλιαστικές εταιρείες των κρατών αυτών. Ένα τρίτο στοιχείο. Δεν πληρώνουν καθόλου φορολογία, καμία οικονομική επιβάρηση δεν έχουν στη μεταβίβαση των συμβολέων αυτών. Και έχουν την κάλυψη του Υπουργείου Οικονομικών, που λέγει ότι είναι κοινοφελές ίδρυμα η εταιρεία των χιλιαστών και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από την φορολογία. Δηλαδή, Σεβασμιότατε, αυτοί έχουν ύποπτους σκοπούς, έχουν επιζήμια αποτελέσματα, έχει επιζήμια αποτελέσματα η εν γέννη δραστηριότητά τους? Κοιτάξτε, αυτό είναι πασιφανές. Όσοι έχουν λίγο ασχοληθεί το ξέρουν πέρα για πέρα αυτό το πράγμα. Δεύτερον, είναι οι μάρτυρες εκείνοι οι οποίοι πέρασαν από αυτό το χώρο και δεν μπορούν να απεμπλακούν, αλλά ταλαιπωρούνται, και στις συζητήσεις μας που μας ομολογούν περιπτώσεις δικές τους, κανείς ανατριχιάζει. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω, γιατί τα στοιχεία αυτά που θα δώσω θέλω απάντηση από τον κύριο Δημητρά. Ναι. Αυτοί λοιπόν απαλλάσσονται από την φορολογία. Μάλιστα. Μετά στη συνέχεια, πώς έρχονται αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα?
Έχω το, εδώ ένα έγγραφο της Watchtower που ζητάει να σταθούν το Δεκέμβριο του 89 10 εκατομμύρια δολάρια σε πρώτη δόση, 2,5, δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια, τα οποία ζητούν από την Τράπεζα της Ελλάδος να τα δραχμοποιήσουν και να τα βγάλουν σε 5 χρόνια πάλι στο εξωτερικό. Ένα άλλο στοιχείο. Χτίζουν χωρίς να έχουν άδειες και έρχεται το κράτος και διατάζει να κατεδαφιστούν αυτές οι τεράστιες εκτάσεις. Ορίστε το στοιχείο εδώ πέρα. Φεύγω δύο ακόμα στοιχεία και δεν σας κουράζω. Τη στιγμή που ένα σπιτάκι 10 μέτρα δεν μπορεί να πάρει φως όταν είναι αυθαίρετο, έρχεται η ΔΕΗ, ενώ είναι κατεδαφιστέο το κτίριο και το ηλεκτροδοτεί. Μάλιστα. Τα χαρτιά είναι εδώ πέρα. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, η αρχαιολογία λέγει ότι δεν πρέπει να γίνει το έργο εκεί πέρα, διότι έχει αρχαιολογικά ευρήματα. Έχουμε το έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας που λέει ότι τα κατεπάτησαν και τα κατέστρεψαν. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, πού θέλετε ακριβώς να καταλήξετε, προσκομίζοντας αυτά τα στοιχεία. Ναι, ακούτε, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δημητρά, έχει μία περίπτωση να μας πει που ένας Έλληνας ή η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τέτοια αντιμετώπιση από την πολιτεία μας? Είναι σοβαρό το ερώτημα και είναι τεκμηριωμένο, κύριε Δημητρά. Ναι. Θα ήθελα να μου απαντήσει ένα από τα στοιχεία αυτά να τα σχολιάσει. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχήν, όπως αντιλαμβάνεστε, η προσωπική μου θέση είναι λίγο δύσκολη, γιατί όχι απλώς υπήρξε δάσκαλός μου, υπήρξε ο πιο αγαπητός μου δάσκαλος και έχει βαφτίσει και το γιο μου. Μάλιστα. Λοιπόν, και το ξέρετε από πριν πω στο πλατό. Είναι φωτισμένος άνθρωπος ο... Αναμφισβήτητα, και θα σταματήσω εκεί. Το θέμα το οποίο έθεσε μέχρι στιγμής ο Σεβασμιότατος είναι μία σειρά από ενδεχόμενες ενέργειες της συγκεκριμένης οργάνωσης της Εκκλησίας των Μαρτύρων του Ιεχωβά, που εμπίπτουν σε πολεοδομικές, σε αρχαιολογικές και άλλες διατάξεις και όχι σε θέματα θρησκευτικής ελευθερίας. Δηλαδή, για να το πούμε κάπως ανάλογα, έχει κατηγορηθεί η ελευθεροτυπία ότι έχει χτίσει κάποιο κτίριο, ή τα νέα ή το έθνος, κατά καιρούς όλοι το έχουν ακούσει, διότι οι αντίπαλοι τους αυτά βρίσκουν, να τους λένε, παράνομο ή όχι. Το πρόβλημα του αν κάνει καλή δημοσιογραφία ή όχι μια εφημερίδα δεν έχει σχέση με το αν το κτίριο στο οποίο είμαστε τώρα εμείς ή κάποιο άλλο, ναι, είναι παράνομο ή όχι. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε γεμίσει από ευθέρετα. Εγώ δεν γνωρίζω τους νόμους που αφορούν τα πολεοδομικά. Ένα σημείο έθεσε μόνο που αφορά θέματα θρησκευτικής συμπεριφοράς ή ελευθερίας. Το θέμα του ότι υπάρχουν πρώην μέλη της εκκλησίας αυτής, ναι, τα οποία έχουν μία σειρά παραπώνων από την στάση τους μέσα σε αυτή την εκκλησία. Από τη στάση της Εκκλησίας Ελλάδος. Από την, συγγνώμη, από την από τη στάση της Εκκλησίας των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Κατάλαβα. Λοιπόν, το ίδιο. Πάντως, για να μην εξειδικεύσουμε το θέμα, θα το θέμα μας δεν είναι ακριβώς. Όχι, εγώ θέλω να πω ότι εάν. Μέχρι το έχουμε συζητήσει σε άλλη εκπομπή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, ο Σεβασμιότατος έθεσε μια σειρά θεμάτων που αφορούν εάν νόμιμα ή όχι χτίσαν ένα κτίριο εκεί. Όχι ακριβώς. Τότε. Όχι ακριβώς. Ποια δύναμη έχουν πίσω τους. Όχι ακριβώς. Ρωτάω, ένας Έλληνας ή κάποιος οποιοδήποτε άλλος που δεν ανήκει στην αίρεση των. Ναι, κάποια αίρεση. Μπορεί να μας φέρει. Ελευθερία σε αυτών και αλλήλων, αυτό λέει. Κοιτάξτε κάτι. Έχουν ακουστεί τα ίδια πράγματα και πολύ περισσότερα και με αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, διότι τελικά για να είναι τα κτίρια εκεί, προφανώς κάποιοι νομιμοποιήσουν. Δεν μιλάω για τα κτίρια, κύριε Δημητρά, με παραξηγείτε. Μιλάω για την ενέργεια και τη φιλοσοφία. Είναι δυνατόν ένας Έλληνας, παραδείγματος χάρη, σε ένα θέρετο 15 μέτρα να έχει φως και νερό? Και πόσο χιλιαστής στην ίδια περιοχή παίρνει με την άδεια της ΔΕΗ, με την άδεια του Υπουργείου, με επεμβάσεις άνωθεν, παίρνει κατευθείαν εκείνα που στερεί το μικρό Έλληνας. Είναι θέμα να βάλουμε. Είναι προνομιούχος ή δεν είναι προνομιούχος? Ναι. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με το αν νόμιμα ή όχι το πήραν. Όχι το νόμιμα. Αν είναι προνομιούχος, λέτε ότι στερείται και διώκεται αυτός ο άνθρωπος. Εγώ λέω ότι λέει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το καλοκαίρι ανθρώπινα δικαιώματα για την υπόθεση Μανουσάκη κατά της Ελλάδος. Αυτήν διάβασα πριν, επειδή είναι συγκεκριμένα στοιχεία. Με το άρθρο της Καθημερινής σήμερα. Θα παρακαλέσω και κύριε Δημητρά, να μην εξειδικεύσουμε στο θέμα. Αλλά συμφωνώ μαζί σας. Ήθελα τώρα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, απαντώ στο σημείο που λένε ότι διώκονται, γιατί είναι το σλόγγαν το τελευταίο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία του πνεύματος, τη συγκεκριμένη ελευθερία. Τώρα πραγματικά με τη σοφία που σας χαρακτηρίζει, νομίζω ότι προσδιορίζεται τον κεντροβαρικό άξονα της εκπομπής. Από τη μία, καταγγέλνουν ότι διώκονται, ότι καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρονται στελέχη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ναι. Από την άλλη, βεβαίως, η Εκκλησία της Ελλάδος
Και πρέπει να πω ότι αυτή τη βδομάδα, στις αρχές της βδομάδας που τελειώνει αύριο, δόθηκε μια πολύ σημαντική συνέντευξη του πατρός Αντωνίου Αλεβιζόπουλου, η οποία ήταν γεμάτη από σοβαρότατες καταγγελίες. Καταγγελίες με βάση τις οποίες παρουσιάζονταν αρκετές από αυτές τις οργανώσεις ως πρακτορία ξένων συμφερόντων στη χώρα μας. Να πάρουμε όμως την άλλη πλευρά. Ο κύριος Τάκης Αλεξίου, που είναι κοντά μας, εκπροσωπεί ακριβώς την άλλη πλευρά. Την πλευρά εκείνη που θεωρείται ότι διώκεται από την Εκκλησία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγούμεθα σε περιστολή των ατομικών δικαιωμάτων. Είναι έτσι? Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχήν θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ ευγενικότατα για το χαρακτηρισμό περιθερμοκηπίου παραθρησκευτικών. Είπα ότι κατηγορήστε γι' αυτό. Ναι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου πείτε από ποιον. Μα ο πατήρ Αλεξόπουλος έχει δώσει εδώ μία συνέντευξη τύπου, στην οποία και έχει γράψει και ένα βιβλίο, αποσπάσματα του οποίου έχω εδώ, που αναφέρεται και σε εσάς. Λοιπόν, ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Αναφέρθηκα σε κατηγορίες. Πολύ ωραία. Να πούμε και χαίρομαι πάρα πολύ. Μην το προσωποποιήσουμε, θα παρακαλέσω. Όχι, μιλάμε γενικότερα. Όχι, γενικότερα, διότι όμως και τα πρόσωπα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Να φέρω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Το ζήσαμε τις τελευταίες μέρες. Κάποιες γυναίκες, 12 αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, και κάποιο πετραχύλι από κάποιον ιερόμενο, το ζήσαμε. Οι γυναίκες αυτές, τις πραγματικά τις θαυμάζω και τις συγχαίρω για το θάρρος που βρήκανε. Έστω. Επειδή συνέβη αυτό με έναν Όχι, άνθρωπο. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Κύριε Τσίση, μη διακόπτε, παρακαλώ. Να ολοκληρώσω. Κύριε Αλεξίου, ναι. Το θέμα που θέλω να θίξω είναι το εξής. Αυτές οι γυναίκες, για να υπερασπιστεί η Εκκλησία ή κάποιος ιερώμενος τα υποτιθέμενα δικαιώματα. Ιερωμένος, με συγχωρείτε, ναι. Τις χαρακτήρισε στο τέλος, μια που δεν είχε πλέον κανένα άλλο επιχείρημα, τις χαρακτήρισε ως αιρετικές, ως μάρτυρες του Ιαχωβά και φυσικά ως πουλημένες. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο πατήρ Αντώνης Αλεβιζόπουλος και όποιος συμπορεύεται μαζί του έχει πάρα πολύ εύκολο, με εύκολο τρόπο να δίνει διάφορες, έτσι, να δίνει διάφορους χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, αυτό το ζήσαμε όλοι. Ναι. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Πόσο εύκολα δηλαδή δίνεται σε κάποιον άνθρωπο ο χαρακτηρισμός του αιρετικού γενικότερα, του παραθρησκευτικού. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ζήσαμε αυτές τις γυναίκες. Φανταστείτε τώρα μία από αυτές τις γυναίκες. Μα επιτρέψτε μου, δεν είναι καθήκον της Εκκλησίας, δεν είναι δικαίωμα της Εκκλησίας να δίνει τον αγώνα με την πειθό, με τη διαλεκτική του λόγου. Με συκοφαντία και με βρισιά, γιατί οι γυναίκες αυτές εξαναγκάστηκαν να δείξουν τις ταυτότητές τους. Δεν κρίνονται οι γυναίκες όμως, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Ναι. Πατέρα Γιώργη, παρακαλώ. Όχι, απλώς για να βοηθήσω τη συζήτηση, θα συνεχίσω. Πατέρα Γιώργη, παρακαλώ, παρακαλώ. Το θέμα μας δεν είναι αυτή τη στιγμή οι γυναίκες. Μπορεί να έγινε αυτό. Οι χαρακτηρισμοί και εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Είναι υπόθεση κύριος Αλεξίου, λοιπόν, πατήρ Αλεβιζόπουλος, γραφείο αντιαιρετικό της Ιεράς Συνόδος. Λοιπόν, ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, μια που είναι το θέμα μας αυτός, αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Όχι, μια που με προκαλείτε και μου λέτε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρίνει, ας πούμε, τους πάντες και τα πάντα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα του 1995 χαρακτηρίζονται οι πάντες, οι μη Ορθόδοξοι Χριστιανοί του δόγματος Αλεβιζόπουλου ως αιρετικοί. Οι Καθολικοί, οι διαμαρτυρόμενοι, οι μάρτυρες του Ιαχωβά, οι μουσουλμάνοι και τόσοι άλλοι, οι άθεοι και οι άθρησκοι. Ζήσαμε τις προάλλες σε μια δική σας εκπομπή τον τρόπο με τον οποίο ένας ιερωμένος, ένας παπάς, αντέδρασε επειδή είχε κάτσει δίπλα του ο κύριος Κουνελάκης, ο οποίος κατά τη δική του ομολογία είναι άθεος ή άθρησκος. Και σταυροκοπήθηκε. Αν είναι δυνατόν το 1995. Αναφέρεστε στον πατέρα Νεκτάριο Μουλατιώτη. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν σε ποιο μεσαίο να ζούμε, έστω και από αυτή και μόνο την κίνηση. Για μένα αυτά τα πράγματα είναι τραγικά και δείχνουν πόσο δύσκολες εποχές περνάμε. Και αν έχετε την καλοσύνη και μου δώσετε λίγο χρόνο, θα σας αναφέρω μερικά πράγματα, διότι έχει σημασία κανείς να γνωρίζει ποιος κρίνει ποιον. Λοιπόν. Ήθελα όμως, επιτρέψτε μου, να βάλουμε μια ανωτελεία, να δώσουμε το λόγο στον πατέρα Νεκτάριο. Ο πατέρα Νεκτάριο έκανε μια αναφορά στη συνομιλία που είχατε παρουσία και του γνωστού. Πρώτα, παρακαλώ. Ωραία. Για τον επικεφαλής της εκκλησιαστικής ΚΙΠ, για τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Συγγνώμη, είναι πολύ βαρύ αυτό. Δεν δεχόμαστε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο, το αναφέρει ο ίδιος στο βιβλίο του. Είναι πολύ βαρύ αυτό. Είναι στοιχείο. Είναι μέσα στα βιβλία. Δεν νομίζω στο βιβλίο ότι παραδέχεται ότι υπάρχει εκκλησιαστική ΚΙΠ της οποίας είναι επικεφαλής. Προτείνει τη δημιουργία γραφείου υπηρεσίας εκκλησιαστικής ΚΙΠ. Το προτείνει ο ίδιος στα βιβλία του. Έχετε τη φράση. Ευχαρίστω. Το έχω εδώ μέσα, σας το δείξω. Αυτή τη στιγμή δεν θα παίξω με χαρτοπόλεμο, σας παρακαλώ. Τα στοιχεία είναι όλα στη διάθεσή σας.
Όλα είναι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, προχωράω. Με στοιχεία μιλάω και αν κάποιο από αυτά τα στοιχεία, μη με διακόπτετε. Εάν κάποιο από αυτά τα στοιχεία δεν στέκει, παρακαλώ μην είστε με. Λοιπόν, πάμε. Ραλφ Άμπελ, ένας από τους στενούς συνεργάτες αυτού του περιβόητου πατέρα. Έχει διατελέσει πρόεδρος ναζιστικής παραθρησκευτικής αίρεσης, γνωστής με το όνομα Ντουρ, και έχει στους κόλπους της, μεταξύ των οποίων ναζί την εθνικοσοσιαλιστική κίνηση, τη λεγόμενη κίνηση γερμανικής πίστης της δεκαετίας του 30, έχει μέλη από τους Γερμανούς Χριστιανούς, τους ναζί εκκλησιαστικούς αγωνιστές, την εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση Υπηρεσία Ρόζενμπεργκ, τα SS και την Γκεστάπο. Κύριε Αλεξίου, αποδεικνύονται αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι μέσα σε χαρτί. Γιατί ένα λεπτό. Κάτι που αποδεικνύεται από κείμενα του ίδιου του κυρίου, του πατρός Αλεξόπουλου. Κύριε Ζήση, και εγώ μπορώ να πω ότι είμαι αστροναύτης. Αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν μέσα το βιβλίο του για τον Μπουρουισμό και όλα αυτά. Μέσα χαρακτηρίζεται η βιβλία. Και θα ήθελα, κύριε Ζήση, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Όχι, όχι. Κύριε Ζήση, ένα λεπτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καταρχήν, θα ήθελα να παρακαλέσω να μην προσωποποιηθεί η εκπομπή όσον αφορά τον πατέρα Αντώνη Αλεξόπουλο. Αλλά... Του ζητήσαμε να έρθει κοντά μας. Έχει διάφορα κολλήματα και διάφορες προτεραιότητες άλλες στην περίοδο αυτή. Μας η ψυχολογία του βάθους. Ένα λεπτό, κύριε Ζήση, παρακαλώ. Μας υπεσχέθη. Ένα λεπτό. Μας υπεσχέθη ότι στο μέλλον θα είναι κοντά μας. Θα παρακαλέσω να μην προσωποποιήσουμε τη συζήτηση αναφερόμενη σε έναν απόντα. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ευπρεπές, δεν είναι θεμητό, δεν είναι πρέπον. Και ασφαλώς να προσθέσω ότι δεν δικάται το πατέρας Αντώνιος εδώ. Να μηνυθούν, να μηνυθούν όσοι είναι συκοφάντες. Να μηνυθούν, να μηνυθούν. Υπάρχει και μήνυση, υπάρχουν διαδικασίες. Κύριε Μουστάκη, ένα λεπτό. Κύριε Μουστάκη, παρακαλώ. Το αποσύρω το όνομα, αλλά σπάμε στην νοοτροπία. Ποια είναι η νοοτροπία, η οποία σπάμε. Η νοοτροπία εδώ πέρα είναι σαφέστατη. Δηλαδή, αναφέρεται. Από ποιο βιβλίο διαβάζετε? Είναι από το βιβλίο σχετικά με τον γκουρουισμό, νέα εποχή κτλ. Ακούστε. Είναι ηλιακή ενέργεια, προστασία του περιβάλλοντος, στιγματισμένα στις τεχνικές της νέας εποχής. Ολική θεώρηση του κόσμου με φυσικές επιστήμες. Συγγραφείς όπως ο Φρίτζοφ Κάπρα. Επίσης, η ψυχολογία του βάθους. Μιλάμε για Ράτνερ και Άντλερ. Κορυφαίες φυσιογνωμίες της επιστήμης ψυχολογίας. Και επίσης, μπορούμε να πούμε επίσης για το θέμα. Δεν καταλαβαίνω, κύριε, πρακτικά. Ναι, πρακτικά. Όλα αυτά οδηγούν σε έναν ολοκληρωτισμό. Μάλιστα. Σημαίνουν έναν ολοκληρωτισμό σκέψης. Τον οποίο δεν το συμμερίζονται, και το πιστεύω αυτό, οι πατέρες εκκλησίας στο σύνολό τους, δεν το συμμερίζονται οι σεβασμιότατοι ή οι άλλοι, δεν το συμμερίζεται φυσικά πολύ περισσότερο ο πατερικός διαφωτισμός, αλλά ακόμη περισσότερο δεν το συμμερίζεται η αστική δημοκρατία. Γιατί αν υπάρχουν και πατέρες του χριστιανισμού, υπάρχουν και πατέρες του πολιτεύματος. Θέλει και ο πατήρ Γιώργιος και ο πατήρ Ιωάννης, θα ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη, πατέρα Ιωάννη. Θα ήθελα να πω ότι το φαινόμενο των αιρέσεων δεν αποτελεί μία σύγχρονη εμπειρία και πραγματικότητα. Έχει μία αναγωγή στο ιστορικό παρελθόν και πάντοτε η Εκκλησία έχει κάνει τον αγώνα της για να προστατεύσει ακριβώς τα τέκνα της, τους πιστούς, από τις διάφορες εμφανιζόμενες ως αληθείς, πριν όμως διεστραμμένες διδασκαλίας έναντι της αληθείας. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το έργο της Εκκλησίας όσον αφορά τον τομέα των αιρέσεων είναι ένα έργο το οποίο καταρχήν ξεκινάει από την αυτοδίκαιη ιδιοτυπία της που συνδέεται με την διδασκαλία της αληθείας δια των χώρων άμεσα των ειδικών της. Επομένως, εάν εγώ βγω στον άμβονα και πω ποια είναι η αλήθεια την οποία πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί και ποια είναι η διαστροφή της αλήθειας, η οποία αποτελεί και ένα άμεσο κίνδυνο για την πρακτική της ζωής των τέκνων πάντοτε της Εκκλησίας, αυτό δεν είναι ούτε στέρηση δικαιωμάτων κάποιων ανθρώπων. Πατέρα, θα ήθελα να σας παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Παναγιώτοπουλε, με ούτε επιθετική, ούτε επιθετική διάθεση απέναντι στην ελευθερία κάποιου ο οποίος θέλει να πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει. Λοιπόν, παρακαλώ. Να συνεχίσω. Είναι σωστό η αντιρρητική θεολογία, το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και νομίζω μέσα στην πατερική παράδοση την αίρεση να αποστρεφόμαστε, τον αιρετικό δεν τον δέρνουμε, δεν τον χτυπάμε. Κύριε Μουστάκη, δεν στη ζωή να δούμε τι γίνεται. Στη ζωή να δούμε τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι μεθοδολογικά δεν συμφωνεί με αυτά που λέτε ο πατήρ Αλεξόπουλος. Κάνει άλλα. Κοιτάξτε. Παίρνει καινούργια πράγματα τα οποία έρχονται από τη Γερμανία και εμφυτεύονται στον Ορθόδοξο χώρο. Αυτή είναι η αντίρρηση. Θα παρακαλέσω. Η αντίρρηση. Πατέρα, διατηρεί πακέλους, πατέρα. Διατηρεί πακέλους.
Κύριε Μουστάκη, παρακαλώ. Το δικαίωμα του λόγου στον πατέρα Γιώργιο. Πατέρα Γιώργιο. Καταδικαστέω. Καταδικαστέω. Ο καλός πιέζει καλό. Καταδικαστέω. Λοιπόν. Κύριε Μουστάκη, ερχόμαστε λοιπόν σε μια σημαντική απάντηση που δίνει ο πατέρας Γιώργιος. Λέει, μα φακέλους εδώ αποκαλύπτεται ότι διατηρούν κάποιες οργανώσεις όπως οι περίφημες Scientology. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Το βιβλίο του κυρίου Σταυροπούλου. Δηλαδή εννοείται ότι παρακολουθούν τα στελέχη τους. Κοιτάξτε, και ενημερώνονται όλους μας. Και ενημερώνουν όλους ένα μας. Περίεργο αρχείο, ένα κέντρο περίεργο. Υπάρχει ένα κέντρο, τώρα αρχίζω ανορθόδοξα κάπως, γιατί ήθελα να τοποθετηθώ συλλογικά στο πρόβλημα. Εδώ έχουμε και ένα βιβλίο για τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, όπως είναι ο τίτλος, ενός Σταυροπούλου, ο οποίος έγινε μαζί με τον αδερφό του. Έγιναν ορθόδοξοι μετά από πολλά χρόνια δραστηριότητα στη Γερμανία μεταξύ των εργατών μας και εκθέτει κατά τρόπο θαυμάσιο και πολύ εύληπτο όλες τις παγίδες που στείλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όχι για τους δικούς τους μόνο, αλλά και για μας όλους. Σε μία συνοικία καταγράφονται τα πάντα και αυτά που λέει ο πατήρ Αλεσβιζόπουλος σε αυτό το σημείο είναι απόλυτα σωστά. Είναι χθες ο κύριος Βακύπουλος, εις τον συνάδελφό σας κύριο Χούντα, έκανε τρομερές αποκαλύψεις που δεν θέλω να τις επαναλάβω. Μα δεν θα κάνουμε ειδικά για τους Ιεχωβάδες. Δεν συζητούμε ειδικά για τους Ιεχωβάδες. Τότε άκουσα κάτι και θέλω. Ήθελα την απάντησή σας. Σας παρακαλώ, θέλω μια. Πέστε μου. Ήθελα την απάντησή σας στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν τόσο από τον κύριο Δημητρά, από τον κύριο Ζήση και τον κύριο Αλεξίου. Ότι εδώ ο αντιαιρετικός αγώνας της Εκκλησίας, όπως διεξάγεται από συγκεκριμένους ανθρώπους, αυτό κατήγγειλαν οι ίδιοι. Θα παρακαλέσω. Έχει πλέον λόγο υπερβάλλοντος ζήλου, ξεφύγει από κάποια όρια. Θα παρακαλέσω. Όχι απλώς όρια. Έχει γίνει. Φτάνομαι σε ένα μεσαίωνα, κύριε Βάη. Επικίνδυνο μεσαίωνα. Θα παρακαλέσω κάτι. Ναι, πατέρα Γιώργη. Εφόσον αυτή τη στιγμή δεν είναι ο πατήρ Αλεβιζόπουλος, εάν θα λεχθεί κάτι, θα δοθεί με άμεση παραπομπή στο έργο του και δεν θα κρίνεται ο πατήρ Αλεβιζόπουλος, αλλά οι θέσεις. Όπως είπε κάτι ο κύριος Αλεξίου προηγουμένως, το οποίο δεν τεκμηριώνεται. Παρακαλώ να μας δηλώσει πού γράφει ο πατήρ Αλεβιζόπουλος ότι θέλει να δημιουργήσει, ρητά ελέγχθη ότι γράφεται, εκκλησιαστική κήπη. Εάν το γράφει, διαφωνώ ριζικά και διαρριγνύει όπως θα έλεγα τα γυμνάτια μου. Το γράφει και θα μπορώ και εγώ να σας διαφωτίσω. Όχι, συγγνώμη, κάτι άλλο. Δημιουργούμε εντυπώσεις εδώ. Το να παραπέμπουμε, και το λέω πολύ φιλικά, το να παραπέμπουμε σε δικαστήρια, σε προσφυγές στη δικαιοσύνη, αυτό δεν λέγει τίποτα και εγώ τουλάχιστον θα σταματήσω να μετέχω στη συζήτηση. Ό,τι θα λεχθεί εδώ δεν θα παραπέμπεται στη δικαιοσύνη που μπορεί, αν μηνυθεί κάποιος μετά από 3-4 χρόνια να γίνει δίκη όταν θα έχουν ξεχαστεί. Θα λεχθεί εδώ τεκμηριωμένα. Λοιπόν, διαφορετικά εκ των προτέρων δηλώνω ότι είναι ψεύδος. Κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό, επιτρέψτε μου, ένα λεπτό. Να τοποθετήσω. Παρακαλώ. Επειδή ετέθη ένα θέμα για τις λεγόμενες παραθρησκευτικές οργανώσεις, νομίζω από τη μελέτη μου, παρακαλώ, εδώ υπάρχει διδακτορική μου διατριβή με μελέτη ευρωπαϊκών, αμερικανικών και ελληνικών αρχείων για το θέμα της δράσεως αυτών των ομάδων ήδη από τον περασμένο αιώνα. Και τα καλούπια και τα μοντέλα τα οποία ακολουθούνται είναι ακριβώς τα ίδια μέχρι σήμερα. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι απλώς παραθρησκευτικές οργανώσεις. Είναι παραπολιτικές κατ' ουσίαν και αντεθνικές οργανώσεις. Αυτό και για τον κύριο Αλεξίου ισχύει και για την Παρυθέ. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή δεν το προσωποποιώ το θέμα. Αν προχωρήσουμε σε αναλύσεις, είμαι πρόθυμος να κάνω αναλύσεις. Το μιλώ γενικά για τη Scientology επί παραδείγματι, για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. 127 ομάδες αναφέρει ο πατήρ Αλεβιζόπουλος, τεκμηριωμένα, και βάζω και εγώ την υπογραφή μου για το ποιόν. Τις προϋποθέσεις και τις τοποθεσίες που θέτουν αυτές οι ομάδες στην Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι εκπροσώπους του ΚΕΘΕ καλέσαμε στην εκπομπή. Σύμφωνοι. Και δεν είναι. Έχω προσωπικό συνταρακτικό γεγονός που θα επεξηγήσω αργότερα για να μην σας τρώγω το χρόνο τι σημαίνουν και πώς δρούν. Αμέσως ένα λεπτό. Με συγχωρείτε κύριε Δημήτρα. Εγώ δεν μίλησα σε εσάς. Μην απευθύνεστε προσωπικά σε μένα. Όχι. Το συνάδελφο κάτσε αντίθεση με τους άλλους ομιλητές να προσπάσει να προσχύει την Πραγματόπουλο για να πάρω το λόγο. Εγώ δεν πετάγομαι. Ούτε διακόπτω κανέναν και παρακαλώ να με διακόπτω να φέρει σε μένα. Μα συγγνώμη, εσείς με διακόψατε. Σας διακόψα. Στον κύριο Παναγιώτοπουλο, κάνω σήμερα να ξεπεράσουμε τα διαδικαστικά. Πατέρα Γιώργη. Δεν υπάρχει σημασία σε αυτό. Κύριε Δημητρά, ας το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, και εγώ το ξεπέρνω. Το δεύτερο πρόβλημα που θα ήθελα να τονίσω λοιπόν είναι αντεθνικός ο χαρακτήρας. Και είναι αντεθνικός, ο χαρακτήρας και είναι υπόθεση κυρίως της πολιτείας. Ίσως εμείς αγαπητοί αδελφοί κληρικοί έχουμε εμπλακεί σε μια υπόθεση που δεν είναι δική μας. Δεν είναι πρωτίστως εκκλησιαστική, όσο και αν έχουμε ήδη από την αρχαιότητα ο Επιφάνιος Σαλαμίνος Κύπρου, Άγιος της Εκκλησίας, καταγράφει στο πανάριόν του όλες τις υπάρχουσες αιρέσεις. Μάλιστα.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός κάνει το ίδιο. Γιατί γίνεται? Φακέλωμα θα μπορεί να θεωρηθεί αυτό, αλλά δεν είναι. Μία ερώτηση μπορώ να κάνω στον πατέρα Γιώργιο. Θα μπορούσα να κάνω μία ερώτηση. Να ολοκληρώσει, θα παρακαλέσω. Μία ερώτηση, πατέρα Γιώργιο. Θα παρακαλέσω. Ναι, αλλά να έχουμε και εμείς το. Παρακαλώ, πατέρα Γιώργιο. Σας παρακαλώ, να γίνει συζήτηση. Να έχουμε και εμείς το. Να βάλει μία τελεία, σας παρακαλώ. Το ίδιο επίπεδο είναι οι καθολικοί και διαμαρτυρόμενοι και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, διότι εδώ στο στρατό υπάρχει ένα χαρτί που έχει στείλει ο πατήρα Λεβιζόπουλος και λέει καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, μωμεθανοί, Ιουδαίοι, χιλιάστες αρβεδιστές. Οι καθολικοί είναι το ίδιο με τους αρβεδιστές. Υπόδειγμα λέει κατά τα γέντων ετεροδόξων. Εδώ παρακολουθούν και τους καθολικούς. Μπορώ να απαντήσω με. Δεν παρακολουθείτε. Επίσης, ο συγχωρείτε, πάτρε Γιώργη, το κατήγγειλε ο αρχιεπίσκοπος των καθολικών Νικόλαος. Κύριε Μουστάκη, πριν να είναι σαφές αυτό που λέτε, μια τελεία. Ψέματα, όπως λέει Γιώργη, ότι διώκεται ο Εκκλησιακός. Ο Νικόλαος λέει ψέματα, ο αρχιεπίσκοπος το έγραψε στην Ευρωτυπία, πατέρα. Λέει ψέματα, πατέρα Νεκτάρη, παρακαλώ. Πάντως δεν βάζετε στην ίδια μεριά καθολικούς διαμαρτυρόμενους, πατέρα Γιώργη. Ένας-ένας, παρακαλώ κύριε. Διαλόγου και διαδικασίες. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εάν δεν τελειώνει ένα, να μην παρεμβαίνει ο άλλος. Ευχαριστώ για τη διακοπή. Και αφήστε με να διευθύνω τη συζήτηση και όταν γίνεται διάλογος και αντίλογος, να προσδιορίσω τα ζεύγη τα οποία μιλάνε στον αέρα. Σύμφωνα. Λοιπόν, να πω και εγώ κάτι για να ολοκληρώσω. Πρώτον, ότι είναι, όπως είπαμε, αντεεθνικών το έργο. Δεν είναι υπόθεση μόνο της Εκκλησίας, είναι δευτερευόντως υπόθεση της Εκκλησίας, είναι υπόθεση του έθνους. Τι λέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων? Εμάς ως Έλληνες μας ενδιαφέρει μόνο δευτερευόντως. Διότι να προσέξουν αν έχουν ευαισθησία τι γίνεται στην Ιρλανδία, μάλιστα, τι γίνεται με τον ναζισμό της Γερμανίας, τι γίνεται με τους Βάσκους στην Ισπανία, τι γίνεται με τόσες μειονότητες που δεν τις αναφέρω όλες για να μην σας κουράσω. Κάτι ακόμη. Το πρόβλημα αυτό είπα ότι αρχίζει τον περασμένο αιώνα. Ήδη στη διατριβή μου εμπολής το λέγω, άρχισαν από το 1821 να δραστηριοποιούνται δυτικές ομάδες, κυρίως προτεσταντικής προελεύσεως. Να πάμε στο σήμερα, πατέρα Γιώργη. Συγγνώμη. Που καίει την Ελλάδα το σήμερα. Θα καταλάβετε κάτι, την παραλληλότητα. Που καίει την Ελλάδα. Ο σκοπός ποιος ήταν τότε? Αφού απελευθερώνεται το ελληνικό έθνος, με ποια εκκλησία και πολιτική θα συνταχθεί? Αυτά αναφέρονται βάσει των αρχείων του. Σήμερα. Προσετερισμός λοιπόν. Υπήρχε λοιπόν κατά βάση, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, η εξάρτηση που αυτό είναι το επικίνδυνο. Uh-huh. Δηλαδή ο Έλληνας, ο οποίος εντάσσεται μέσα σε τέτοιες ομάδες, αυτομάτως πάβει να είναι Έλληνας. Γιατί? Πάβει να είναι Έλληνας. Διότι η εξάρτησή του δεν είναι πλέον από τον ελλαδικό χώρο, από τον ελληνικό χώρο, αλλά είναι από κέντρα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό. Και τα περισσότερα από αυτό που συμβαίνει με τους μάρτυρες του Ιεχωβά είναι παγκόσμιες πολυεθνικές, δηλαδή εταιρείες πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρος. Σήμερα λοιπόν συνεχίζεται το ίδιο θέμα, ενώ δε τον 19ο αιώνα ο στόχος ήταν ο εκδικητισμός της ελληνικής πραγματικότητος, die Protestantisierung der Kirche Griechenlands, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα κύριε Αλεξίου, σήμερα ποιος είναι ο στόχος αυτό? Ο στόχος είναι να πραγματοποιηθεί το προδιαγεγραμμένο σχέδιο της νέας εποχής. Και εμείς, κάποιοι θεολόγοι, όχι εγώ δόξα τω Θεώ, κάποιοι θεολόγοι συνεργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στη δημιουργία παγκόσμιας κυβέρνησης, η οποία υπάρχει ήδη, παγκόσμιας θρησκείας και παγκόσμιου πολιτισμού. Μάλιστα. Σε αυτά τα σχέδια λοιπόν εντάσσεται πατέρα και ο ρόλος Γιώργη, αυτών των οργανώσεων. Εγώ θα κρατήσω αυτό που λέτε, ότι όποιος ενταχθεί στις οργανώσεις αυτές πάβει να είναι Έλληνας. Έχω όμως να πω προσωπικά κάτι. Αλλά να δώσουμε το λόγο και να συνεχίσουμε. Συγγνώμη, για να μην επανέλθω. Κύριο Αλεξίου, θα δώσω. Όχι, θα επανέλθετε οπωσδήποτε. Μα είπε κάτι που πρέπει να απαντηθεί. Ναι, ένα λεπτό να του δώσουμε το λόγο. Κύριε Αλεξίου, θα ήθελα και εγώ να πω κάτι. Θα παρακαλέσω. Δεν έχω καθόλου ρωτήσατε και σταμάτησε και μίλησα. Μα θα έρθω σε εσά. Θα παρακαλέσω, κύριε. Ούτε εγώ μίλησα και θα παρακαλέσω. Και ο λόγος θα απευθύνει. Θα παρακαλέσω και τους πατέρες που μας τιμούν με την παρουσία τους εδώ και με τις ευλογίες. Αφήστε μου αυτό τον άχαρο ρόλο να διευθύνω. Θα το προσδιορίσω κατά τέτοιο τρόπο ώστε θα μιλήσατε όλοι. Κάντε λίγο υπομονή. Κύριε Αλεξίου, είναι βαρύτατο αυτό και από έναν άνθρωπο τόσο μετριοπαθή και τόσο σόφρονα όπως ο πατέρας Γιώργιος. Πάβει να είναι Έλληνας όποιος εντάσσεται στις οργανώσεις αυτές. Είναι αντεθνικός ο χαρακτήρας του. Και το τεκμηρίωσε. Δείτε, υπάρχει η απόρριτη λεγόμενη έκθεση της ΕΕΠ που είχε δει το φως της δημοσιότητας πριν από κάμποσους μήνες και στην οποία ούτε λίγοτε πολύ όλοι οι Έλληνες, οι μη Ορθόδοξοι Χριστιανοί, χαρακτηριζόντουσαν ως ανθέλληνες, ως Έλληνες μειωμένης εθνικής συνείδησης. Αυτό φυσικά το απόρριτο, λεγόμενο απόρριτο έγγραφο, μέχρι τότε ήταν απόρριτο, είδε το φως της δημοσιότητας, καταγγέλθηκε και από την ελληνική κυβέρνηση, από τα κόμματα και από το εξωτερικό.
Τώρα, εάν ο πατήρ Μεταλλινός... αυτό δεν το γνωρίζω. Α, είναι στα πρακτικά, λοιπόν, δημοσιευμένο, λοιπόν, στα βιβλία του. Εάν τώρα ο πατήρ Μεταλλινός θέλει να πάρει θέσεις ενάντια στην τότε κυβέρνηση και στη σημερινή, πιστεύω, στα κόμματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια, αυτό είναι θέμα δικό του. Εγώ θα είχα μια πολύ απλή ερώτηση να βάλω. Πώς είναι ποτέ δυνατό να είμαστε ενάντια σε έναν παγκόσμιο πολιτισμό? Και για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Να σε απαντήσω αμέσως. Αυτή η οικουμενικότητα γιατί μας τρομάζει? Πιστεύει ότι που είναι και χριστιανική οικουμενικότητα. Πιστεύει ότι υποκρύπτει κάτι. Κάθε άλλο. Θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Είναι αν δεν χάσουμε τον Παύλο, θα βλέπουμε και προς όλα τα έθνη. Κύριε Ζήση, με όλο το θάρρος και με όλη την εκτίμηση, πριν αναγκαστώ να κλείνω μικρόφωνο. Βεβαίως. Παρεμβαίνετε διαρκώς. Αφαιρείται το δικαίωμα από τους άλλους να πούν τη γνώμη τους και δεν είναι σωστό. Πριν κλείσω μία φράση. Παρακαλώ. Καταλαβαίνουμε σωστά την πίστη μας. Το λέω επιλέξει. Τότε δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αφήσουμε τον άλλο στην πίστη του. Αυτά είναι τα λεγόμενα του ΧΑΚ, μεγάλου δασκάλου, κατά τον Αλεβιζόπουλο, χαρακτηρισμένο ως ατρόμητο και αλυσμόνητο. Εάν αυτά δεν είναι ρατσισμός και φασισμός, τι είναι? Παρακαλώ, απαντήστε μου. Μία ερώτηση. Μπορώ να τα στοιχεία, να σας δώσω και τα στοιχεία. Übersichtigten, erstes Halbjahr 1990. Μία ερώτηση μόνο. Δεν είμαστε σε συνέδριο, αγαπητέ κύριε Αλεξίου. Και δεν ξέρουν όλοι οι Γερμανικά που μας βλέπουν 12 ώρα τη νύχτα. Με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να κουβαλάμε βιβλία και να λέμε. Ένα λεπτό, κύριε Ταγκουνάκη, έχετε το λόγο. Κύριε Ταγκουνάκη. Θα παρακαλούσα να μην είναι ένα λεπτό, γιατί υπάρχουν απαντήσεις για όλα όσα υπόθηκαν ως τώρα. Όλοι έχουμε. Ναι, με συγχωρείτε να πω και τις δικές μου, αν μου επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα για την έκθεση της ΚΙΠ. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή πληροφόρηση από το ίδιο το ΚΕΦΕ. Έχουμε στα χέρια μας τα έγγραφα. Συγκεκριμένα να μιλήσουμε. Βεβαίως. Συγκεκριμένα και με στοιχεία και με έρευνες και με ρεπορτάζ. Έχουμε στα χέρια μας τα λόγια του ΚΕΦΕ, τα κανονικά τους έγγραφα, που αναφέρουν συγκεκριμένα, μπορώ να τα πω γιατί έχουν λάβει γνώση ενδιαφερόμενοι, ότι η Αγγελική Κούρκουλου, μεγάλο τέλεχος του ΚΕΦΕ, πήγε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, συνάντησε τον κύριο Πολυμήλη και του έδωσε την έκθεση της ΚΙΠ, ήταν το μοναδικό αντίγραφο. Αυτά τα λέει το ΚΕΦΕ. Δηλαδή, αυτό είναι δελτίο παρακολουθήσεως, δηλαδή. Όχι, αυτό είναι. Ναι, έχει φακελώσει χιλιάδες ανθρώπους, πολιτικούς, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και μας ενημερώνει το ΚΕΦΕ ότι την έκθεση της ΚΙΠ την πήρε το ίδιο. Προσέξτε, υπάρχει μια έκθεση που αναφέρεται σε οργανώσεις. Και την έχει στα χέρια της μία οργάνωση και την διοχετεύει στον τύπο και κατηγορείται κατόπιν γι' αυτό ο πατήρ Αντώνης Αλεβιζόπουλος. Πάμε παρακάτω. Θα ήθελα να ξέρω, θα το απευθύνω σε εσάς, μήπως δεν θέλουν σχέση προσωπική. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητράκη και του κυρίου Αλεξίου με το ΚΕΦΕ? Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα. Να απαντήσω, κύριε Δημητρά, παρακαλώ. Το λόγο, θα μου επιτρέψετε, στον βαθμό που με θέλετε αυτή τη συζήτηση. Ασφαλώς. Να μην απαντάω μόνο όταν πέφτουν οι μη προβοκατόρικες ερωτήσεις αυτού του τύπου. Μην θα απαντήσω. Τώρα εγώ προσβάλλομαι βεβαίως. Εγώ προσβάλλομαι και θέλω να σας προστατεύσω σε κάτι. Γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα. Δεν χρειάζεται προστασία κανένα. Με συγχωρείτε, με υποχρέωση. Είναι ο ρόλος του πατήρα Αντωνίου Αλεβιζόπουλου. Και δεν διακόπτω κανέναν. Αν ήθελα να διακοπώ, θα φύγω. Δεν διακόπτω κανέναν. Παρακαλώ. Και απαιτώ να με διακόψω. Εγώ σας διάκοψα γιατί με προσβάλλατε. Δεν μπορούσα να μην απαντήσω. Με προσβάλλατε κι εσείς. Πάντως, θα παρακαλέσω για μία ακόμη φορά, διότι την επόμενη... Κύριε Μουστάκη, πατέρα Μάξιμε, την επόμενη φορά, με όλο το σεβασμό που έχω σε όλους σας, για να περιφρουρήσω πριν από όλα την ανάγκη να γίνει η συζήτηση, θα με αναγκάσετε να περιστήλουμε τον ήχο από τα μικρόφωνα. Τον λόγο έχει ο κύριος Δημητράς. Και για να εξελιχθεί η συζήτηση, κύριε Δημητρά, επειδή έχει προκύψει ένα ερώτημα. Έχω θέσει δύο ερωτήματα και θέλω να ολοκληρώσω. Εάν είναι να διαλεχθείτε με κάποιον, θα είναι ίδια. Εσείς οι δυο σας. Πάμε λοιπόν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα απαντήσω, είναι πάρα πολύ σύντομο η απάντηση, αλλά τέθηκαν κάποια θέματα τα οποία νομίζω μια κυβέρνηση πρέπει να απαντήσω και σε εκείνα τα θέματα. Γιατί, παρακαλώ, έχω μείνει στα μισά τη φράση μου. Θα ήθελα να μου απαντήσετε για να ολοκληρώσω. Δεν σας ρώτησα τυχαία. Αν εσείς ξεκινήσετε... Δώστε μια. Όχι, όχι, έχει δίκιο. Έχω μείνει στη μέση. Θα απαντούσα να με διάκοψε. Μα θα πάτε σε άλλα θέματα. Αφήστε το, παρακαλώ. Παρακαλώ όμως να μου δώσετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσω. Βεβαίως. Αφήστε το να απαντήσει. Να απαντήσει, παρακαλώ. Θα ολοκληρώσω και απαντήσω. Ωραία, πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν σας ρώτησα και εσάς και τον κύριο Αλεξίου, διότι το ΚΕΦΕ σας έχει φακελωμένους. Θετικά ή αρνητικά, εσείς θα το κρίνετε. Ο κύριος Δημητράς αναφέρεται. Να σας ρωτήσω κάτι. Ένα λεπτό να τελειώσει. Να τελειώσει. Συγκεκριμένα, έτσι για να ενημερωθεί και ο άνθρωπος, ο κύριος Δημητράς αναφέρεται εδώ πέρα ότι έχει το προφίλ της Scientology, το πήρε σε μια εκδήλωση στο Πολυτεχνείο. Η σύχθηση της Scientology από τον κύριο Αλεξίου περνάει πάρα πολύ χρόνο με προβλήματα επειδή πιστεύει στη θρησκευτική ελευθερία.
είναι καθηγητής και τα λοιπά, αγαπάει τον Χάμπαρτ και θέλει να δουλεύει πάνω σε αυτό και αυτό το συστήθηκε από τον κύριο Αλεξίου. Βρείτε όμως πώς ζει τώρα. Αυτά λέει το ΚΕΦΕ. Επίσης έχει για τον κύριο Αλεξίου, αλλά δεν θα διαβάσω τι αναφέρει, ειδικά γι' αυτό, για να μην τρώμε χρόνο. Θα διαβάσω όμως μια δραστηριότητα του κύριου Αλεξίου όπως τη βλέπει το ΚΕΦΕ. Σύμφωνα λοιπόν με το ΚΕΦΕ, ο κύριος Αλεξίου σύστησε τον κύριο Κουναλάκη στην Ελευθεροτυπία προκειμένου να γραφτεί ένα πολύ συκοφαντικό άρθρο κατά του πατέρα Αντώνιου Αλεβιζόπουλου. Αυτά λέει το ΚΕΦΕ. Θα μπορούσαν να του μηνύσουν. Και ένα τελευταίο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι το εξής. Υπάρχει μια ομάδα εξόντωσης του πατέρα Αντώνιου Αλεβιζόπουλου. Αυτό μας το αποκάλυψε ο κύριος Ραφαηλίδης την περασμένη εβδομάδα και ανάφερε ως μέλη αυτής της ομάδας τον κύριο Δημητρά, τον κύριο Αλεξίου κτλ. Καλώς. Δικαίωμά τους. Αρκεί να γίνεται. Εξόντωση θέλετε, φυσικά. Θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω. Τι δούμε... σημαίνει θα σας το εξηγήσω. Είναι βαρύτατο αυτό. Θα σας το εξηγήσω αμέσως. Ας δούμε τι μας λέει το ΚΕΦΕ για αυτή την ιστορία. Το ΚΕΦΕ λοιπόν, το γραφείο, το Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης, στέλνει στο Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδας και συγκεκριμένα στον κύριο Γρατσία, νομικό σύμβουλο του ΚΕΦΕ, την εξής επιστολή. Παρακαλώ, πρέπει να την ακούσετε. Αγαπητέ Ηλία, συγγνώμη για αυτή τη μικρή καθυστέρηση της απάντησής μου. Σύρθηκα σε ένα φλαπ, παρένθεση, διαφωνία, πανικός, κομφούζιο ή πτερύγιο κουτιού. Σε αυτό το τέλος, παύλα, απόλυξη. Σε ευχαριστώ για την αναφορά σου και για την ξεχωριστή πληροφόρηση για τη συνάντηση με τον Αλεξίο όσον αφορά την ξεχωριστή εργασία πολύ καλά. Τι γίνεται τώρα γι' αυτό, τι επαφές έχουν γίνει. Μην μακρηγορήσετε, διότι ακούστε, δεν όχι, θα βγει νόημα. Σας παρακαλώ, δεν θα μακρηγορήσω. Παρακαλώ. Δεν θα βγει νόημα. Με συγχωρείτε, το κράτος δεν ελέγχει. Δημοκρατία, επιτρέψτε μου να τελειώσω. Συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν θέλετε να ακούσετε τη συνέχεια, γιατί την ξέρετε. Δεν θέλετε να ακούσετε τη συνέχεια. Σας παρακαλώ. Καταλήξτε, κυρία Ταγκουνάκη. Όχι, όχι, δεν μπορώ να καταλήξω. Πρέπει να το ακούσετε. Πρέπει και ας μην μου δώσετε άλλο το λόγο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι επαφές έχουν γίνει με τα υψηλά πρόσωπα που αναφέρονται ως πηγές πληροφοριών. Αυτό είναι υπερεπίγον και η μόνη μέθοδο με την οποία θα συγκεντρώσουμε τα πολεμοφόδια, με τα οποία θα ξετινάξουμε αυτόν τον ΕΣΠΗ. ΕΣΠΗ σημαίνει καταπιεστικό πρόσωπο, εχθρός για τη Scientology. Ναι. Από το δρόμο μας. Χρειάζομαι πληροφορίες για όσα έχουν γίνει. Αυτό θα χρειαστεί παρακολούθηση χωρίς ίκτο από μέρους σου και διαρκή εκπαίδευση του Αλεξίου, ώστε να δει ότι η μάχη δεν είναι ο χειρισμός του ΕΛ είναι ο Αλεβιζόπουλος για τη Scientology. Πρέπει να τη γράψει τον τρόπο χειρισμού των επιτιθεμένων που είναι να βρίσκει και να αποκαλύπτει τα τροτά του σημεία. Ένα λεπτό ακόμη. Ένα λεπτό ακόμη. Η υπεράσπιση αυτών των κατηγοριών πρέπει να τροφοδοτηθεί ώστε να αρχίσουμε να βάζουμε τον Αλεβιζόπουλο υπό έρευνα. Τι κατηγορίες έχει ετοιμάσει ο Αλεξίου για τον Αλεβιζόπουλο? Το ρωτάω αυτό επειδή σε μια άλλη αναφορά είδα ότι ο Αλεξίου είχε προετοιμάσει ένα άρθρο κατηγοριών να προσάψει τον Αλεβιζόπουλο. Αυτές πρέπει να τροφοδοτηθούν με ρυθμό 2 ανεβδομάδα το ελάχιστο. Βεβαιώστε ότι οι επόμενες 2 κατηγορίες θα τροφοδοτηθούν και γνωστοποιήστε μου σε 24 ώρες. Αυτά λέει το ΚΕΦΕ. Θα μιληθεί το ΚΕΦΕ για τη συκοφαντία του. Σε ποιον απευθύνεται στον κύριο Αλεξίου? Όχι, απευθύνεται στον κύριο Ηλία Γρατσία, τον νομικό σύμβουλο του ΚΕΦΕ. Όχι, από τους παρισταμένους, παρακαλώ. Μην διακόπτε. Αυτό απευθύνεται στον κύριο Αλεξίου. Αλλά χαίρετε στον κύριο Αλεξίου. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά το που θέλει η κυρία Ταγκουνάκη να οδηγήσει τη συζήτηση. Ότι σας έχει τι βάλει λέει το ΚΕΦΕ, ποσός με ενδιαφέρει. Α, να τους μιλήσετε όμως, γιατί παραπληροφορούν. Τι θα κάνω, δεν θα μου το υποδείξετε εσείς. Α, όχι. Ένα δεν λεπτό. Θα το υποδείξω. Ένα λεπτό. Όχι, λοιπόν. Αλλά σας έχουν βαγγελμένο. Το τι κάνει το ΚΕΦΕ δεν είναι ολοκληρωτισμός. Αυτό είναι ολοκληρωτισμός του Αλεξανδρίου. Θέλετε να μιλήσουμε για ολοκληρωτισμό? Δεν υπάρχει χειρότερος ολοκληρωτισμός από την οργάνωση ή τις οργανώσεις του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου. Δεν υπάρχει χειρότερος. Άποψη. Εγώ τη σέβομαι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πρώτον το κρατούμε. Δεν σας ενδιαφέρει εσάς τι κάνει, ας πούμε, σε σχέση με μένα ή τι θα κάνω εγώ σε σχέση με το ΚΕΦΕ. Όχι, δεν λοιπόν, πρώτον. Ενδιαφέρει ότι δεν σας έχει βάλει να μην μου κάνετε υποδείξεις. Εσάς δεν σας πονάει αυτό, δεν είναι φασισμός αυτό το πράγμα? Να απαντήσει. Θυγμένος. Θα μου πείτε εσείς πότε θα αισθάνομαι θυγμένος ή όχι? Είμαι βέβαιη ότι δεν αισθάνεστε θυγμένος. Πάλι τα ίδια. Πώς θα το κάνω? Θα παρακαλέσω μην παρεμβαίνετε, μιλάτε το πολύ ζευγάρια. Για να βγάζει κανείς νόημα. Εγώ επίσης θα ήθελα να τονίσω κάτι. Εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα επίσης, αυτό που ήθελα να πω πριν. Εδώ το κράτος δεν ελέγχει την αλληλογραφία μας. Θα την ελέγχει τώρα ο Αλεβιζόπουλος και η ΚΙΠ του? Καλέ, ποια ΚΙΠ? Η ΚΕΦΕ έχει επαφές με την ΚΙΠ και όσοι συνεργάζονται με το ΚΕΦΕ από ό,τι αποδεικνύεται. Εδώ πέρα υπάρχει φάκελο για μένα. Πότε συνάντησα ποιον, κύριε Αλεξίου, ποια ώρα και τι του είπα? Λέτε μου, παρακολουθούν και εσάς, κύριε Ανταγουνάκη. Και εσάς, κύριε Παλαγιωτόπουλε, υπάρχει και το κανάλι σας εδώ πέρα. Υπάρχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν πολιτικοί. Και άλλοι μέτεροι. Το θέμα δεν είναι ποιο. Αυτό είναι φασισμός, ολοκληρωτισμός και κακούργημα.
Το καταδικάζουμε, βρε παιδιά, τα καταδικάζουμε. Θα κάνουμε σύγκριση και αναμέτρηση ολοκληρωτισμών. Κύριε Ζήστη, θα παρακαλέσω, μην ξαναδιακόψετε. Εσύ δεν αναφέρεστε. Μόλι τη φιλία που μπορώ να τρέχω σε έναν καλεσμένο ως οικοδεσπότη. Θα το ξανακινήσω. Μην διακόπτετε. Κύριε Ζήστη, παρακαλώ. Κύριε Αλεξίου, έχετε τον λόγο. Κύριε Αλεξίου, και ο κύριο Δημητρά μετά. Λοιπόν, άλλο συνεργάτη του πατρό Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, καθηγητή Άγκαρτ από το κέντρο διαλόγου τη Διανία. Το αντίστοιχο δηλαδή εδώ τη υπηρεσία. Ένα λεπτό, κύριε Αλεξίου, να βάλουμε μια τάξη. Διάβασα ορισμένα χαρτιά. Είναι γνήσια, είναι πλαστά. Όχι, γνήσια είναι, έχουν ελεγχθεί από τι αρχέ του τόπου. Αυτό θέλω να μου πείτε. Αυτά τα οποία σα λέω είναι. Όχι, λέω για την κυρία Νταβινάκη, αληθεύουν αυτά. Το τι κάνει. Ένα λεπτό. Το τι κάνει το ΚΕΦΕ με τον οποιοδήποτε δεν με ενδιαφέρει. Γιατί σα εμφανίζει ω όργανο. Σα εμφανίζει ω όργανο κάποιο κέντρο. Αυτό ρωτώ. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη στιγμή για την οποία το πληροφορούμε. Βέβαια, γιατί σας φακελώνει το ΚΕΔ, ενώ σας θεωρεί δικό του και νομίζετε εσείς ότι σας αγαπούν. Προσέξτε, ότι σας χρησιμοποιούν. Α, μπράβο. Λοιπόν, λέει. Λοιπόν, να σας δώσω μια απάντηση η οποία θα λύσει πάρα πολλά ίσως ερωτηματικά. Ναι. Έχω δηλώσει ξεκάθαρα, σαν άτομο ελεύθερο σε αυτή τη δημοκρατία, όσο ταλαιπωρημένη κι αν είναι, ότι είμαι άθρησκος. Εντάξει, δηλαδή δεν ασπάζομαι καμία παλαιά ή νέα θρησκεία. Αυτό υποτίθεται ότι είναι νέα θρησκεία. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει ούτε η νέα ούτε η παλιά. Λοιπόν, και σας παρακαλώ και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Ο πατέρας Αντώνιος Αλεβιζόπουλος με έχει κατηγορήσει και για μουσουλμάνο. Αυτό το γράφετε στο βιβλίο σας. Δεν το γράφω εγώ. Λέτε ότι είστε δερβίσης. Εγώ. Βέβαια. Κάνετε μεγάλο λάθος. Δείξτε μου το σημείο του βιβλίου. Δεν το έχω φέρει μαζί. Είμαι προετοιμασμένη. Θα σας το φέρω. Να συμπληρώσω απλώς. Αν είναι δυνατόν. Λέτε εσείς σε μια επιστολή σας που δεν είναι. Καλά κάνετε. Να είστε ό,τι θέλετε. Ένα λεπτό μην. Καταλήξτε, κύριε Αλεξίου. Εγγράφετε σε ένα βιβλίο σας, αγαπητέ μου φίλε κτλ. Έγινα σε ήχη στον Μαχλεβή και δερβίσης. Εγώ. Τον Μαυλεβή. Ναι, δείξτε μου, σας παρακαλώ, δείξτε μου αυτό. Ένα λεπτό. Μην περιπτωσιολογούμε. Κύριε Αλεξίου, για να καταλήξουμε. Κύριε Ντακουνάκη. Δεν θα μου δώσετε εσείς δικαιώματα. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Κύριε Αλεξίου, σας κατηγορούν. Ξέρετε τι σημαίνει όμως. Ένα λεπτό, κύριε Ντακουνάκη. Ηγούμενος Ισλαμικών Ταγμάτων. Ένα λεπτό. Σας κατηγορούν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι χρησιμοποιείστε από το ΚΕΦΕ ως ομάδα εξόντωσης, σαν η αιχμή του δόρατος εναντίον του πατρός Αλεβιζόπουλου. Και λέει, κύριε Ντακουνάκη, ποιος είναι. Ο πατέρας Αλεβιζόπουλος και η αντιαιρετική υπηρεσία της Εκκλησίας που παράγει ολοκληρωτισμό και φασισμό, ή το ΚΕΦΕ και οι σχετικές οργανώσεις που δημιουργούν αυτό το κλίμα σε βάρος ιερωμένων της Εκκλησίας. Δώστε μια απάντηση. Η απάντησή μου είναι σαφής. Έχω στοιχεία για την οργάνωση του πατέρα Αντώνιου Αλεβιζόπουλου και αυτά καταθέτω. Και αν μου το επιτρέψετε, δεν αλλά θέλω δεν πολύ. Για εσάς όμως. Πάλι σας απαντάω. Θα μείνετε στο κοινό εκτεθειμένος τώρα. Δεν σας ενδιαφέρει εσάς. Ξέρω εγώ, δημοσιογράφος. Ένα λεπτό. Θα έρθουμε σε αυτό. Ένα λεπτό. Σε ό,τι σας είπε, δεν απαντάτε. Λέτε ότι αυτά κατετέθησαν, δεν έχω να πω τίποτα. Θα απαντήσω μετά για το θέμα του πατέρα Αλεβιζόπουλου. Ένα λεπτό. Να πάμε στον κύριο Δημητρά, στον οποίο αναφέρθηκε επίσης, και μετά να συνεχίσουμε. Κύριε Δημητρά. Θα παρακαλέσω κάτι. Επειδή η κυρία Νταγουνάκη. Είναι η τρίτη φορά που κάνει χρήση αυτών των πληροφοριών. Κάθε φορά τις παρουσιάζει διαφορετικά. Έχω κι άλλες. Θα κάνω κι άλλη χρήση, άλλων πραγμάτων. Κύριε Δημητρά, παρακαλώ. Αν και αυτή είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι στο όνομά σας. Κύριε Δημητρά, παρακαλώ. Είπα ότι δεν ανέχομαι να με διακόπτουν όπως διακόπτω κανέναν. Ναι. Λέτε πράγματα που δεν μπορεί να τα πω. Διάλογο όμως οι δυο σας. Δεν κάνω διάλογο. Απαντώ διάλογο και όταν τελειώσει κανείς την πρόταση. Και όχι να διακόπτω. Συγγνώμη. Σε επίπεδο αυτό δεν μπορώ να πέσω. Παρακαλώ. Εσάς παρακαλώ τώρα. Με περιλούζετε. Μα με περιλούζετε. Προστατεύετε με κύριε Παναγιώτοπουλο. Μα τι να ξεπεράσω, με βρίζει. Καλέ παιδί. Στο επίπεδο δεν πέφτει πριν με έβρισκε. Σας παρακαλώ, προχωρήστε. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Λοιπόν, η κυρία Ντακουνάκη είπε πάρα πολλά και δεν διακόπτω. Πατέρα Νεκτάρι, εσείς διακόπτες. Και βρίζει όποιον διαφωνεί. Θα πει η σειρά σας. Και ο κύριος Αλεξίου μίλησε, δεν πρόσβαλε κανένα. Για όνομα του. Από τη στιγμή που είπε φασίστα να καλέσει, εγώ θα φύγω. Ένα φύγετε. Είστε και στην υπεύθυνο σε αρχιτάξη εκπομπή. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να βριστώ με κανένα. Εσείς με κατηγορήσετε ότι δεν είστε στο επίπεδο. Καταρχήν, κυρία Ντακουνάκη. Όχι για εγκλήσεις προσωπικές. Δεν κάνω προσωπικές εγκλήσεις. Θέλω να μιλήσω. Προχωρήστε, κύριε Δημητρά. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Προχωρήστε. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ μην τον διακόψει κανείς. Παρακαλώ να μην με βρίζει όμως. Το κείμενο αυτό θέλω να το δώσει πρώτον. Γιατί ψευδώς ισχυρίζεται ότι την πρώτη φορά που αναφέρεται. Αναφέρθηκε στο Sky και την Κυριακή στην απογευματινή. Καλέ, σε εσάς δεν έχω αναφερθεί. Πρώτη κάντε λάθος, κύριε Ντακουνάκη. Ποτέ δεν έχω αναφερθεί. Στο Sky την περασμένη Πέμπτη. Όχι σε εσάς. Για την Αλεξίου. Βεβαίως, όταν σας είπα και τώρα. Ο Ραφαηλίδης αναφέρθηκε. Εντάξει, δεν έχει κάνει το σάρκο στην Ελλάδα. Το κείμενο θέλω να μου δώσει. Διότι το παραποίησε. Θα σας το δώσω και κάτι καλύτερο. Θα το πάρετε νομίμως από τον εισαγγελέα. Δεν το δίνει. Διότι το έχει παραποίησει με βάση όσα έγραψε στην απογευματινή. Καλέ, είστε αστείο, καλέ. Να το κείμενο, καλέ. Τι φαντάσματα βλέπετε. Τώρα σηκωθώ να σας το δώσω για όνομα του Θεού. Διότι υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες που όταν τις χρησιμοποίησε στην απογευματινή την Κυριακή,
Καλέ, εγώ τι έχω τι πληροφορίε. Αν πάθει ζημιά, μην εκτίθεστε, κύριε Δημητρά. Κρίμα, είστε σοβαρό άνθρωπο. Αυτό το πράγμα υπάρχει σε όλε τι δική σα χαρακτηρίε είναι ένα διάφορο. Θέλετε να απαντήσω, κύριε Παναγιωτόπουλε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί προσέπετε μία λέξη, λέω δέκα λέει. Παρακαλώ, κύριε Ταγκουνάκη. Μα με κατηγορεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι κατασκευάζω. Μα το είπατε και εσεί αστείο. Μα το είπατε και μία. Παρακαλώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Βλέπει ο κόσμο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, παρακαλώ. Πρώτον, η κυρία Ταγκουνάκη την περασμένη Πέμπτη και το έμαθα από τρίτου και ζήτησα την κασέτα, την βρήκα και την είδα. Δεν έχει καν το θάρρος της νόμης. Ναι, καλέ, βγήκα στο Skype. Είπατε σε μένα. Μην λέτε την πρώτη φορά που αναφέρθηκε τα κουνάκια, δεν δείχνω, δεν είστε καν. Ναι, καλά, συγγνώμη. Μπορεί να ανάφερα το όνομά σα, αλλά δεν είχα διαβάσει αυτά. Εντάξει. Αυτά είχατε διαβάσει. Εντάξει, λέει ψέματα, κύριε Δημητρά. Το πρόβλημά σα είναι αν τα διάβασα στο Skype και δεν τα θυμάμαι ή όχι. Εντάξει, όχι. Δείχνει το ποιόν. Γιατί στην εκπομπή είπε ότι τα χαρτιά αυτά λέει τα διαρρέει ενδεχομένω η σιαντολογία εκδοχή. Για να έχω πει στον εισαγγελέα. Τα χαρτιά αυτά. Την περασμένη Δευτέρα. Βλέπετε, δεν με αφήνει να μιλήσω. Δεν μπορεί να προχωρήσει, κύριε Δημητρά. Όχι, δεν μπορεί να μιλήσει να διακόπτει άλλο και παγιδεύει. Να τη χαστούκίσω, τι να κάνω, κύριε Δημητρά. Σα παρακαλώ τώρα. Ή να σα αφαιρέσει το λόγο, ήθελα να σα αφαιρέσει. Δηλαδή, γελάει ο κόσμο μαζί μα. Σα παρακαλώ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, λυπάμαι. Εγώ σα επιτρέπω, δεν πάω καθ' κύριε Ταγκουνάκη, αφήστε τον. Ωραία, τον αφήνω. Αλλά άμα με προσβάλλει, θα απαντάω. Έχετε τη σειρά σα. Ολοκληρώστε, κύριε Δημητρά. Λοιπόν, τα χαρτιά αυτά, τουλάχιστον όσα ήρθαν στα χέρια μου, την περασμένη Δευτέρα που μοίρασε ο πατήρα Ρεβιζόπουλο, δεν είναι αυτό τα οποία μοίρασε. Τα πήρε από την εισαγγελία με σφραγίδα κανονική που αποτελεί με καλά συνεννόηση για ανθρώπινα δικαιώματα εδώ μία από τις μεγαλύτερες παρανομίες που έχει κάνει η Έλληνα εισαγγελέα παραβαίνοντας το απόρριτο της ανάκρισης έδωσε αντίγραφα που αυτή τη στιγμή μελετάνε οι νομικοί για να κάνουν την ενέργεια του κυρίου Αγγελή. Ένα αυτό για την πηγή των χαρτιών. Δεύτερο. Αλλά πού το ξέρετε εσείς, κύριε Δημητρά. Έχει σφραγίδα επάνω. Τα χαρτιά αυτά. Γιατί έχουν κύριε Δημητρά, μου ήρθατε σπίτι μου και είδατε τα χαρτιά. Σπίτι σα. Όχι, το ξέρετε. Είσαστε η μόνη δημοσιογράφο τη Δευτέρα. Εγώ δεν πήγα καν τη Δευτέρα. Δεν με αφορούσε το θέμα. Θαυμάσια. Μου τα άφησε δεν εξειδικεύομαι κατά λοιπόν, ανάγκη. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά. Όχι, με συγγνώμη, για τα δικά μου χαρτιά μιλάω. Τα χαρτιά που υπάρχουν τη Δευτέρα. Μα ένα λεπτό, μα δεν μπορείτε να λέτε ανακρίβειες, παραπληροφορείτε για σας κοινό, μίλησα κύριε Ταγκουνάκη. Βεβαίως, γιατί ξεκινήσατε με αφορμή τα δικά μου χαρτιά. Κύριε Ταγκουνάκη, θα πάμε στην ουσία. Δύο λεπτά. Στην θα ουσία, τον αφήστε να μιλήσει επί της ουσίας. Λοιπόν, επί τα χαρτιά αυτά. Τον κατηγορείτε ότι είναι όργανο διαβάζοντας κάποια χαρτιά. Δεν θέλω να μιλήσει επί της ουσίας. Βλέπετε όχι, δεν επί της μιλάει. Όχι, να το εξηγήσω. Μα θέλει να μιλήσει επί της ουσίας. Επειδή είναι σοβαρός άνθρωπος, να μην πέφτει σε κάτι. Να τα βρείτε μεταξύ σα. Να του εξηγήσω πού βρέθηκαν τα χαρτιά τη Δευτέρα. Μα δεν ενδιαφέρει το κοινό, κύριε Ταγκουνάκη. Μα θα παρακαλώ να αιωρείτε. Σας τα παρακαλώ. Χαρτιά τη Δευτέρα πράγματι τα έδωσε ο εισαγγελέα στον πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο, ύστερα από νόμιμη αίτηση, διότι τον αφορούσαν. Ωραία, τελείωσε. Αν ξέρατε τα ελάχιστα νομικά, θα ξέρατε ότι χαρτιά σε απόρριτη ανάκριση δεν δίδονται ούτε του κατηγορούμενου. Όχι, δίλονται. Εντάξει. Τώρα παρανομεί όλη η Ελλάδα. Βρείτε τα κύρια Ταγκουνάκη μεταξύ σα. Τελεία. Παρακαλώ. Ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον κόσμο να ακούσει. Αν η κατηγορία την οποία στοιχειοθέτησε η κυρία Ταγκουνάκη. Διαβάζοντας κάποια χαρτιά του ΚΕΘΕ. Λοιπόν. Ότι δηλαδή σας χρησιμοποιούν. Ότι παίρνετε εντολές. Δεν λέει ότι αυτό ΚΕΘΕ μέσα. Σας μεταχειρίζονται, αυτό έλεγε. Κυρία Ταγκουνάκη, για να εξοντώσετε ένα στέλεχος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θέλετε να απαντήσω. Παρακαλώ, ναι. Ή θέλετε να παραπείσουμε όλα μαζί. Όχι, να απαντήσετε θέλω. Λοιπόν, η κυρία Ταγκουνάκη λέει ότι το χαρτί αυτό του ΚΕΘΕ και το διάβασα την Κυριακή στο δημοσίευμά τη που υποτίθεται ότι δεν είχε γράψει. Έτσι. Λέει ότι ο Παναγιώτης Δημητράς. Μα το γνώρισε ο κύριος Αλεξίου. Πρώτο σημείο. Σωστό. Εντάξει. Δεύτερο σημείο, ότι συναντηθήκαμε στην οργάνωση στην εκδήλωση του Πολυτεχνείου. Σωστό. Μάλιστα. Τρίτο σημείο, τι σχέση έχω με το Χάμπαρτ. Ούτε καν έχω διαβάσει τίποτα για το Χάμπαρτ. Λοιπόν, δεν πάω να μου αρέσει ή όχι ο Χάμπαρτ, για τον αγνώ. Να σημειώσουμε για αυτούς που δεν ξέρουν ότι ο Χάμπαρτ θεωρείται ο πατέρας της Scientology. Ναι. Τέταρτο σημείο, γιατί ο κ. Αλεξίου και τι σχέση έχει το Πολυτεχνείο. 10 μέρες πριν στο Πολυτεχνείο. 10 οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μία τα εκπροσωπώ εγώ. Την άλλη την προεδρεύει ο κύριος Βεγλερής. Την τρίτη ο κύριος Σταθόπουλος. Την τέταρτη ο κύριος Παπαμάργαρης. Την πέμπτη ο Σος Ρατσισμός και ούτω καθεξής. Κάναμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής, του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο κάποιοι φαίνεται εδώ δεν το υπολογίζουν πολύ και τα όργανα του, μία εκδήλωση για το ρατσισμό στα πλαίσια της παγκόσμιας καμπάνιας. Και καλέσαμε την πολιτεία που έλαμψε για τις απουσίες της πριν του Υπουργού Παιδείας και τους θεωρούμενους οστιγόμενους σε αντιπαράθεση. 10 μέρες πριν από αυτό, ο κύριος Αγγελής διέταξε να πάνε στο ΚΕΘΕ και να κατάψουν όλο το αρχείο, αυτό είναι που βγαίνει τώρα στη δημοσιότητα, για να βρει ό,τι ήθελε να βρει. Δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή. Επειδή αυτή η ενέργεια θεωρήθηκε από τις 10 οργανώσεις που σας ανέφερα, η οργάνωση του κ. Αλεξίου, η μάνα το Τμήμα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Πανιφέ, είναι μία από τις 10 οργανώσεις, οι άλλες που σας ανέφερα είναι οι άλλες 9,
ότι αυτό ξεπερνούσε το δικαίωμα του εισαγγελέα. Όπως είπα την περασμένη εβδομάδα, ξεπερνούσε το δικαίωμα του εισαγγελέα η δίωξη του Κουρί και την προπερασμένη της πολιτείας η απαγόρευση εκδήλωση στους τόπους στη Θράκη. Γιατί αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με μη δημοκρατίες και όχι με δημοκρατίες. Λοιπόν, για αυτό το λόγο τους καλέσαμε και αυτούς, όπως και άλλους πολλούς, σε ένα πάνελ που προεδρευόταν από τον κύριο Αγουρίδη, να συζητήσουν για τα προβλήματα των σκεπτικών μειονοτήτων. Λοιπόν. Εκεί ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που συναντήθηκα με αυτούς τους ανθρώπους και σας διαβεβαιώ ότι η υποχρέωση της οργάνωσής μου παγκοσμίως είναι να αγωνίζεται για τους οποιοσδήποτε βάλλονται κατά τρόπο που παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς να ασχολούμεθα κάτω παραμικρό για το περιεχόμενο. Θα ρωτήσω κάτι. Τον απόψεών τους. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Μου επιτρέπετε να βάλω μια τελεία. Παρακαλώ, ναι. Χωρίς να ασχολούμεθα με το περιεχόμενο των απόψεών τους, για τον οποίο θεωρείται γενικώς ότι η νομοθεσία στο βαθμό που είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές διακηρύξεις και συμβάσεις που έχει υπογράψει κάθε χώρα, είναι επαρκής για να κρίνει αν είναι νόμιμη ή παράνομο ένα χτίσιμο, εάν καλώς ή κακώς επηρεάζουν έναν ανήλικο. Με ενδιαφέρει ακριβώς να τηρούνται τα ατομικά δικαιώματα και αυτό θέλω εγώ να παρατηρώ ως ελληνικό παρατηρητή. Μικρούλα ερώτηση, μικρούλα. Μόνο στον κύριο Δημητρά. Ένα λεπτό. Θα κάνετε μία μικρή ερώτηση στον κύριο Δημητρά. Πολύ μικρή, και μετά έχει το λόγο ο κύριος Κολάτος και ο πατέρας Νεκτάριος. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν ο κύριος Δημητράς και η οργάνωσή του αναλαμβάνουν να προστατεύσουν εμένα από οργανώσεις που παραβιάζουν τα ατομικά μου δικαιώματα, όπως είναι το ΚΕΦΕ, διότι εδώ με παρακολουθεί και έχει καταλέξει ερώτημα. Και κατά βήμα. Τελεία. Ερώτημα. Κύριε Δημητρά, απάντηση. Κοιτάξτε κάτι. Κάθε οργάνωση κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει, όπως θέλει. Εάν η κυρία Δαγκουνάκη θεωρεί ότι κάποιο δικαίωμά της έχει από το κράτος, το τονίζω, ο εισαγγελέας είναι το κράτος, όχι οργάνωσης, ούτε η εκκλησία. Από το ΚΕΦΕ. Δεν καταλάβατε, σας λέω. Ναι. Σας είπα ότι το πρόβλημα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολιτεία κατά πολίτη. Και μου δίνετε ευκαιρία για να σας πω, πολύ σωστά κάνει η Εκκλησία της Ελλάδος και κάνει αντιαιρετικό αγώνα, διότι καμία θρησκεία στον κόσμο, εάν δεν θεωρεί ότι έχει την απόλυτη αλήθεια, δεν μπορεί να επιβιώσει. Αλλά κατά τη γνώμη μου, το είπα και πριν, δεν κάνει σωστά τον αγώνα της, αλλά αυτό είναι εσωτερικό θέμα της Εκκλησίας. Λέτε, λέτε ότι τον κάνει με έναν τρόπο που παραβιάζει ατομικά δικαιώματα. Συγγνώμη, η Εκκλησία δεν παραβιάζει κανένα ατομικό δικαίωμα. Διότι είναι μια οργάνωση που κάνει κατά όποιον τρόπο νομίζει τον αγώνα της. Τι σημαίνει? Η πολιτεία όμως, όταν βγάζει την έκθεση της ΚΙΠ, δηλαδή υιοθετεί θέσεις κάποιων οργανώσεων, κάποιων ακραίων στελεχών μέσα στην Εκκλησία, η πολιτεία. Γιατί δεν ακούετε ότι είναι της Εκκλησίας αυτή η έκθεση? Είναι ένα ερώτημα που πλανάται από το 1993. Κύριε Δημητρά, ολοκληρώστε. Λοιπόν, αυτό δεν διακόπτει, πώς θα ολοκληρώσετε, κύριε Δημητρά. Μπορείτε να μου δείξετε. Δεν σέβεται τον άλλον, κύριε Δακουνάκη. Όχι, ποιο σέβεται, ποιον θα φέρει. Η πολιτεία λοιπόν, όταν κάνει οτιδήποτε υιοθετεί, είτε υιοθετήσει μια άποψη τη Ορθόδοξη, είτε υιοθετήσει μια άποψη των Μαρτύρων του Ιεχοβά, είτε οποιοδήποτε άλλο, για να κυνηγήσει μια άλλη θρησκεία ή έναν άθρησκο, τότε η πολιτεία παραβαίνει αυτό που η αστική δημοκρατία κατοχυρώνει. Είναι σαφής απόψη. Κανένα λεπτό, κύριε, δεν ενδιαφέρει ο αγώνας της Εκκλησίας, καλά τον κάνει. Παρακαλώ. Κατά τη γνώμη μου, κακά τον κάνει στο θερεχόμενο, καλά τον κάνει, γιατί έχει υποχρέωση να τον κάνει και προσλητισμό και αντιαιρετικό αγώνα. Αυτό όμως είναι ευθύνη της πολιτείας. Η πολιτεία πρέπει να είναι ουδέτερη. Όπως αλλού. Παρακαλώ, μία τελεία. Ο λόγος στον πατέρα Νεκτάριου. Πατέρα Νεκτάρη, επί του συγκεκριμένου. Επί του συγκεκριμένου έχω να πω και κάτι άλλο. Δεν μπορώ να απαντήσω μόνο του συγκεκριμένου. Έχουν ελεγχθεί τόσα πράγματα. Ξεκινήστε όμως. Καταρχάς, ναι. Όχι, δεν ξεκινήσω το συγκεκριμένο. Αυτοί απαντάνε άρες μάρες, κουκουνάρες, επιτρέψτε μου να πω. Όχι. Άλλα ρωτάει η κυρία. Άλλα ρωτάει η κυρία Καρδουνάκη. Δεν απαντάει ο κύριος Αλεξίου. Άλλα ερωτήθηκε αν έχει σχέση με το ΚΕΦΕ, το άφησε φλού. Ρωτήθηκε ο κύριος αν έχει σχέση με το ΚΕΦΕ, το άφησε φλού. Δεν μας απαντήσανε. Δεν ικανοποιηθήκαμε. Είναι ή δεν είναι. Εγώ είμαι ορθόδοξος, κληρικός. Φαίνεται, ξέρουν τι είμαι. Ξέρουν με ποιον μιλάνε. Το βλέπουν. Εγώ δεν βλέπω με τι μιλάω. Αν μιλάω με μασόνους, αν μιλάω με εχθρούς της Εκκλησίας, αν μιλάω με εχθρούς του έθνους, δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω με τι μιλάω. Πρέπει να τοποθετηθούν. Γιατί όταν μου λέει ότι εκθέτει, και ξεκινάει και λέει στον Άγιο Θιβών, ότι εκθέτει την Εκκλησία η στάση αυτή της Ιεράς Συνόδου δια του εκπροσώπου της και είναι εχθρός του έθνους και της Εκκλησίας ο Κύριος, ποσός με ενδιαφέρει η απόφασή του και αν όλοι αυτοί που τη βγάλανε αυτή την απόφαση είναι εχθροί του έθνους μου και της Εκκλησίας, ποσός με ενδιαφέρει. Λοιπόν, μα ενδιαφέρει να τοποθετηθούν οι κύριοι αυτοί. Το εάν σταυροκοπήθηκα. Θέστε ερωτήματα. Ναι, το εάν θα θέσω ακριβώς. Το εάν σταυροκοπήθηκα που είπε προχθές, διότι ο κύριος δίπλα μου Κουνελάκης ήτανε και δήλωσε άθεος, δεν σταυροκοπήθηκα και τώρα που το δήλωσε ο κύριος. Αν, αν και αλλού στα βιβλία του μέσα γράφει ότι είναι όντως μουσουλμάνος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάντε μήνυση όπως λέτε κι εσείς.
εάν δεν είναι αληθινά αυτά τα οποία λέγουν για εσάς. Λοιπόν, παρακαλώ. Να ολοκληρώσω λοιπόν. Σταυροκοπήθηκα διότι ένας εθνοπατέρας, που τίθεται ο κύριος Κουνελάκης. Μην μιλάμε για πόντες. Όχι, δεν μιλάω. Με, μα μην έχει αυτή την περίπτωση. Τι θα πούμε εκεί. Πάμε παρακάτω. Κληρικός, έκανε πάμε το παρακάτω. Εγώ έκανα το σταυρό μου και θα το ξανακάνω επανειλημμένος. Δεν είναι κακό το να κάνουμε το σημείο του σταυρού. Λοιπόν, όταν λοιπόν βγαίνει και λέει εθνοπατέρας ότι είναι άθεος, τη στιγμή γι' αυτό του απάντησα. Πάμε πάλι πίσω ότι τώρα. Όχι, να απαντήσω γιατί σταυροκοπήθηκα. Δεν είναι θέμα φανατισμού. Μα αφήστε το αυτό. Δεν είναι θέση της Εκκλησίας φανατισμού αυτή, το να κάνουμε το σημείο του σταυρού μας. Το σημείο του σταυρού το έκανα διότι, κύριε, και πρέπει να το καταλάβουν και οι κύριοι εδώ και θα θέσω αμέσως το ερώτημα. Το ότι ο Κολοκοτρώνης ακριβώς. Το Κολοκοτρώνης όταν ξεσηκώθηκε για να είμαστε εμείς δημοκράτες. Απολογήστε επειδή κάνετε το σταυρό σας. Μα για το όνομα του Θεού τώρα. Τι νόημα έχει συζητήσει. Ερώτηση κάνω τώρα. Όχι, θέλω ερώτηση. Ακούστε, ένα λεπτό. Πατέρα Νεκτάρη, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του. Ερώτηση κάνω και να μου απαντήσει. Επιτρέψτε μου με τις ευλογίες. Με τις ευλογίες. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το ζωντανό προφίλ έχουν τεθεί ορισμένα πελώρια ζητήματα που αφορούν τη σημερινή ελληνική κοινωνία. Ερώτηση θέλω. Ένα λεπτό, επιτρέψτε μου να ανασυνδέσουμε λίγο τη συζήτηση. Εκπρόσωποι οργανώσεων, ατομικών δικαιωμάτων, φιλοσοφικών εταιριών και άλλων κέντρων μελέτης σύγχρονων προβλημάτων κατηγορούνται από την Εκκλησία ότι ουσιαστικά τείνουν να παρασύρουν τον κόσμο έξω από τους κόλπους της και να τον καταστήσουν εύκολο θύραμα αντεθνικώς σκεπτωμένων κέντρων. Χρησιμοποιώ φρασιολογία που κατετέθη στην εκπομπή, δεν είναι δική μου. Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωποι των κέντρων αυτών, εκπρόσωποι αυτών των χώρων, εκπρόσωποι οργανώσεων για τα ατομικά δικαιώματα όπως ο κύριος Δημητράς από το Ελληνικό Παρατηρητήριο της Συμφωνίας του Ελσίνκη, καταγγέλουν για υπερβάλλοντα ζήλο συγκεκριμένα στελέχη της Εκκλησίας, καταγγέλνουν ταυτόχρονα την πολιτεία ότι επιτρέπει την εκδήλωση του ζήλου αυτού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραβιάζονται στοιχειώδη ατομικά δικαιώματα που παρακολουθούν και κατοχυρώνουν το δικαίωμα της έκφρασης σε μια σύγχρονη αστική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Θέλω σε αυτά τα πλαίσια να κινηθεί η συζήτηση και ας αφήσουμε τα προσωπικά. Το θέμα είναι μεγάλο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πας μη ορθόδοξος βάρβαρος. Το είπε πριν ο κύριος Αλεξίου. Με ερωτήσατε προηγουμένως, σας παρακαλώ, και πρέπει να τοποθετηθώ. Επί του συγκεκριμένου όμως, Πατέρα Νεκτάρη. Γιατί με ρωτήσατε προηγουμένως και σας είπα θα απαντήσω μετά. Θέλω λοιπόν να απαντήσω. Παρακαλώ. Και το οποίο θέτει και ερώτηση ταυτόχρονα η απάντησή μου. Ναι. Λοιπόν, το ένα σταυροκόπημα λοιπόν δεν νομίζω ότι σημαίνει φανατισμό. Ναι, στο ίδιο, γιατί εκεί με ρωτήσατε προηγουμένως. Ήταν η πρώτη ερώτηση. Εγώ αυτό θα δω. Ναι, και σας είπα να απαντήσω μετά. Παρακαλώ, πάμε. Λοιπόν, και ρωτώ λοιπόν. Σταυροκοπιέμαι και θα ξανασταυροκοπιέμαι συνέχεια, διότι ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, ο Καραϊσκάκης και όλοι οι ήρωες ξεσηκώθηκαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Κατά πόσον λοιπόν, εάν ήταν εδώ μέσα ένας Κολοκοτρώνης, θέλω να ξέρω, θα άκουγε και ένας Παπαφλέσσας, θα άκουγε τόσο τον κύριο του Ενσίκη και κάθε Ενσίκη, πάση περιπτώσει, πώς θα τον άκουγε, ή αν θα είχε μείνει στον τόπο του, θα τον είχε κατηγορήσει σίγουρα για φασισμό, όχι μόνο για φασισμό, διότι ο Κολοκοτρώνης θα του είχε κόψει σίγουρα το κεφάλι. Τώρα, το λοιπόν, ερωτώ λοιπόν, εδώ τίθονται πελώρια θέματα. Ότι είναι ο κύριος, αφού είναι οργανώσεις αυτές, οι οποίες υποκρύπτουν εθνικά, υποσκάπτουν το έθνος μας. Εάν έχουν ή αν είναι αυτές οι οργανώσεις, εάν είναι αντεθνικές οργανώσεις και συνεργάζονται οι δύο κύριοι, είναι προδότες του έθνους των Ελλήνων. Ποιος Αλεξίου με τον κύριο Δημητρά. Αν συνεργάζονται και αν, υποτίθεται, ναι. Και αν, επαναλαμβάνω, το ΚΕΦΕ, όπως κατήγγειλε η κυρία, είναι προδότες του έθνους. Δεν μπορούν οι προδότες να βγαίνουν και να λένε, προσέξτε με, να βγαίνουν και να λένε οι προδότες του έθνους ότι η Εκκλησία, ότι εκθέτει την Εκκλησία Ιερά Σύνοδος και εκπρόσωπός της. Επανέρχομαι. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, να μας απαντήσουν γιατί είναι θέμα προδοσίας. Να μας θέσουν λοιπόν ξεκάθαρα ποιες οι θέσεις του ΚΕΦΕ και όλων αυτών των οργανώσεων, ποιες γενικά. Ναι, ναι, καταλήξε. Πάλι οι σχέσεις τους με το στρατό μας. Παίρνουν όπλα να υπερασπιστούν την πατρίδα, παίρνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι άλλες οργανώσεις. Τη σημαία, ποια σχέση έχουν με τη σημαία. Τι λένε για το μακεδονικό, τι λένε για το κυπριακό, τι λένε για τις σχέσεις μας με την Τουρκία και τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου. Τι λένε για το βόρειο υπηρετικό, να μας πούνε.
Λοιπόν, αυτά είναι τα ερωτήματα. Τα έχουμε καταγράψει, θα απαντηθούν αμέσως. Να μας απαντήσουν τι δηλώσεις, προσέξτε με, ναι. Τι δηλώσεις τόσα χρόνια έχουν κάνει και έχουν λάβει υπέρ του έθνους μας. Γιατί όντως το ζήτημα δεν είναι θρησκευτικό. Δεν είναι το ζήτημα θρησκευτικό. Είναι εθνικό το ζήτημα. Και άλλοι έπρεπε να έχουν αναλάβει την υπεράσπιση αυτή τη στιγμή. Και όχι οι παπάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Νεκτάρη. Ο λόγος στον κύριο Κολάτο. Πάμε για διαφημίσεις και μετά θα παρακαλέσω να απαντηθούν τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Από εδώ και πέρα, όχι θεωρητικές συζητήσεις, όχι θεωρητικές τοποθετήσεις, συγκεκριμένα ερωτήματα και πού απευθύνονται, παρακαλώ. Κύριε Κολάτο. Εγώ όλο αυτό το διάστημα που άκουγα, τοποθετήθηκα πίσω από τη τηλεόρασή μου και έβλεπα την εκπομπή ως να μην με είχατε καλέσει και να ήμουν σπίτι μου. Και λέω ότι εδώ άκουσα φοβερές κατηγορίες, οι οποίες δεν απάντησε κανείς και μιλάμε για τον κύριο Αλευιζόπουλο, που δεν με ενδιαφέρει πολύ και τον ξέρω, τον κύριο Αλεξίου που δεν τον ήξερα, τον γνώρισα σήμερα, που πάλι δεν με ενδιαφέρει πολύ, και ο κύριο Δημητράς που πάλι δεν με ενδιαφέρει πολύ. Με ενδιαφέρουν πιο ουσιαστικά πράγματα. Είπε ο κύριο Δημητράς κάτι πολύ ουσιαστικό και βαρύ. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε στην Ελλάδα ότι δεν σέβεται τα θρησκευτικά δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν να του αναφέρω ότι εγώ ζω στη Γαλλία και ξέρω ότι οι Γάλλοι απαγορεύσαν το τσαντόρ στα σχολεία λέγοντας ότι είναι δείγμα θρησκευτικό και το απαγορεύσαν στα σχολεία. Και υπήρχαν παιδιά, κορίτσα, που χάσανε το έτος τους. Είπαν λοιπόν οι μουσουλμάνοι σε κάποια στιγμή εκεί ότι κοιτάτε, αν απαγορεύεται το τσαντόρ, γιατί δεν κατεβάζετε και τους σταυρούς από τα σχολεία. Στις τάξεις των γαλλικών σχολείων, στις περισσότερες, στην δυτική πλειοψηφία, έχουν μεγάλους σταυρούς. Οι Γάλλοι δεν απάντησαν καν και είπαν ότι μας γουστάρει. Και αυτοί οι σταυροί μείνανε και τα τσαντόρ τα τσακίζουν. Πριν από λίγο καιρό θέλησαν να γκρεμίσουν ένα τζαμί. Είπε λοιπόν ο Χόντζας, εγώ θα κάτσω μπροστά. Συγγνώμη. Τα τσαντόρ, γιατί ο κόσμος δεν είναι τα μαντήλια που βάζουν οι κοπέλες πίσω, δένουν το κεφάλι τους, ναι. Και είπε λοιπόν ο Χόντζας ότι εγώ θα καθίσω μπροστά, θα με θάψετε και εμένα. Ο άνθρωπος που είχε το μηχάνημα πήρε τηλέφωνο και λέει: τι θα κάνω, αφεντικό. Εδώ ο Χόντζας λέει: θα το θάψω και αυτόν μαζί με τον τζαμί. Του λέει ο ονομάρχης ο Γάλλος: θάψω τον και αυτόν. Και προχώρησε το η βουλντόζα, ο ασφαλός ο Χόντζας σηκώθηκε και τον τζαμί τον γκρεμίσανε. Είπε δε ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος προχτές στην γαλλική τηλεόραση, επειδή μιλάμε και για ρατσισμό και κατηγορούμε τη χώρα μας, και αυτό θα μείνει στον Έλληνα, γιατί πιστεύω ότι έχουμε θρησκευτική ελευθερία απόλυτη. Και μέχρι κατακρίσεις αυτής της ελευθερίας, είπε λοιπόν ο Γάλλος αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος ότι όταν τον ρώτησαν και τι θα κάνει ένας Γάλλος που έχει κεφάλι Αλγερινού, Τενταράμπ, είπε αυτός που είναι ρατσιστική έκφραση. Δεν είπε ότι είναι ρατσιστική έκφραση, την τροπή, είπε να ζήσει με το κεφάλι του Αράμπ και να έχει περίπερος, αλλά αρκεί, προσέξτε, πάρα από το κεφάλι του Αράμπ να φορέσει τη Γαλλία. Το δεχόμαστε με το κεφάλι του Αράμπ, το οποίο είναι πριν. Λέτε λοιπόν, γιατί δεν κάνουμε το ίδιο στην Ελλάδα και ενιστάμεθα. Λέω ότι όταν εμείς δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα, αλλά επιτρέπουμε αυτή τη στιγμή σήμερα. Επιτρέψαμε να πάει να χτιστεί ένα τζαμί έξω από την Κομωτινή. Το πιο μεγάλο της Ευρώπης, τεράστιο. Και έδωσε άδεια ο Μητροπολίτης. Έδωσε άδεια για αυτό το τζαμί. Και η αρχαιολογική υπηρεσία είπε όχι, γιατί να καλέσει το τεράστιο τζαμί που θα χτιζότανε. Λοιπόν, έχουμε απόλυτη ελευθερία, τη δίνουμε και γίνεται και κατάκτηση ελευθερία. Άρα οι κύριοι έχουν άδικο. Ναι, έχουν άδικο. Είναι άδικο. Είναι σκληρή. Είναι άδικο. Και εμείς οι Έλληνες έχουν άδικο. Ναι. Και θα πω και κάτι και τον κύριο Αλεξίου. Και οι Έλληνες, εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε περήφανοι γιατί δείξαμε σε όλο το διάστημα αυτό και καλοσύνη πολύ έχουμε και δεν έχουμε κανένα φασισμό θρησκευτικό. Είπε ο κύριο Αλεξίου, συγγνώμη. Είπε ο κύριο Αλεξίου. Δύο λεπτά. Όχι. Είπε ο κύριο Αλεξίου προηγουμένω. Με επιτρέψετε να μιλήσω. Δεν διέκοψε κανένα παρόλο που ήθελα. Είπε ο κύριο Αλεξίου ότι ο πατέρα σταυροκοπήθηκε επειδή κάθε δήλωτο ένα άνθρωπο. Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν πιστεύω. Εγώ δηλώσω ότι θα ήμουν πιο ευτυχή να πίστευα. Όμω όταν είχε συμβεί σε μένα ένα καλό. Αφήστε να ξεκινήσω. Ένα τραγικό γεγονό στη ζωή μου που ήθελα πολύ να πεθάνω. Δύο ώρε με κράτησε στη ζωή ένα παπά. Ο επίσκοπο που ήταν στην Καβάλα και μίλαγε δύο ώρε. Και όταν έκλεισε το τηλέφωνο, με ξαναπήρε τηλέφωνο και είπε στο νοσοκομείο ότι δεν το σηκώνει ο κολλά. Πηγαίνετε πάνω να πάρει το τηλέφωνο γιατί φοβάμαι για τη ζωή του. Δύο ώρε λοιπόν ένα παπά μίλαγε με ένα που δεν πιστεύει. Αλλά δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία των παπάδων των ιερέων. Των πρωτοσβητέρων, όπως μου είπε ο πατέρας του να λέω. Πρωτοσβητέρων, θα έκανε το σταυρό της έναν άνθρωπο. Δίπλα, εγώ ο μάθηρος, δεν μου καθόλου. Το τρίτο τώρα που ήθελα. Δεν τελειώσω και κοντά. Δύο λεπτά. Λοιπόν, αυτό είναι το τρίτο. Είπε ο κύριο Μητσάκη. Ο καθολικό αρχιεπίσκοπο είπε αυτό. Πρώτον, δεν υπάρχει καθολικό αρχιεπίσκοπο. Και οι τρει επίσκοποι καθολικοί γίνονται να αλλάξουν αρχιεπίσκοποι. Κύριε Κολατσίου, δεν θεωρώ. Δεν θεωρώ. Υπάρχει πάπα που τον αγκαλιάζει ο Πατριάρχη. Υπάρχει πάπα που τον αγκαλιάζει ο Πατριάρχη από την αγορά. Δεν υπάρχει, λέει, καθολικό
Αρχιεπίσκοπο. Από εκεί βλέπετε. Παρακαλώ. Και τον αγκαλιάζει όλη την εκκλησία. Παρακαλώ. Θέματα. Δύο λεπτά. Θεώρησε την πηγή του επισκόπου του καθολικού. Κύριε Βολάτε, αυτό είναι το θέμα. Αν υπάρχει καθολικός αρχιεπίσκοπος στην Ελλάδα. Όχι, ότι το είπε ο επίσκοπος ο καθολικός ότι καταπιέζει την καθολική. Ο επίσκοπος ο καθολικός της Σύρου είπε στην τηλεόραση, που δεν μπορεί να πει ότι δεν το είπε, ότι οι Έλληνες αρχηγοί κρατών, οι πρώτες δημοκρατίες, δεν έχουν λόγο να ορκίζονται στο Ευαγγέλιο, γιατί δεν πιστεύει κανείς στον Θεό. Το είπε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρή πηγή ο καθολικός επίσκοπος. Δεν είναι κάτι άλλο. Ασφαλώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις αιρέσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, όσοι αγαπάμε την ιστορία και την Ελλάδα, ότι την Ασία την παραδώσανε στους Άραβες οι Νεστοριανοί, οι οποίοι τους είχε καταδικό, όχι, τους επίεζε το Βυζάντιο πολύ. Και παραδώσανε το Βυζάντιο αμαχητή και συνεργάστηκαν με τους Άραβες. Άρα το θέμα με τις αιρέσεις και με τις άλλες ευτυχίες είναι λεπτό. Και επειδή μιλάμε για κράτος κτλ., το κράτος λίγο καταργείται, το παραδίδουμε και αυτόματα θα πρέπει η Εκκλησία, αν θέλει να μειώσει αιρέσεις, όχι να πολεμήσει όπως ο Αλαβιζόπουλος, εδώ συμφωνώ με τον κύριο Δημαρά. Ο πόλεμος είναι εναντίον των αιρέσεων, αλλά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή την κοινωνική και την καθημερινή. Και εκεί απουσιάζει η Εκκλησία πολλές φορές. Το παράπονο μου είναι αυτό. Σαφείς, κυρίες και κύριοι, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε. Ναι, φίλοι και φίλες, είναι το προφίλ στον αέρα, ζωντανή εκπομπή απόψε. Υπάρχει θρησκευτική καταπίεση στην Ελλάδα, δηλαδή η πλειοψηφία των Ορθοδόξων, όπως εκφράζεται μέσα από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, καταπιέζει κάποιες μειοψηφίες που θέλουν να είναι άθεες, άθρησκες ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουν προσχωρήσει σε άλλου είδους δόγματα και απόψεις. Εκπρόσωποι οργανώσεων λένε πως ναι, καταγγέλουν πως ναι. Από την πλευρά της, η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία λέει ότι αρκετές από αυτές τις οργανώσεις όχι μόνο οδηγούν τους Έλληνες πολίτες σε ατραπούς επικίνδυνες, αλλά εξυπηρετούν αντεθνικούς σκοπούς. Είναι εκπρόσωποι από όλες τις πλευρές εδώ και τα πνεύματα είναι αρκετά τεταμένα. Θα παρακαλέσω να ακολουθήσουμε τους κανόνες της συζήτησης, να πάμε στον κύριο Μουστάκη. Κύριε Μουστάκη, ο πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης έθεσε ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα. Λέει, αν μας λένε αυτοί οι κύριοι που κόπτονται για τα ατομικά δικαιώματα και κατηγορούν την Εκκλησία, διαβάλουν τους ιεράρχες οι οποίοι προσωποποιούν τον αγώνα εναντίον των αιρέσεων. Αν μας λένε ότι δεν σκέπτονται και δεν δρούν αντεθνικά, χρησιμοποιώ συγκεκριμένη φρασιολογία όπως τη χρησιμοποιήσατε κι εσείς, να μας πούν τι λένε για το στρατό, ποια είναι η εκδήλωση που έκαναν υπέρ του ελληνικού έθνους, τι λένε για το μακεδονικό, για το κυπριακό, για τη σημαία. Κύριε Μουστάκη, τι εικόνα έχετε? Δεν θα γίνω, δεν θα γίνω απολογητής καμιάς παραθρησκευτικής οργάνωσης, ουδέποτε είχα σχέση. Το κατέφλι τους δεν το ξέρω, όπως και των μασόνων. Ανήκω στην Ορθόδοξη Εκκλησία, διδάσκω 23 χρόνια τα θρησκευτικά μαθήματα στο πιο πρότυπο σχολείο της χώρας. Επομένως, δεν θα γίνω απολογητής ούτε υποστηρικτής. Ένα μόνο γενικό κανόνα θα θέσω, παγκοσμίως αναγνωριζόμενο. Το φρόνημα δεν διώκεται κανενός. Ό,τι θέλει να πιστεύει, πλην να μην παραβαίνει τον ποινικό νόμο. Εάν παραβαίνει οποιαδήποτε οργάνωση, εκκλησία, επίσημη ή ανεπίσημη, έχει να κάνει με τον εισαγγελέα και με τους νόμους του κράτους. Αυτό είναι πασιπανές, όλοι το αναγνωρίζουν. Ναι, κύριε Ντακουνάκη, λοιπόν, λέει ότι εκείνος που παρακολουθεί την εκδήλωση του φρονήματος είναι αυτές οι οργανώσεις και όχι η Εκκλησία της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό εάν μένει οι οργανώσεις το κάνουν, παρακαλώ, να μηνυθούν. Και αν ο πατήρα Λεβιζόπουλος πάλι κάνει τα ίδια για να χτυπήσει τις οργανώσεις, θα αμυνηθεί και ο πατήρα Λεβιζόπουλος. Δηλαδή, σαφίστε, το να παρακολουθούμε το φρόνημα των ανθρώπων και κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Θέλω να ρωτήσω. Βάζουμε στο ίδιο επίπεδο. Ποιον ρωτάτε. Ευθέως. Όλους. Όχι, συγκεκριμένα, παρακαλώ. Συγκεκριμένα. Τους πατέρες. Βάζουμε πατέρες στο ίδιο επίπεδο με τις παραθρησκευτικές οργανώσεις. Πατέρα Νεκτάριε. Σε εσάς, πατέρα Νεκτάριε. Ναι. Το 1 δισεκατομμύριο. Διάλογο των δύο, παρακαλώ. Τον δύο διάλογο. Να κάνω πάλι σαφή την ερώτηση. Ναι. Βάζουμε στο ίδιο επίπεδο, το ίδιο καζάνι, τις παραθρησκευτικές οργανώσεις κάθε είδους. 400 είναι, λέει, σε αυτόν τον τόπο, που δηλώνει βέβαια ότι αποτυχάνουμε εμείς ποιμαντικά να καθοδηγήσουμε τον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Τους Ρωμαϊκοκαθολικούς, του 1,5 δισεκατομμυρίου. Τους διαμαρτυρωμένους, των 600 εκατομμυρίων. Τους Αγγλικανούς, με τους οποίους η Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται σε διάλογο και αγκαλιές. Και αγκαλιές βρίσκεται το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Από εδώ είναι η κάμερα σας. Έτσι, πού είναι η κάμερα. Ναι. Παρακαλώ να το δείξει η κάμερα, ναι, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθήνα Αγόρα, φαίνεται. Το Δημήτριο μετά, τον Βαρθολομαίο σήμερα. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, έχουμε
αρχίσει θεολογικό διάλογο ως Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία. Μπορεί να διαφωνούμε με το διάλογο, όμως τους βάζουμε αυτούς τους πιστούς χριστιανούς με τις παραθρησκευτικές οργανώσεις. Τι λέτε, Πάτερ Νεκτάρη? Πάτερ Νεκτάρη. Εάν συμφωνώ καταρχάς απόλυτα με τη θέση σας την πρώτη, ότι όποιος δημιουργεί κύπ, οποιοδήποτε και έτσι, από οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν προέρχεται, είναι καταδικαστέως. Εδώ όμως δεν μας δηλώνουν, εδώ η κυρία Ταγκουνάκη έφερε επίσημα στοιχεία που λέει ότι είναι από τον εισαγγελέα. Μάλιστα ο κύριος γνωρίζει, εγώ δεν είπα ότι έχουν... Μην παρεμβαίνετε, κύριε Ταγκουνάκη. Ο κύριος γνωρίζει ότι έχουν και τη σφραγίδα του εισαγγελέα και γνωρίζει την προέλευσή τους. Δεν τα διαψεύδει δηλαδή. Θέλω λοιπόν να απαντήσω. Φυσικά οι καθολικοί δεν μπορούν να τους χαρακτηρίσουν με τους παπικούς ή τους λατίνους όπως πιο θρησκευτικά. Με τους Σαϊντόλογοι, παραδείγματος χάρη. Με μια παραθρησκευτική. Πολύ ωραία. Σαν αίρεση, θα την πούμε ότι είναι αιρετική. Καλά, άλλο. Είναι ενδοχριστιανικό το θέμα. Εάν όμως και οι παπικοί το έχουν δείξει επανειλημμένως κατά τη διάρκεια της ιστορίας και ιδιαίτερα γνωρίζει πολύ καλά ο πατήρ Μεταλλινός, ότι αν οι παπικοί δράσουν ή δρούσαν αντεθνικά, και αυτοί είναι για εμένα καταδικαστές. Πάντως έχουμε διάλογο με αυτούς. Έχουμε διάλογο. Σήμερα υπάρχει διάλογος, είτε είμαστε υπέρ, εγώ είμαι κατά του διαλόγου. Καλά. Είτε είμαστε η υπέρ, είτε κατά. Η Εκκλησία μας έχει επισήμως διάλογο, όπως το λένε, με την... με την παπική εκκλησία. Με τους Προτεστάντες. Κύριε Μουσάκη, συγκεκριμένες καταγγελίες θα έχετε να κάνετε. Όχι. Ναι. Αλλά ξέρετε δεν το θέμα δεν θα βάλουμε, που συζητάμε είναι σημαντικό. Δεν θα βάλουμε στην παραθρησκευτική οργάνωση οπωσδήποτε τον Α με τον Β. Αλλά πρέπει να μας απαντήσουν στα ερωτήματα. Δεν είναι δικό μου θέμα. Μην ρωτάτε εμένα. Πιστεύω ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος ρώτησε λάθος άνθρωπο. Και γι' αυτό δεν πήρε απάντηση. Μάλιστα. Είναι λάθος του κ. Παναγιωτόπουλου. Εγώ δήλωσα ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Συγγνώμη, κ. Παναγιωτόπουλε. Πρέπει να ρωτηθεί. Θα πάμε. Μα είχε σειρά ο κ. Μουσάκη. Ναι. Καμία σχέση δεν έχω. Και θα είχα επιχειρήσει την μήνυμα. Είστε άξιο συγχαρητήριο. Γιατί δηλώνετε την ταινία με τη μασονία και με αυτέ τι οργανώσει. Παρακαλώ. Έχετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, κ. Μουσάκη? Όχι, δεν έχω. Να ρωτήσω εγώ τον κύριο Μουστάκη κάτι. Ένα λεπτό. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Γιατί, πώς συμβαίνει και η Εκκλησία μας χάνει συνέχεια και νέους ανθρώπους και παίρνουν σε αιρέσεις, άγνωστες αιρέσεις, φεύγουν από το πανεπιστήμιο, αφήνουν τις οικογένειές τους, τέσσερα κορίτσια, μια οικογένεια. Ποιος είστε? Σαφέστατο, κύριε Μουστάκη. Απαντήσατε προηγουμένως, κύριε Κολάτο, με το ερώτημα που κάνετε τώρα, έχετε απαντήσει. Χωλαίνουμε ποιμαντικά. Δηλαδή, δεν κλαίμε με τα κλαιόντων, δεν χαίρουμε με τα χαιρόντων. Υπάρχουν οπωσδήποτε πάρα πολλοί κληρικοί. Μήπως αλλά... στο σημείο αυτό θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στον σεβασμιότατο Θιβόν. Αλλά δεν ολοκληρώνουμε την ποιμαντική μας δράση. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση, σεβασμιότατο, γιατί υπόθηκε κάτι πάρα πολύ χοντρό εδώ. Είμαι φασίστας και προδότης. Λοιπόν, επειδή κατά σύντοση αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου στην αρχή. Παρακαλώ. Θέλω να απαντήσω. Δεν είπαμε ότι είστε. Το είπατε. Εάν ανήκετε στο ΚΕΦΕ. Το είπατε φασίστε. Τότε είστε. Μιλάνε οι δυο του, παρακαλώ. Σας είπα, εάν ανήκετε, σας παρακαλώ, και εάν το ΚΕΦΕ έχει εντεθνική δράση, μπορεί να μιλήσουμε, κύριε Παναγιώτη, τότε είστε προδότης. Φασίστες, προδότες. Όχι, δεν θα αλλάξετε, κύριε, τα λόγια μου. Δεν θα αλλάξετε τα λόγια μου. Σας παρακαλώ. Εσείς τα αλλάζετε. Εσείς τα αλλάζετε. Εσφορικό. Εσείς τα αλλάζετε. Εσφορικό. Και μου μην χαμογελάτε εμένα τώρα. Εσείς τα αλλάζετε. Παρακαλώ. Δεν αλλάζω. Παρακαλώ. Παρακαλώ τους πατέρες. Να γυρίσει πίσω. Να γυρίσει πίσω το βίντεο. Να δούμε ακριβώς τι είπα. Είπα εάν το ΚΕΦΕ έχετε εθνική οργάνωση και αποδεικνύεται εναντίον της Ελλάδος, είναι προδότες. Και αν ανήκετε εσείς σε αυτό και ο κύριος Αλεξίου, τότε είστε προδότες. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. Ανήκετε, ανήκετε σε αυτήν την οργάνωση. Δηλώστε, είσαι μέλος της Σαϊντόλογης. Είσαι μέλος της Σαϊντόλογης. Κύριε Παναγιωτόπουλε, με συγχωρείτε. Στην δικτατορία, στην ασφάλεια μας εδώ, κάνουμε δηλώσεις. Εσείς ξέρετε, κύριε, με ποιο μιλάμε. Πρέπει να μάθουμε με ποιο μιλάμε. Πατέρα Μάξιμε. Μιλάτε με ορθόδοξο κληρικό. Πατέρα Νεκτάρη. Και ξέρετε και κατηγορείτε σύσσωμη την Εκκλησία. Πατέρα Νεκτάρη, παρακαλώ. Σύσσωμη. Εγώ. Βέβαια, εκθέτει. Δεν ακούτε καλά, κύριε μου. Εκθέτει την Εκκλησία. Δεν ακούτε καλά. Εκθέτει, τα έγραψα τι είπατε. Να γυρίσει πίσω το βίντεο. Είπα ότι εκθέτει την Εκκλησία. Κύριε Δημητρά, παρακαλώ. Ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ορισμένες ενέργειες. Χωρίς αποδείξεις στον αέρα τα λέτε αυτά. Γιατί δεν μας λέτε τι είστε.
Το είπε και η Καθημερινή. Γιατί δεν είναι Καθημερινή. Τι είναι η Καθημερινή. Για όνομα του Θεού. Τι είναι η Καθημερινή. Η Καθημερινή σύγχρονο είναι. Αυτόφη Καθημερινή λέει. Πατέρα Νεκτάρια να σας απαντήσει. Και μετά έχει ζητήσει τον λόγο, τον έχουμε αφήσει άφωνο. Παναγιώτοπουλε, εγώ παρενέβη. Και είναι κάτι που με κάνει να κάνω πολύ δυσάρεστα. Απαντήστε μου και εμένα. Λοιπόν, παρακαλώ. Είπατε ότι θα φέρετε τον Σεβασμιώτο και φαντάζομαι ότι επειδή δεν έχει την ευκαιρία, μια και δεν είναι εδώ να παραβαίνει συχνά, υπόθηκαν σήμερα για άτομα τα οποία εκφράζουν απόψεις οι οποίες είναι διαφορετικές, ενοχλούν ορισμένους εκπροσώπους της Εκκλησίας εδώ, ότι είναι φασίστες, εχθροί του έθνους και της Εκκλησίας. Δεν είπαμε ότι είστε, θα σας διακόπτω. Βλέπετε, έχω δικαίωμα να γνωρίσω με κάποιον. Όργανα, εγώ τα σημείωσα. Αυτό είναι στην καρσέτα. Θα γυρίσει το βίντεο πίσω. Παρακαλώ, μα δεν γίνεται ζωντανή εκπομπή. Ποιο βίντεο να γυρίσει. Μην διακόπτε. Δεν θα αφήνουμε να λέει ψέματα. Σας παρακαλώ, πατέρε. Επιτρέψτε μου, είναι βαθύς ο σεβασμός που τρέφω προς το ράσο. Σας παρακαλώ. Εάν το σέβεστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να γυρίσει το βίντεο πίσω. Μα ποιο βίντεο είναι ζωντανή εκπομπή, ποιο βίντεο να γυρίσει. Διαφορετικά που γράφονται. Μα ποιο βίντεο να γυρίσει ζωντανή εκπομπή, τι βίντεο να γυρίσει. Παρακαλώ, κύριε Δημητρά. Κύριε Δημητρά, σας παρακαλώ, κύριε. Αναθέθηκα. Παρακαλώ, για από πίσω. Σας παρακαλώ, κύριε Δημητρά. Είπε ότι εάν ανήκετε εκεί, τότε είστε προδότης. Εάν είπε ανήκετε εκεί. Και αυτός ο χαρακτηρισμός, πρώτα έχει καμία σχέση και το είπα άλλωστε πριν, και ακούσατε κάτι νωρίτερα από τον Σεβασμιώτρα, δεν θέλατε να το ακούσετε, δεν συμφέρει. Λοιπόν, είπατε οι χαρακτηρισμοί, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά την νοοτροπία του παρισταμένου. Και δεν χρεώνω στην Εκκλησία τις εκφράσεις και τις απόψεις του καθενός. Άστε σήμερα διάβασα ότι η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε για να μην βγαίνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και να εκθέτει την Εκκλησία, να σκεφτείτε αυτό το θέμα. Λέω λοιπόν, ακούστηκαν απόψεις από άτομα που εκφράζουν την Εκκλησία της αγάπης ότι όποιοι άνθρωποι, κατά τη δική τους την άποψη, έχουν παραστρατήσει βρισκόμενοι σε άλλες θρησκείες, παραθρησκείες, όπως είπανε, είναι φασίστες, προδότες, αυτοί του έθνους κτλ. Εγώ θέλω να γνωρίζω. Εάν ένας άνθρωπος που βρίσκεται τέλος πάντων σε μια θέση όπως είναι ο Σεβασμιότατος, θεωρεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πεπλανημένοι κατά την άποψή του, και φυσικά αν δεν ήταν πεπλανημένοι κατά την άποψή του, δεν θα μπορούσε να ήταν σωστός εκπρόσωπος της Εκκλησίας, το είπα και πριν αυτό, ναι. Μπορούμε να το αποδώσουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Εγώ αυτό και μόνο την ερώτηση. Να πάμε στον Άγιο Θυμόν λοιπόν. Συγγνώμη. Απευθύνεται στο Σεβασμιότατο. Είσαστε κύριε καθηγητά, εκπρόσωπο του Σεβασμιότατου. Μπορεί να απαντήσει μόνο του κύριε καθηγητά. Μα η ένσταση είναι επί τη διαδικασία. Αν ξέρετε νομικά, θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πατέρα Γιώργη, ναι. Παρακαλώ, πατέρα Γιώργη. Το πρόβλημα είναι το εξή. Ότι τοποθετούνται και λέγονται φράσεις οι οποίες δεν ακούστηκαν με αυτό το νόημα. Να το διευκρινίσαμε. Ωραία, μα επαναλαμβάνω. Γιατί ότι ακόμη κι αν είναι έτσι. Σας παρακαλώ, πατέρα Γιώργη. Ο λόγο στον Άγιο Θυμόν. Να βγάλουμε στον αέρα, παρακαλώ, τον Άγιο Θυμόν. Ναι. Υπάρχει μια οξύτητα εδώ, το αντιλαμβάνεστε, το βλέπετε, το παρακολουθείτε και θα παρακαλέσω να έχουμε τη δική σας παρέμβαση. Κοιτάξτε, είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι όταν χαθεί η θρησκευτική συνείδηση, μετά από λίγο ακολουθεί και το χάσιμο της εθνικής συνειδήσεως. Αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Όμως εγώ θα σας φέρω ένα περιστατικό από την περίπτωση τη δική μας που αποδεικνύει... Με τον κύριο Δημητρά παρακαλώ στον αέρα να αποσύρετε τη δική μου εικόνα. Που αποδεικνύει περίτρανα αυτή τη θέση. Ένας πλανεμένος άνθρωπος, και από την ευκαιρία λέω στον αγαπητό μου Παναγιώτη Δημητρά, ότι εμείς δεν κάνουμε πόλεμο εναντίον προσώπων, αλλά εναντίον αυτών των καταστάσεων, των οργανώσεων, και όχι γιατί δεν γίνεται αγώνας για τα πρόσωπα. Ένα λοιπόν από αυτά τα πρόσωπα που παρασύρθηκε στην αίρεση των χιλιαστών και ήταν αξιωτημένο πρόσωπο, ήρθε και μου έφερε αυτό το στοιχείο, αυτό το χαρτί, και μου λέει: «Ξέρετε γιατί έφυγα από την αίρεση? Μας έδωσαν εντολή στην απογραφή του 1991 οπουδήποτε της Ελλάδος και να βρισκόμαστε να ξημερώσουμε το βράδυ στις χιλιαστικές εγκαταστάσεις. Και εκεί που δεν ήταν καθόλου κάτοικοι, την άλλη μέρα έχουμε 250 κατοίκους μέσα στην περιοχή του Ελαιώνος, δηλαδή περισσότερους από τους κατοίκους του χωριού». Μάλιστα. Και στην ερώτηση γιατί τι έγινε αυτό του πλανεμένου αυτού ανθρώπου, ο οποίος ευτυχώς έχει συνέλθει, είπε ότι από εδώ και πέρα ο αγώνας στην Ελλάδα θα είναι αγώνας με ασπίδα τις μειονότητες και πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε και θρησκευτικές μειονότητες. Και ο στόχος είναι να κάνουμε μια μεγάλη μειονότητα. Επομένως, δεν είναι σωστές αυτές οι θέσεις ότι είναι εθνικός ο κίνδυνος και όχι θρησκευτικός. Κύριε Δημητρά, μια απάντηση στον Σεβασμιότατο. Λοιπόν, κοιτάξτε, το χαρτί αναθέθηκε το θέμα της εθνικής συνείδησης.
Που σημαίνει ότι υπάρχει μια ταύτιση ουσιαστικά ανάμεσα στην Ορθοδοξία. Είναι σαφές αυτό. Στα λόγια του. Είναι σαφές αυτό. Αυτό είναι μια άποψη η οποία είναι ευρύτερα δεδομένη στην Ελλάδα, η οποία όμως δεν είναι σύμφωνη με τα διεθνή πεπραγμένα, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια κτλ. Πάντως δεν άκουσα απάντηση στο εάν θεωρεί τους πεπλανημένους και κατά την εθνική συνείδηση φασίστες, προδότες. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι άλλο πράγμα αν κάποιος έχει φτάσει σε κάποιο σημείο και άλλο αν φτάνουμε σε αυτή την οξύτητα, διότι αυτή η οξύτητα θεωρώ ότι δεν είναι ευθυνική. Όμως, ναι. Αναφέρθηκε και στο θέμα της απογραφής. Έχω ακούσει την ίδια ιστορία με άλλη εκδοχή και την καταθέτω, συνακαταθέσω τα νούμερα κιόλας. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι έχουν 25.000 εγγεγραμμένα μέλη και περίπου άλλους τόσους συμπαθούντες. Μην το εξειδικεύσουμε, είναι απόντες. Συγγνώμη, μην το εξειδικεύσουμε όχι, το θέμα εκεί. Σε αυτό σας διαβεβαιώ ότι δεν θα έχουν η ίδια διαιρήση. Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά, η οργάνωση δική μας έχει ζητήσει από όλες τις εκκλησίες τα στοιχεία και σας λέω ότι ήδη καταθέτουν ήδη. 25.000 και άλλα τόσα περίπου, ίσως λίγο περισσότερο συμπαθούντες. Στο χωριό του Ελαιώνα, κάποιες 200 εκατονταριές γράφτηκαν και κάποιες άλλες πήγανε να απογραφούν εκεί, όπως σε πάρα πολλά χωριά, για να αυξηθεί ο πληθυσμός μετά από αίτηση του κοινοτάρχη, για να πάρει τα κονδύλια. Έχω ακούσει αυτή την εκδοχή. Σίγουρα πάντως, αν αυξήθηκαν κατά 200-300 άτομα, είναι πολύ λίγα στις χιλιάδες των ατόμων τα οποία έχουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι σήμερα έχουν φτάσει στο να είναι κατά ομολογία και των ίδιων των Καθολικών, που πάντως, κύριε Κολάτο, έχουν αρχιεπισκόπους, τρεις στην Ελλάδα, αρχιεπισκόπους και αρχιεπισκόπους. Έχουν επισκόπους οι οποίοι παίρνουν ένας μετά τον άλλον τον τίτλο του αρχιεπισκόπου. Δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησης, κύριε. Επί εγκυκλοπαιδικής βάσης, παρακαλώ. Είναι λιγότερο από τις Μάρτυρες. Να απαντήσω, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Και θα πρέπει να απασχολήσει την Εκκλησία, και σε αυτό θα συμφωνήσω και με τον κύριο Κολάτο και με τον κύριο Μουστάκη πριν, πολύ περισσότερο το γιατί από το 95-98% των Ελλήνων που δηλώνουν Ορθόδοξοι. Οι περισσότεροι από αυτούς, δυστυχώς για την Εκκλησία, για αυτούς η Εκκλησία σημαίνει απλώς μια ταυτότητα εθνική και δεν έχουν την επαφή με την Εκκλησία, με τη θρησκεία και με τις συνταχές του χριστιανισμού που κάποτε είχαν. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα για την Εκκλησία, επιτρέψτε να μιλήσω τώρα όχι σαν εκπρόσωπος του Ελσίνκη, αλλά σαν χριστιανός. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα για την Εκκλησία, τα εκατομμύρια των μη θρησκευομένων, από τις περίπου 70.000, 60.000 Μαρτύρων του Ιεχωβά και άλλων 20, 30, 40, 50, 60.000 Προτεσταντών δηλαδή, και Καθολικών στην Ελλάδα. Λέτε τώρα κάτι εμέσως, αλλά ναι. Το λέτε. Τι? Λέτε ότι ας κοιτάξει η Εκκλησία τα του οίκου της και τα του ποιμνίου της, ας τα διευθετήσει και δεν κινδυνεύει από τους κάποιες χιλιάδες. Το είπα άμεσα. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, να το διατυπώσω το ίδιο. Ναι, αλλά για να απαντήσω σεβασμιότατε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σαν ερώτημα του σεβασμιότατε. Ναι, κύριε Μουστάκη, παρακαλώ. Σεβασμιότατε. Μήπως. Στον αέρα, ο κύριος Μουστάκης, παρακαλώ το σεβασμιότατο. Μία αναπροσαρμογή ποιμαντική, μία ανόρθωση των εκκλησιαστικών μας πραγμάτων. Μία αναμόρφωση, αναγέννηση. Όλο αυτό είναι το προσέχω το λεξιλόγιο να είναι μέσα από την παράδοση. Το είχαν εκφράσει οι ιεράρχες, ο Σάμου, ο Ειρηναίος. Αναγέννηση, αναμόρφωση. Μήπως χρειαζόμαστε σεβασμιότατε αυτά τα μέσα για να μην μας φεύγει το πίμνιο και φτάνουμε κατάλληλους στις 400 αιρέσεις και κατάλληλους 600 αιρέσεις. Θέλω την έγκυρη γνώμη σας, σεβασμιότατε, την οποία γνωρίζω σε άλλες περιπτώσεις, από άλλες περιπτώσεις. Ναι, θα απαντήσω με λίγα λόγια που πιστεύω θα καλύψουν και το ερώτημα του κυρίου Δημητράκη και του κυρίου Μουστάκη. Καταρχήν, ο κύριος Δημητράς ίσως δεν κατάλαβε τη θέση μου ή θέλησε να την παραξηγήσει. Δεν μιλάμε ότι οι κάτοικοι αυτοί πήγανε μέσα στο συνοικισμό του χωριού, αλλά μέσα στις εγκαταστάσεις. Επομένως, ήταν κινούμενοι. Σεβασμιότατε, δεν την ξέρει την ιστορία ο κόσμος και δεν μπορεί να την παρακολουθήσει. Ναι, προχωρώ παραπέρα. Επειδή ετέθη το μείζον, επιτρέψτε μου, μόνο το σεβασμό. Προχωρώ παραπέρα. Ναι. Μιλάω πάντοτε για την τοπική εκκλησία. Μάλιστα. Μας ενδιαφέρει πολύ ο άνθρωπος, ο πλανεμένος και οποιοδήποτε άνθρωπος. Η τοπική εδώ εκκλησία έχει κάνει ξενώνα που ευχαρίστως θα δεχτεί τον οποιοδήποτε άνθρωπο έχει αυτό το πρόβλημα για να συζητήσουμε και για τα οποιοδήποτε προβλήματα. Ο κύριος Κολάτος έχει έρθει και έχει δει την εργασία μας μέσα στην επαρχία μας και μπορεί να πει πώς κινήθηκε και πώς έζησε. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μουστάκη ότι πρέπει να αλλάξει και η ποιμαντική μας, να βελτιωθεί και συνέχεια να παρεμβαίνουμε με τον τρόπο που πρέπει και γνωρίζουμε από την παράδοσή μας στα θέματα της κοινωνίας μας. Όμως θα πρέπει να το στιγματίσουμε το γεγονός, την κατάσταση που παρατηρείται παντού, ότι δημιουργούνται κάτω από τα μάτια μας
εστίες και οργανώσεις οι οποίες μας υποσκάπτουν. Παραδείγματος χάρη, δεν πήρα απάντηση. Πώς μπήκανε τα τόσα δισεκατομμύρια και ποιος τα στέλνει αυτά τα δισεκατομμύρια και με ποια σκοπιμότητα. Δεν παίρνουμε μια απάντηση αυτό. Ποιος είναι αυτός που τόσο γαλαντομικά μας στέλνει δισεκατομμύρια από την Αμερική και για ποιο σκοπό. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ας πάρουμε μια απάντηση επιτέλους. Θα τα βγάλουν έξω σεβασμιότατε ή θα μείνουν τουλάχιστον στον τόπο. Θα βγουν σε πέντε χρόνια έχουν πάρει από την Τράπεζα της Ελλάδος άδεια να τα βγάλουν έξω. Και αφού είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι εταιρείες αυτές και δαπανούν τα χρήματα αυτά, πώς θα τα βρουν να τα βγάλουν πάλι έξω. Μάλιστα, μάλιστα. Σεβασμιότατε, στο σημείο αυτό, ναι. Εγώ ήθελα να έρθω σε ένα από τα κέρια ερωτήματα τα οποία τέθηκαν εκτός των άλλων και από τον πατέρα Νεκτάριο. Ναι. Ο πατέρας Νεκτάριος κάλεσε τους κυρίους που εκπροσωπούν κάποιες οργανώσεις να αυτοπροσδιοριστούν. Είπε, κύριοι, ποιοι είστε. Έχω μπροστά μου ένα απόσπασμα από το βιβλίο του πατρός Αντωνίου Αλεβιζόπουλου, Νεοφανείς Αιρέσεις, Καταστροφικές Λατρείες στο Φως της Ορθοδοξίας. Αναφερόμενος στον κύριο Αλεξίου, λέει: Ο Αλεξίου διακηρύσει ότι τα κλαδιά που έχουν ρημάξει την Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να κοπούν, επειδή είναι άγρια, και βάζει σε εισαγωγικά εκφράσεις σας, είναι όλοι αυτοί οι εγκλωβισμοί στα σοβινιστικά, εθνικιστικά και θρησκευτικά τους πρότυπα. Ιστορικοί, καθηγητές, πολιτικοί και όποιοι άλλοι. Αυτός ο εγκλωβισμός, συνεχίζει ο Αλεξίου, οφείλεται στο σύγχρονο πολιτισμό και σε μια γεμάτη προκαταλήψεις, εθνικισμό και θρησκευτικό σοβινισμό παιδεία που προέρχεται από αυτόν. Αυτό, ένα λεπτό για να έρθω σε εσάς, κύριε Αλεξίου. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, πατέρα Νεκτάρη, στοιχειοθετεί αυτό το οποίο το βαρύτατο, για το οποίο μιλήσατε πριν, ότι αν, αναφερόμενο στον κύριο Δημητράκη, όχι μόνο, ότι αν έτσι κι αλλιώς τότε είστε προδότες, αυτή η κατηγορία στοιχειοθετεί, οδηγεί στο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε πριν, ξεκινώντας από μια υποθετική πρόταση. Πιστεύω ότι αυτά και άλλα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, ναι, στοιχειοθετούν το ότι το ΚΕΦΕ και όλες αυτές οι οργανώσεις. Και ο κύριος Αλεξίου. Και όσοι υπάγονται εκεί. Αν υπάγεται, ναι. Και ο κύριος Σαββουρίδης. Όσοι υπάγονται. Εντάξει, ο κύριος Σαββουρίδης. Και όσοι υπάγονται, δεν με ενδιαφέρει. Και εγώ, αν υπαχθώ εκεί πέρα, θα είμαι προδότης. Όποιος και να υπαχθεί. Εάν έχουν όντως αντεθνικά είτε συνθήματα, είτε εργάζονται κατά αυτού του δύσμηρου έθνου. Αυτό είπε ακριβώς προηγουμένως και ο Σεβασμιότατος, ότι αυτοί που χάνουν την ορθόδοξη συνείδησή τους, σιγά σιγά αφελινίζονται. Αλλά δυστυχώς δεν απαντήσαν ούτε στο Σεβασμιότατο τι γίνονται και που πάνε αυτά τα δισεκατομμύρια, ποιοι τα στέλνουν, με ποιους σκοπούς τα στέλνουν. Δεν μας απαντάνε οι κύριοι. Υπάρχουν μάρτυρες του Χοβάνα. Ρωτάει εδώ, παρακαλώ, ρωτάει. Παρακαλώ. Δεν απαντήσανε εάν τελικά ανήκουν. Πέταξε τώρα έτσι. Ωραία, να του δώσουμε το λόγο. Συγγνώμη, πέταξε μια σκόντα ο κύριος, το επίθετο το ξέχασα. Δημητράς, σαν χριστιανός, ένα όριστο εκεί τοποθετήθηκε κάπως, αλλά δεν μας λέει τελικά αν έστω σαν χριστιανός είναι μέλος μέσα του ΚΕΦΕ ή συμμετέχει κάπου και έχει σχέση. Ωραία, να του δώσουμε το λόγο. Λοιπόν, να απαντήσει. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Είναι βασικό. Δώστε μια απάντηση. Λοιπόν, συζητάει ο πατήρ Νεκτάριος με τον κύριο Αλεξίου, παρακαλώ. Μην διακόψει κανείς, θερμή παράκληση. Θα ήθελα να πω δύο λόγια πρώτα απ' όλα και θα ήθελα να υπάρχει ο χρόνος για να φτάσω στα ψυχιατρικά κελιά. Τι είναι αυτό. Θα ήθελα να μου δοθεί ο χρόνος, αλλά τώρα πρέπει να δώσω και κάποιες απαντήσεις, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν, ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται αυτός ο πατέρας, ο αρχηγός της εκκλησιαστικής ΚΥΠΑ, είναι... Σας παρακαλώ. Λοιπόν, μετά πηγαίνετε όπως θα λέτε. Κύριε Παναγιώτη, λοιπόν, ένα λεπτό. Μην παρεμβαίνετε, επιτρέψτε μου να διευθύνω εγώ. Μα υβρίζει ολόκληρη την Ιερά Σύνοδο. Ταυτόχρονα βρίζει όλο τον ελληνικό λαό που εκπροσωπείται για τη Ιερά Συνόδου. Δεν μπορεί να τον λέει αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο έχει ορίσει η Ιερά Σύνοδος αρχηγό της εκκλησιαστικής. Μιλάει ο πατέρας Νεκτάριος με τον κύριο Αλεξίου. Λοιπόν, μην μπορεί να απολογηθεί. Δύο λόγια. Τις προάλλες στο Sky βγήκε κάποιος πατέρας, νομίζω το όνομά του ήταν πατέρας Τηλιανός, ο οποίος έδωσε και στοιχεία ότι είναι και ψυχίατρος. Δεν το αμφισβητώ. Πλέον της θεολογικής του, ας πούμε, σπουδής και βάζει στο στόμα μου μία φράση την οποία εγώ δεν έχω πει. Υπάρχει μεν σε αυτό το βιβλίο, σε κάποιο βιβλίο. Την προηγούμενη φορά στη δική σας εκπομπή, κύριε Παναγιωτόπουλο, έβαλε μία φράση στο στόμα μου την οποία δεν έχω πει καθόλου. Δεν θυμότανε καν ούτε τον τίτλο του βιβλίου. Ναι, κάποια σελίδα πέταξε. Σας παρακαλώ. Και εδώ παίρνει μία φράση, τη βάζει στο στόμα μου. Αυτή η φράση είναι ενός άλλου καθηγητή και μάλιστα τέος καθηγητή του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης.
και στην οποία εγώ παίρνω ριζικά αντίθετη θέση. Μάλιστα. Και δεν είναι σε θέση να βάλει τα μάτια του λίγο πιο πάνω και λίγο πιο κάτω. Να ακούσουμε το κείμενο. Πατέρα Μεταλληνέ, συγγνώμη γιατί απευθύνεται σε μένα. Θέλω να πω το εξής. Ο πατήρ Τηλιανό δεν είναι εδώ για να ξέρουμε εάν είναι το συγκεκριμένο που μπορεί να προχωρήσουμε. Μπορεί να μα παραπλανεί τώρα. Να προχωρήσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εδώ είναι αυτό. Να πείτε και εγώ τα ίδια καραγκιοζηλίκια με τα βιβλία. Ορίστε. Δεν. Μισό λεπτό. Καραγκιοζηλίκια δηλαδή έκανε. Είναι καραγκιοζηλίκια αυτά. Καραγκιοζηλίκια έκανε προηγουμένω ο κύριο Μουστάκη. Δεν ξέρω τι έκανε ο κύριο Μουστάκη. Εγώ για μένα μιλάω. Αμέσω και εγώ δεν το λέτε. Καραγκιοζηλίκια που δείχνει το βιβλίο. Πατέρα Νεκτάρη, σα παρακαλώ. Μα υβρίζουν με τον τρόπο του και δεν το καταλαβαίνουν. Εσεί κρατήστε τη συμπεριφορά σα και εγώ τη δική μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μα ξέρετε ότι ο καθένα δεν κρατάει για το σπίτι του. Πατέρα Νεκτάρη. Είμαστε δημόσια. Σα παρακαλώ. Μην διακόπτω. Είναι άχαρο να σα διακόπτω. Είναι άχαρο να σα διακόπτω. Την ιερά σύνοδο. Σέβομαι το σχήμα σα, το ξέρετε. Λοιπόν, θα σεβαστείτε όμω και την ιερά σύνοδο. Για άλλη μία φορά. Υπάρχει ένα κατόρθωμα ανάμεσά μα. Επιστρέφω στα εισαγωγικά και λέει στα αγγλικά να μην τα διαβάζω ότι οποιοδήποτε δεν είναι ή μάλλον. Υποστηρίζει σε ποιον ότι. Αναφέρεστε, κύριε Αλέξανδρο. Ορίστε. Σε ποιον αναφέρεστε. Σε αυτό το απόσπασμα του πατέρα Στυλιανού. Δεν οποίος απαντάει σε μένα, στον πατέρα Στυλιανού. Απαντάει πρώτα. Λοιπόν, δεν προχωρούμε παρακάτω. Πώς προχωρούμε. Για να απόλυτα μιλάμε τώρα. Όχι, διότι. Ναι, για πού μιλάμε, νομίζετε. Μα γιατί. Δεν έχουν απαντήσει σε κανένα θέμα. Πατέρα Νεκτάρη, σα παρακαλώ. Σε κανένα θέμα δεν έχουν απαντήσει. Σα παρακαλώ. Αν για το πρέπει να σχολείτε εσεί και ο πατέρα Νεκτάρη διευθύνει συζήτηση. Με συγχωρείτε, αλλά θέλετε να κάνω τι, κύριε Δημητρά. Είναι τι θέλετε να κάνω. Κατά τη γνώμη μου, ο κ. Αλεξίου δεν πρέπει να επεκταθεί πέρα από την ερώτηση. Κύριε Αλεξίου, σας παρακαλώ. Δώστε μια απάντηση. Έτσι, μπράβο. Μην τον διακόπτετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, άλλη μια φορά. Δεν δέχομαι από κανέναν να μου κάνει εμέναν εδώ μέσα ή οπουδήποτε αλλού, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ιερά εξέταση. Αν είμαι και τι είμαι και πώς είμαι και αν είμαι και δεν είμαι κλπ. Και με ποιους έχω αλληλογραφία και με ποιους δεν έχω. Έχω αλληλογραφία με όλο τον κόσμο. Όχι, και μία και παύλα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να, δούμε, να ζούμε εδώ μέσα στην Ελλάδα σε αυτό το όχι, θα σας αφήσω με ελεύθερο να κάνετε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, σεβαστείτε τον πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό. Μιλάνε δυο τους. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, ποιος είσαι και αν είσαι και δείξε την ταυτότητά σου. Αν είναι δυνατόν. Συγγνώμη. Και μάλιστα και κάτι ακόμα και ολοκληρώνω. Μισό λεπτό παρακαλώ. Έβγαλε απόφαση το δικαστήριο, σας ερωτώ δηλαδή, εγώ δεν το ξέρω. Ότι αυτή η περιβόητη οργάνωση της Σαϊντολογία, όπως λέγεται το ΚΕΦΕ, είναι ήδη προδότες του έθνους. Άρα και κατ' επέκταση αυτοί οι οποίοι αλληλογράφησαν μαζί τους είχαν κάποια επαφή προσωπική. Άρα και αυτοί είναι προδότες. Πώς δηλαδή φτάνουμε σε τέτοιες βαριές κουβέντες. Είναι προδότες, τελείωσε, του έθνους. Έβγαλε απόφαση το δικαστήριο ότι είναι προδότες του έθνους και κατ' επέκταση είναι και ο κύριος Δημητράς και εγώ και όποιος άλλος προδότης. Εάν σοβαρά μιλάτε, εάν βγάλει όμως, και θέλετε εμείς να σεβαστούμε μετά τα ράσα που φοράτε. Εάν βγάλει όμως δεν θα είστε. Καλά σας. Εάν βγάλει δεν θα είστε. Εάν βγάλει. Γι' αυτό είπα το εάν. Ρίξτε σας παρακαλώ. Το κολλήριο σας αποκαλύψε. Το κολλήριο σας αποκαλύψε. Αυτό είναι φασισμός. Κάντε λάθος. Δικό σας είναι ο φασισμός. Ιερά εξέταση του χειρότερου ήδη. Εσείς έχετε την ιερά εξέταση. Ιερά εξέταση του χειρότερου ήδη. Την κάνετε δημόσια στο κουτί. Διαστρέφετε συνέχεια. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί. Ο ελληνικός λαός υβρίζεται. Υβρίζεται. Δεν απαντάτε στην κυρία Ταλμουνάκη. Δεν απαντάτε στον πατέρα Μεταλληνό. Δεν απαντάτε σε μένα. Έχει και απαντάτε στον πατέρα Στυλιανό. Στον πατέρα Στυλιανό ανταπαντάτε και στον πατέρα Λεβιτόπουλο που λείπει. Πατέρα Γιώργη, παρακαλώ. Καταρχήν για τον όρο καραγκιοζηλίκια, επειδή και εγώ αναγκάστηκα να δείξω δύο βιβλία, ίσως έκαμε ομολογία ο κύριος Αλεξίου, αλλά δεν θέλω να το παραδεχτώ. Την έκανα ομολογία. Έτσι. Ωραία. Ας φύγει, ας ξεχαστεί αυτός ο όρος. Δεύτερον, όπως είπε ο Σεβασμιότατος και το υπεστήριξα κι εγώ, και είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος διότι ένας ιεράρχης αυτού του ύψους βρίσκεται σύμφωνος με την ίδια θέση, όχι επειδή το είπα εγώ, είναι το εξής, κύριε Αλεξίου. Βεβαίως, ως ένα σημείο μας ενδιαφέρει τι είναι ο καθένας. Ο κύριος Δημητράς, ας πούμε, και το λέω με πολύ εκτίμηση, είπε προηγουμένως είμαι χριστιανός. Το ερώτημά μου είναι, ο χριστιανισμός είναι σαν τον μαρξισμό. 500 ομάδες, 500 σύνολα. Τι, θα ερωτούσα μέσω ημών κύριε Παναγιωτόπουλε, τι χριστιανός είναι ο καθένας. Το δεύτερο, εάν ανήκετε ή δεν ανήκετε, είναι η δικαίωμά σας. Αρχίζει όμως να υπάρχει χριστιανός μάρτυρ Ιεχωβά, χριστιανός καθολικός. Το θέμα της επικινδυνότητος πότε. Όχι όταν έρθει ένας Ινδουιστής στην Ελλάδα, ένας Εβραίος, ένας οποιοδήποτε. Είναι σεβαστός απόλυτα ή μουσουλμάνος να πιστεύει αυτό που είναι. Ακριβώς. Και το δεχόμεθα αυτό. Από την ώρα που ένας. Μα δεν εξαρτάται από εσάς αν θα δέχεστε κάτι ή όχι. Δεν είστε ο μόνος που ζει στην Ελλάδα. Καταλάβετε το.
Ζουν και άλλοι Έλληνες πολίτες εδώ μέσα. Οι οποίοι είναι και άθεοι και άθρεστοι και καθολικοί και τόσα άλλα πράγματα. Εσείς ορίζετε τι είναι η Ελλάδα. Εσείς ορίζετε τι είναι η Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν. Δεν ακούγεται κανένα σας. Πατέρα Μάξιμε παρεμβαίνετε και προσβάλλετε τον πατέρα Νεκτάριο. Εκτός αν τον θεωρείτε ανίκανο να απαντήσει. Αφού μιλάνε. Είμαι και εγώ εδώ όμως. Πατέρα Μάξιμε, σας παρακαλώ. Είπα από την αρχή ότι συζητάει ο κύριος Αλεξίου με τον πατέρα Νεκτάριο. Συμφωνώ, παρεμβαίνει ο πατήρ Γιώργιος Μεταλλινός. Η επικινδυνότητα λοιπόν αρχίζει από την ώρα που υπάρχει αποδεδειγμένη εξάρτηση. Και αν υπάρχει, τότε τίθεται θέμα όχι μόνο έτσι απλώς προδοσίας, εθνικής μειοδοσίας. Πατέρα Γιώργη, υπάρχει εξάρτηση στην περίπτωση του κυρίου Αλεξίου και του κυρίου Δημητρά. Γιατί το λέμε συνέχεια. Γι' αυτό θέτουμε το εάν. Υπερίπταται στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό θέτουμε το εάν. Και δημιουργούν εντυπώσεις. Δεν μίλησα για το συγκεκριμένο. Γιατί λέμε το εάν. Το εάν είναι υποθετικό. Ή οσδήποτε δηλώνει χριστιανό και είναι ρωμαιοκαθολικό, ανήκει σε ένα χώρο που οι εντολές έρχονται από το κέντρο που λέγεται Βατικανό. Θα σας πω αυτή τη στιγμή. Κύριε Αλεξίου, για δώστε μια απάντηση από αυτό. Δεν μιλώ συγκεκριμένα για πρόσωπα. Να ολοκληρώσω, αν επιτρέπετε. Αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μία μεθόδευση, διότι σε ένα πολυπρόσωπο τραπέζι και πολυγωνικό όπως το παρόν, δεν θα πω πάνελ, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Μένουμε σε κάποια αποσπασματικά, σε κάποιες θέσεις. Λοιπόν, αν θέλαμε να συζητήσουμε, το καλύτερο θα ήταν να υπάρχουν δύο πρόσωπα από τη μία πλευρά, δύο από την άλλη και να γίνει συζήτηση. Γι' αυτό είναι το παράπονό μου. Ήλθα διότι με πολύ τιμή μου ζητήσατε να παρευρίσκομαι σε αυτή τη συνάντηση. Πού θα καταλήξω όμως. Υπάρχει μία μεθόδευση. Και αυτή πρέπει να την προσέξουμε. Ποια είναι η μεθόδευση αυτή. Όλες αυτές οι ομάδες να εμφανίζονται στην ελληνική κοινωνία ως διοκόμενοι. Είναι διοκόμενοι. Δεν είναι διοκόμενοι. Πέστε μου μία μοναδική περίπτωση γιατί ελέγχθηκε προηγουμένως. Μιλάνε δυο τους. Μιλήσαμε για διωγμούς. Εμείς είμαστε διοκόμενοι. Η κυρία Αγγελική Κουρκούλου ήλθε να με παγιδεύσει στο Πανεπιστήμιο πέρσι εμφανιζόμενη ως υποψηφία διδάκτορ. Και ζητώντας μου να την πάρω ως μαθήτριά μου στο μεταπτυχιακό. Εν συνεχεία την κάλεσα στο σπίτι διότι ήταν τόσο τολμηρά ενδεδειμένη, ίσως ήθελε να δημιουργήσει περίπτωση παπαρούπα. Εκεί ήλθε λοιπόν στο σπίτι μου η κυρία, ενώπιον των παιδιών μου και της συζύγου μου, και μου δίδει αυτό το βιβλίο του Χάμπαρτ και μου λέει «Άνθρωπος πάνω απ' όλα ο πατέρας Μεταλλινός, τιμή μου να είμαι στο οικογενειακό του περιβάλλον». Αυτό με τιμά εκ πρώτης όψεως. Ποιο ήταν όμως το πρόβλημα. Ότι η κυρία αυτή κατέγραφε τα πάντα, τη στάση μου απέναντί της, σε σημείο που να πάρει επενετικό γράμμα από την οργάνωση, κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε. Ότι κατόρθωσε να διπλαρώσει τον πατέρα Μεταλλινό και να τον παγιδεύσει. Δεν με παγίδευσε. Ποια οργάνωση. Ποια οργάνωση. Η Σαγεντόλογη. Το ΚΕΦΕ. Και έχετε την εντύπωση ότι έχει παγιδεύσει τον κύριο Δημητρά και εμένα. Να ρωτήσω μπορεί να είναι ναι, δυνατόν δηλαδή. Για τόσο αυτό που μας έχετε κάνει. Όχι, όχι. Δεν σας παρακαλώ δηλαδή. Παγιδεύσει. Δηλαδή ο μόνος ο οποίος μπορεί να σκέφτεται είναι ο πατήρ Αντώνης Αλεξιόπουλος και όλοι οι άλλοι είμαστε σκόρτοι. Μα σας παρακαλώ δηλαδή. Ούτε μωρά να είμαστε. Μπορείτε να ολοκληρώσω. Αυτή τη στιγμή μιλώ ως Παπαγιώργης Μεταλλινός, ούτε εξ ονόματος κάποιου άλλου, ούτε για σας. Όταν είπατε παγιδεύσει, δεν εννοούσα εγώ αυτό. Εννοούσα ότι σας έχει εμπλέξει μέσα στα εγγραφά της. Αυτό είναι όμως άλλο θέμα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξής. Την άκουγα δύο-τρεις φορές ή τέσσερις φορές που ήλθε, να είναι καλά η γυναίκα, και στο τέλος ενόμιζε ότι μη είχε πλέον αποσπάσει. Ότι μη είχε κυριεύσει, με είχε πείσει για τον εναντίον του πατρός Αλεβιζοπούλου ήταν ο λόγος, αυτό ήταν το πρόβλημα, ότι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους. Και ενώ εγώ της έλεγα στην αρχή ναι, στο τέλος της λέω, είσαι και Κερκυραία, συμπατριώτησά μου, μου ανέφερε τη δράση βέβαια στην Κέρκυρα, τις οργανώσεις κλπ. Και της λέω, ντρέπομαι και λυπούμαι, διότι μια έξυπνη γυναίκα εμπλέκεται σε τέτοιες βλακίες. Οι οποίες δεν είναι όμως μόνο βλακίες. Εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου. Ακόμη κάτι, δεν θα επανέλθω, για το θέμα των Ρωμαιοκαθολικών στην Ελλάδα. Ο επίσκοπος Νικόλαος Φόσκολος, το λέγω γιατί ελέγχθη προηγουμένως, ίσως είναι ο πλέον μιλήθιος και ο πλέον έντιμος από όσους υπάρχουν. Όπως και ο πατήρ Αντώνιος, ο επίσκοπος Αντώνιος Βαρθαλίτης στην πατρίδα. Κερκύρας. Υπάρχουν όμως. Ένσταση. Για τον επίσκοπο Κερκύρας, ένσταση. Έδωσε μία γροθιά στον Αλέξανδρο όταν ήταν μικρός που έφυγε το παιδί πίσω. Το γιο σας. Ναι, είχε μαζέψει παπάδες και έδινε ξύλο
συναδελφικά, επειδή έφερε τα σόδομα και γόμενα. Και του έλεγα: εδώ είναι καθολικός επίσκοπος. Δεν έχει να τον καλύψει. Όχι, λέει, και κανέναν επίσκοπο. Μα και καθολικό, λέμε τώρα, στις μοναρχίες της Γαλλικής. Καταγράφεται η ένσταση. Το τι ξύλο έπεσε, το τι μπουνιές πέσανε. Καταγράφεται η ένσταση. Άλλη ένσταση ότι υποστήριξε το μακεδονικό θέμα στο Βατικανό και τους ξέχεσε όταν πήραν τη θέση τότε που πήραν με την έκθεση που έκαναν. Καταγράφεται και αυτή. Κύριε πατέρα Γιώργη, λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω αυτή τη στιγμή. Εάν ο κίνδυνος, δηλαδή όχι κίνδυνος με την έννοια αυτή τη λαϊκή, εάν η απειλή για τα εθνικά μας συμφέροντα εκ μέρους του Βατικανού δεν είναι τόσο αισθητή σε κάποιους, θα θέσω το συγκεκριμένο πρόβλημα ότι με το κοκορδάτο που υπεγράφει μεταξύ Βατικανού και Ισραήλ έχουν ανεβεί τα ποσοστά του Βατικανού στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, χθες το πληροφορήθηκα, προχθές μάλλον σε μια εκπομπή, κατηγγελμένο δημόσια. Ένας λόφος της Ιερουσαλήμ πήρε το όνομα του νυν Πάπα. Μάλιστα. Εν συνεχεία δε, ο κίνδυνος... Το εξειδικεύουμε πολύ όμως, Παναγιώργη. Άρα, Μιλούμε, αν λέμε, εάν οι οργανώσεις αυτές είναι επικίνδυνες. Είναι άκρος επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου και επομένως, ο Έλληνας ο οποίος ανήκει σε τέτοιες οργανώσεις, ακόμη και στις προτεσταντικές ομάδες οι οποίες ασκούν ιεραποστολή, γιατί δεν είναι όλες οι Λουθυρανοί, δεν ασκούν ιεραποστολή στην Ελλάδα. Το Βατικανό έχει την πολιτική του δυστυχώς. Και ενώ θα θέλαμε να είμαστε φίλοι, μας κατηγορούν ότι είμαστε εχθροί του και δεν ξέρω πόσα κεφάλια ρωμαιοκαθολικών έχω κόψει ο Παπαγιώργης, ο Μεταλλινός, που θεωρούμε ο μεγαλύτερος εχθρός τους. Ποιο λοιπόν είναι το θέμα? Το πρόβλημα είναι ότι αν θα αποφασιστεί κάτι στην Ελλάδα, η απόφαση θα ληφθεί στο Βατικανό και σε οποιοδήποτε Ο Πατριάρχης, Πάτρε Γεώργιε, γιατί τους αγκαλιάζει? Ο Πατριάρχης πρέπει να κάνει, ο οποιοδήποτε Πατριάρχης, είναι επίσκοπος, Μητροπολίτης, υψηλού βαθμού, πρέπει να κάνει την πολιτική του, αλλά ευτυχώς υπάρχουμε και εμείς τα παπαδάκια που μπορούμε να λέμε την αλήθεια που την προσυπογράφουν και την χειροκροτούν. Άλλα το Πατριαρχείο και άλλα εμείς μπορούμε να το κάνουμε στην πολιτική, κύριε Μουστάκη, είναι πολιτική κατόπιν πολλών πιέσεων. Εμείς και εσείς και εγώ δεν έχουμε τέτοιες πιέσεις. Ο λόγος στον κύριο Κολάτο, στον πατέρα Μάξιμο και τον κύριο. Πώς θα απαντήσω στην ερώτηση που έχετε τι πριν από ένα τέταρτο? Νόμιζα ότι θα απαντούσαμε δυο μας τώρα. Αμέσως, κύριε. Η ερώτηση είναι σύντομη. Ποιος είναι πιο επικίνδυνος, ο κύριος Αλεξίου, εάν υποθέσουμε, κύριε Αλεξίου, ότι είναι αυτός που τον περιγράφουνε. Ποιος τον περιγράφει? Εάν. Όπου τον περιγράψαν οι κύριοι. Κάποιοι. Ποιοι? Οι κύριοι λένε. Εάν είστε. Το παίρνω πίσω, κύριε Αλεξίου. Ποιος είναι πιο επικίνδυνος, ένας άνθρωπος που είναι όργανο μιας ξένης οργάνωσης ή ο κακός ιερέας αυτός δηλαδή? Γιατί είπε κάποιος Μουστάκης, είναι πολύ σημαντικό, ότι το πρόβλημα του σήμερα, αν οι αιρέσεις έχουν τη δύναμη που έχουν, αν η Καθολική Εκκλησία έχει τη δύναμη που έχει αυτή τη στιγμή, είναι γιατί πολλοί ιερείς στην Ελλάδα δεν κάνουν ούτε το ελάχιστο του καθηκοντός τους. Το προσυπογράφω. Και θα πω κάτι άλλο. Ήμουν 6 χρόνια στην Αίγινα και κάναμε την προσπάθεια για τα αυτιστικά παιδιά. Η καθηγήτρια του Μητροπολίτη να αναρθεί και να μας κάνει γιορτή για να δείξει στους ιερείς της Αίγινας ότι δεν υπάρχει θέμα με τον Άγιο Παιδές. Και ήρθε ο επίσκοπος Σίδρας. Τα 6 χρόνια, τα 6 καλοκαίρια αυτά, δεν ήρθε ποτέ ένας παπάς να χαϊδέψει ένα παιδί. Και είχα δώσει μόνη εντολή, ήταν η μόνη που μπορούσε να μπουν. Ποιοι είναι πιο επικίνδυνοι λοιπόν, οι κύριοι, αν υποθέσουμε ότι είναι αυτοί που είναι, ή οι ιερείς της Αίγινας? Να απαντήσω σε αυτό. Μία απάντηση, παρακαλώ. Θα έλεγα και ταυτόχρονα θα παρακαλέσω το floor manager λίγο νερό για ζωντανή εκπομπή στην κυρία Ταγκουνάκη που έχει πνιγεί. Ήδη ετέθη εκ δεξιών και εξ αριστερών. Ετέθη αυτό το ερώτημα της ποιμαντικής μας πληρότητας και της ποιμαντικής ευθύνης. Και ανόρθωσης, Πάτρε Γιώργη, ανόρθωσης. Σύμφωνοι, εντάξει. Θα ήθελα να πω το εξής. Επιτρέψτε μου να καταθέσω μια προσωπική άποψη. Το πρόβλημα στην Εκκλησία μας δεν είναι η οποιοδήποτε αιρετική. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν καλά τη δουλειά. Το πρόβλημα ποιο είναι, πατέρα Γιώργη? Το πρόβλημα είναι η ανεπάρκεια όλων μας και των θεολόγων αλλά και των κληρικών περισσότερων στο θέμα της κατηχήσεως του λαού. Αυτό το προσυπογράφουμε. Αυτό μισό λεπτό, παρακαλώ. Αυτό που λέει το προσυπογράφουμε. Αυτό που λέει το προσυπογράφουμε. Ναι, οποιοδήποτε κληρικός. Έχει μονοπωληθεί ο λόγος. Οποιοδήποτε κληρικός δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Πατέρα Μάξε μετά, κύριε Ζήση, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι το βασικό από το οποίο πάσχουμε είναι ο προσδιορισμός των Ανιών. Είναι ένας προσδιορισμός του τι εννοούμε Ελλάδα, του τι εννοούμε χριστιανισμός, του τι εννοούμε, το έθεσε και ο πατήρ Μεταλλινός, του τι εννοούμε επίσης κόσμος. Δεν μπορεί να πορευόμαστε προς το 2000 με αυτό το προφίλ. Είναι ένα διαφορετικό προφίλ αυτό από την εκπομπή, η οποία είναι αξιοσέβαστη. Με ακριβώς. Είναι, δεν μπορούμε να πορευόμαστε με αυτό το πρόσωπο, το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω μας εκθέτει και στην Ευρώπη, μας εκθέτει πολιτιστικά. Εγώ δεν αντιλέγω στο ότι η Ελλάδα πρέπει να θωρακιστεί. Δεν αντιλέγω ότι η Ορθοδοξία μέσα με μια χρησιμότητα παράδοση... Λέτε όμως ότι, τι λέτε όμως? Λέω ότι πρέπει να αλλάξει το επίπεδο λειτουργίας.
το επίπεδο λειτουργίας αυτή τη στιγμή της Εκκλησίας και των Ελλήνων, όλων των πολιτών. Είναι ένα επίπεδο λειτουργίας το οποίο καταστρατηγεί την ποιότητα, καταστρατηγεί την ελευθερία, καταστρατηγεί τη λογική. Και επειδή προηγουμένως υπόθηκαν πολλά περί της Ελλάδος, έχω εδώ πέρα τις πολιτικές παρενέσεις προς τους Έλληνες του Αδαμάντιου Κοραή. Ένα πολύ βασικό και συγκλονιστικό. Κατά τη γνώμη σας. Κατά τη γνώμη όμως και των ιστορικών, κύριε πατέρα Μεταλινέ. Όχι, και εμείς κάνουμε ιστορία, αλλά δεν χρειάζεται να το πει, πατέρα Γιώργη, να το πει. Αλλά ο Αδαμάντιος Κοραής είναι μια αδιαμφισβήτητη, μια αδιαμφισβήτητη φυσιογνωμία του ελληνικού διαφωτισμού. Κατά τη γνώμη σας, πάντως. Για να τι λέει ο Κοραής. Μην με διακόπτετε, δεν είχα μέχρι τώρα τον λόγο. Αλλά πέραν αυτού. Τι λέει ο Κοραής. Ο Κοραής αναφέρεται και ακριβώς θωρακίζει σαν ύψιστη αρετή, όπως αντίστοιχα και ο ποιητής το αληθές. Θωρακίζει σαν ύψιστη αρετή και έχει παρενέσει και προς τους κληρικούς, όπως και η ελληνική νομαρχία. Σαν ύψιστη αρετή την ελευθερία. Και εγώ θέλω να θέσω το εξής θέμα. Εφόσον πορευόμαστε προς μια πολιτεία και πάνω απ' όλα οι όρκοι του συντάγματος αναφέρονται στην πολιτεία. Είμαστε αιρετικοί ως θρησκευόμενοι με τον τρόπο που θρησκευόμαστε απέναντι στην ελευθερία και τη λογική. Αν είμαστε αιρετικοί απέναντι στην ελευθερία και τη λογική, πρέπει να το δηλώσουμε. Αυτό είναι επίσης μια δήλωση που πρέπει να την κάνουμε όλοι. Αν η ελευθερία είναι αίρεση για την θρησκεία, αν η ελευθερία, αν η λογική είναι αίρεση για τη θρησκεία, αν οι δίκες του Γαλιλαίου και του Δαρβίνου μπορούν να επαναληφθούν και αν ένα σωρό άλλα πράγματα μπορούν να γίνουν, τότε σε αυτή την περίπτωση εγώ θα. Μία απάντηση χρειάζεται. Αυτό τα έχει ο Παπαδόπουλο. Παρακαλώ, αυτό τα έχει ο Παπαδόπουλο. Δυστυχώς επαναλαμβάνονται και ο Σεφέρης είπε: το Ελλάδα είναι ο Χριστιανών. Τρεις λέξεις νεκρές, γιατί τις σκοτώσαμε. Συμπληρώνουμε μασόνων και χιλιαστών. Ελλάδα είναι ο Χριστιανών, μασόνων και χιλιαστών. Δεκτό και αυτό. Και επίσης να καταθέσω, κύριε Παναγιωτόπουλο. Κύριε Παναγιωτόπουλο, θέλω να καταθέσω. Όχι, όχι για το όνομα του. Γιατί βλέπω ότι. Για το όνομα του, όχι, όχι. Θα ήθελα να καταθέσω επίσης και για τον ολοκληρωτισμό των παραθρησκευτικών οργανώσεων. Προσωπικά, επειδή είμαι φιλελεύθερος στη σκέψη, με έχουν προσεγγίσει τόσο όταν έμενα στην Αθήνα, όσο και όταν έμενα στην επαρχία, μάρτυρες Ιεχωβά. Με την αμετάπιστη διάθεση να με μεταπείσουν. Το καταγγέλλω και αυτό, όπως επίσης και από άλλη παρασκευτική πλευρά, μου είπαν ακόμη και να με κάψουν. Το πνεύμα του διωγμού πρέπει να πάθει. Μπράβο. Δεν νομίζω ότι είναι ούτε μπράβο μέσα στην Ελλάδα, μπράβο, του Δίνωνα, του Αλεξανδρίου, το ούτε του Χριστί, ούτε επίσης το χαρτί. Αυτά συμφωνούμε. Συμφωνούμε πολύ. Πατέρα Μάξιμπε, παρακαλώ λίγο. Εκεί συμφωνούμε. Επειδή έτσι περιμένουμε πολύ όβια υπομονή τη σειρά μου να μιλήσω. Με όβιο δεν θα έλεγα. Διακόπτετε και εσείς συνέχεια. Πολύ λίγες φορές και όπου έκανα απαραίτητο. Λοιπόν, επειδή πλανώνται πάρα πολλά ερωτήματα και από ό,τι βλέπω προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιες εντυπώσεις εδώ οι αγαπητοί και σεβαστοί κύριοι και ο κύριος Αλεξίου και ο κύριος Ζήσης και ο κύριος Δημητράς και ο κύριος Μουστάκης. Ποιες εντυπώσεις τι λένε. Τελικά δεν το πέτυχαν. Ορίστε. Εν πάση περιπτώσει. Μα δείχνετε μομφή, εγώ δεν τη δέχομαι. Παρακαλώ. Όχι σε εσάς. Πατέρα Νεκτάριε τώρα διερμηνεύετε τις απόψεις. Εγώ ως θεολόγος εντυπώσεις πάτε. Όχι, λιγάκι, λιγάκι. Συγχαρητήρια κύριε. Συγχαρητήρια. Παρακαλώ κύριε Μάξη. Λοιπόν, πιστεύω προσωπική μου άποψη ότι προσπαθούν εδώ ιδιαίτερα ο κύριος Αλεξίου και ο κύριος Δημητράς να δημιουργήσουν κάποιες εντυπώσεις και κάποιους εντυπωσιασμούς. Χωρίς βέβαια κάποιες συγκεκριμένες αποδείξεις, κάποια αποδεικτικά στοιχεία. Αναφέρονται συνέχεια, αριστολογούν χωρίς να αποδεικνύουν κάποια πράγματα τα οποία λένε. Εν πάση περιπτώσει, απευθυνθείτε σε κάποιον συγκεκριμένα, βεβαίως, θα συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά πρέπει κάπως να τοποθετηθώ κι εγώ στη σημερινή συζήτηση, η οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογη και στα άξιο συγχαρητηρίων. Και εσείς και ο σταθμός σας. Λοιπόν, καταρχάς, σαν ζούμε σε μια χώρα η οποία στη συντριπτική πλειοψηφία της είναι ορθόδοξη. Το 95% είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ελληνισμός και η ορθόδοξία μας ήταν πάντοτε, μα πάντοτε, αρρήκτως συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ας μην ξεχνάμε μια χιλιετή αυτοκρατορία του Βυζαντίου, που υπήρχε ο δικέφαλος αετός πολιτεία και πολιτική εξουσία και εκκλησιαστική εξουσία. Για να μην ξεχνάμε ότι όλοι, πάντοτε οι Έλληνες ήταν από τη στιγμή που ήρθε ο κύριος μας και μίλησε και άκουσαν την αλήθεια, ασπάσισαν και εστερνίστηκαν. Κινδυνεύει σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως, εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Κινδυνεύει. Βεβαίως, κινδυνεύει άμεσα, διότι δεν είναι μόνο και από το ΚΕΦΕ και από την οργάνωση στην οποία ανήκει ο κύριος Αλεξίου, που δεν μας έχει πει μέχρι στιγμής και πρέπει να αναφέρω ότι ακολουθεί τον δρόμο τον Σούφι, τον Σουφισμό και τον Ρούμι. Δεν ξέρω αν λέω ψέμα, θα με διαψεύσει ο κύριος Αλεξίου. Επαναλαμβάνω, ακολουθεί τον Σουφισμό και τον Ρούμι, τον δάσκαλο Ρούμι. Λοιπόν, αποκινδυνεύουμε και από το ΚΕΦΕ και από την οργάνωση του κυρίου Αλεξίου και από τους Ιεχωβάδες και από πάρα πολλές άλλες
παραθρησκευτικές οργανώσεις και αιρές, οι οποίες αλωνίζουν την Ορθόδοξη Ελλάδα μας εν ονόματι. Εσείς διακόπτετε τώρα, εσείς ήσασταν υπέρμαχος. Εσείς ήσασταν υπέρμαχος. Με διακόπτετε, να το βάλετε και αυτό μέσα. Εγώ δέχομαι τη διακοπή σας. Δεν Εγώ δέχομαι τη διακοπή σας. Σα ρωτώ και τις οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν δέχομαι να με διακόπτουν. Εγώ το δέχομαι να με διακόψετε. Σα ρωτάει, βάζετε μέσα και τις οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δηλαδή πολιτικές οργανώσεις. Όχι, αλλά. Όχι, δεν βάζω μέσα τις οργανώσεις αυτές. Αυτές οι οργανώσεις προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου, προσπαθούν δίθεν εν ονόματι της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προασπίσουν τα συμφέροντα των λαών. Πλην όμως, πότε υπερασπίστηκε η Ελλάδα μας, πότε υπερασπίστηκε η Ορθοδοξία μας, πότε υπερασπίστηκε ο ελληνικός λαός από τους κυρίους αυτούς. Βλέπουμε ότι αλωνίζουν την Ελλάδα μας χιλιάδες παραθρησκευτικές οργανώσεις, έχουν ένα σωρό πλεονεκτήματα. Προστατεύονται από το Σύνταγμα, προστατεύονται από το κράτος, προστατεύονται από χίλιες δυο άλλες οργανώσεις κλπ. Κόφτονται εκεί και γίνονται απολογητές όλων αυτών των οργανώσεων, αλλά δεν μας λένε πότε απολογήθηκαν και πότε υπερασπίστηκαν τα ελληνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα της Ορθοδοξίας μας. Πότε. Τι είναι αίρεσης τώρα. Όχι, είναι μας κάνετε θεωρία. Μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση. Όχι, κύριε Κολάτο. Όχι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Το λόγο. Όχι, κύριε Ζήση, δεν θα διακόπτεται. Ένα ερώτημα, μικρό ερώτημα. Μάξιμε. Μικρό ερώτημα, κύριε Παναγιώτη. Κύριο Δημητρά. Αν επιτρέπετε. Ένα μικρό ερώτημα. Παρακαλώ. Και για τον κύριο Αλεξίου και για όλους τους άλλους. Γιατί χτυπούνε τον σεβαστό και αξιαγάπητο πατέρα Αντώνη Αλεβιζόπουλο. Ο πατήρ Αντώνης Αλεβιζόπουλος είναι εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου και επί των αιρέσεων. Γιατί άμεσα και έμεσα χτυπούν την Ιερά Σύνοδο. Γιατί δεν τα βάλουν την Ιερά Σύνοδο, φοβούνται, μόνο τα βάζουν συνέχεια με τον πατέρα Αντώνη Αλεβιζόπουλο και τη στιγμή που δεν είναι εδώ. Προτείνουμε να τον αλλάξει. Προτείνουμε και, να τον αλλάξει. Και πού ήταν ο κύριος Αλεξίου, πριν κατηγορηθεί από τον πατέρα Αντώνη Αλεβιζόπουλο για αιρετικός και ότι ανήκει μέσα στην παρασκευή. Μην παρεμβαίνετε. Όχι, παρακαλώ. Γιατί δεν έβαλε εναντίον του. Τα στοιχεία που καταθέτουν αληθινά να αλλάξει. Μια ερώτηση. Πατέρα, κύριε Κολάτε, όχι, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου ο λόγος στον κύριο Δημητρά και τον κύριο Αλεξίου για να απαντήσουν. Σας παρακαλώ, μετά κύριε Τακουνάκη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά εδώ και μισή ώρα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ακούστηκε νομίζω ξεκάθαρα, και θέλω να ελπίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα το αρνηθούν, ότι ουσιαστικά οι κληρικοί οι οποίοι βρίσκονται εδώ θεωρούν, ταυτίζουν την Ορθοδοξία με την Ελλάδα, δηλαδή τη θρησκεία, την κυρίαρχη θρησκεία, την θρησκεία η οποία έπαιξε τον ιστορικό ρόλο στην εξέλιξη του ελληνισμού, με το σημερινό, με την σημερινή αστική δημοκρατία και το ελληνικό κράτος. Αυτή η αντίληψη είναι σεβαστή. Με το έθνος. Με την κάθε κυβέρνηση. Όχι, με συγχωρείτε, η λέξη κράτος. Γίνεται επακράτος, είπα ελληνισμός. Ελληνισμός, είπα. Εσείς. Με ποιος συνομιλώ, γιατί βρήκαν τρεις. Μαζί μου με συνομιλείτε. Συνομιλείτε με τον πατέρα Μάξιμο. Είπα λοιπόν ακριβώς ότι ακούστηκαν τα περί αντεθνικών. Δηλαδή ταυτίζουν την Εκκλησία με το έθνος. Εθνικό κράτος έχουμε, εθνικά είναι όλα τα σύμφωνα κράτη. Εντάξει. Την Ορθοδοξία, ευχαριστώ για τη διόρθωση, πολύ σωστά, με το έθνος. Αυτή η αντίληψη είναι ξεκάθαρη, είναι σεβαστή, δεν έχει όμως καμία σχέση με όλες τις συμβάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων που έχει υπογράψει αυτό το κράτος το οποίο... Λέτε ότι αντιβαίνει προς τις συμβάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, το ίδιο δεν ισχύει και για τη Σουηδία και για την Αγγλία που ήταν χώρες που κάποτε είχαν την ίδια αντίληψη έξω και τη Γαλλία πριν από τη Γαλλική Επανάσταση και τώρα προσαρμόστηκαν στα κρατούντα που σημαίνει ότι άλλος ο ιστορικός ρόλος και άλλο. Και άλλοι, το κράτος το οποίο είναι ουδέτερο. Στο Βέλγιο, το κράτος χρηματοδοτεί όλες τις εκκλησίες και τους αθέους ταυτόχρονα. Όχι. Βεβαίως. Διαμαρτύρω. Εντάξει. Υπάρχουν επίσημες θρησκευτικές ομάδες. Ναι. Και οι άθεοι. Συγγνώμη, υπάρχουν ανεγνωρισμένες, ουδέποτε εφηρμών στιχωρισμών της εκκλησίας πολιτείας, αλλά όλη η Ευρώπη και κυρίως η Γαλλία είναι φανατικότερη στην προάσπιση της βασικής της πίστης. Πατέρα Γιώργη, ναι. Η Γαλλία. Η Γερμανία. Η Γερμανία. Μόνο όμως το Ιρλανδικό Σύνταγμα δεν αναβάλλω για εγκυκλοπαιδικές σας γνώσεις. Το πρόβλημα όμως, το ένα θέμα είναι ότι... Και θα κάνουμε Ιρλανδία και Βέλγιο την Ελλάδα. Όχι, δεν λέει κανείς τέτοια πράγματα. Όχι, η Ιρλανδία είναι πιο φανατική από εμάς. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ, πατέρα Νεκτάριε. Ούτε πιο φανατική η Ελλάδα από την Ελλάδα. Η Ελλάδα, πατέρα Νεκτάριε. Καταστραφηγείτε το δικαίωμα του πατρός Μαξίμου να συζητήσει. Το σημειώνω, τίποτα άλλο δεν λέω. Η Ελλάδα, πατέρες, έχει υπογράψει μια σειρά από συμβάσεις. Έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να σέβεται την υπογραφή της.
Άρα πρέπει να συμπεριφέρεται κατά τον ανάλογο τρόπο με τις άλλες χώρες. Γι' αυτό και τα βρίσκει μπαστούνια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν συμπεριφέρεται. Εγώ καταθέτω αυτό. Είναι εμφανές ότι δεν σας αρέσει. Υπόθηκε πολύ νωρίτερα στην εκπομπή. Δεν μου απαντάτε σε κανένα ερώτημα. Δεν μου απαντάτε σε κανένα ερώτημα, κύριε Μιλιτά. Δεύτερο σημείο. Είπε ο πατήρ Μάξιμος ότι οι οργανώσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια και γίνονται απολογητές των οργανώσεων των οποίων υπερασπίζονται τα δικαιώματα. Κάνετε μία σύγχυση, πατέρα Μάξιμος. Να την ακούσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν εγώ υπερασπίζομαι το δικαίωμα του στόχου που με έχει καθυβρίσει να πάει να κάνει την εκδήλωση στον Εχήνο, διότι δεν επιτρέπεται σε μια δημοκρατία να απαγορεύεται η εκδήλωση του οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι υιοθετώ το περιεχόμενο αυτού του αθλίου εντύπου. Αλλά θα πρέπει κάποτε να μάθετε ότι υπάρχουν κάποιες αρχές στις δημοκρατίες οι οποίες δεν μπαίνουν υπό αίρεση. Οι αρχές, οι πολιτικές και οι αρχές οι νομικές είναι κάτω από τις αρχές του Θεού, έτσι. Όχι. Πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον. Όχι, είστε είπατε, χριστιανός, ναι. Είπατε προηγουμένως, έτσι δεν είπατε. Στην πολιτεία, όχι. Είπατε ότι είστε χριστιανός. Είμαι χριστιανός. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τον Απόστολο Παύλο, επιθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Δεν μας ενδιαφέρουν τι λένε οι εκάστοτε συνθήκες και υπογραφές οι οποίες κάνουν οι εκάστοτε οι πολιτικοί, οι οποίοι άγονται και φέρονται και πατρονάρονται από χίλια δύο πνεύματα. Εσάς, και λοιπόν, δεν σκοπούς. Όχι, δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει το κράτος, σέβομαι το κράτος. Δεν ενδιαφέρει το Σύνταγμα. Με ενδιαφέρει το Σύνταγμα όταν τηρεί το Σύνταγμα. Όταν τηρεί το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Ποιος το τηρεί αυτό? Ποιος το τηρεί? Η εκπαίδευσή μας είναι στο όνομα του Πατρός. Ποιος το τηρεί? Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι και επανειδόμενο. Θα ολοκληρωθεί η συζήτηση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα επανέλθω στο κρίσιμο σημείο, διότι δίδεται η εντύπωση εδώ ότι όταν εμφανίζεται κάποιος και λέει είναι δικαίωμα και υποχρέωση της κάθε θρησκείας, άρα και της Ορθοδοξίας, πρώτον, το είπατε εσείς, το παγώ, τα του οίκου να κοιτάξει, και δεύτερον, να προβάλλει το έργο της, τις δοξασίες της και να πάει και παραπέρα και έχει κάνει θαυμάσιο έργο στην Αφρική. Λοιπόν, και να κάνει τον αδριατικό της αγώνα, αλλά όταν λέμε να τον κάνει σωστά και δεν τον κάνει σωστά, ξαφνικά δεν μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε κριτική στην Ιερά Σύνοδο. Λοιπόν, θα σας πω κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Στην Αγγλία. Όχι, λέει, γιατί χτυπιέται ο πατήρ Αντώνιος Αλευιζόπουλος. Είπα εγώ τον Αλευιζόπουλος. Είπα εγώ τον Αλευιζόπουλος. Μα το είπε ο κύριος Αλευιζόπουλος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είμαι υπεύθυνος για τα δικά μου λόγια για κανένας άλλος. Ναι, εγώ μίλησα γιατί θεωρώ εντελώς εφθαλμένο. Για τη Σερβία τι έχετε κάνει, κύριε Δημητρά, για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Σερβίας, των Ορθοδόξων Ελλήνων. Των Ορθοδόξων Σέρβων. Πείτε μας τι έχετε κάνει. Κύριε πατέρα Μάξιμε. Αυτή τη στιγμή μιλάω για το θέμα του των αιρέσεων. Αυτή τη στιγμή σας κάνω μια ερώτηση, μπορείτε να απαντήσετε. Δηλαδή δεν θα τελειώσω αυτό να πω, θα με διακόψετε. Όχι, δεν σε κάνω. Εσείς απαντήσετε τι θα πω. Κύριε Δημητρά, παρακαλώ. Λοιπόν, και σας λέω ότι ο τρόπος ο σωστός για να κάνει εκκλησία, γιατί πρέπει να λέμε και προτάσεις, μην κάνουμε κριτικές. Ναι. Είναι αυτός. Στην Αγγλία η αντίστοιχη εκκλησία πήγε στη London School of Economics, βρήκε τους κοινωνιολόγους της θρησκείας, τους χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα και βγήκε ένα καταπληκτικό βιβλίο για τα νέα θρησκευτικά κινήματα από τον οργανισμό Inform. Που προεδρεύεται από τους τέσσερις αρχιεπισκόπους των εκκλησιών εκεί, χρηματοδοτείται από το κράτος, για να δουν τι είναι επιτέλους αυτά τα πράγματα. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό το βιβλίο. Τα νέα θρησκευτικά κινήματα, αυτά που αποκαλούνται σέκτες ιερέσεις. Ή παραθρησκευτικά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, το οποίο το διάβασα όταν το γνώρισα τώρα τελευταία, γιατί γνώρισα και τη συγγραφέα, η οποία θα έρθει την άνοιξη στην Ελλάδα για ένα συνέδριο που θα κάνουμε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ένας ευπρεπής και θετικός στο πνεύμα χριστιανός. Ορθόδοξος ή οτιδήποτε άλλο, θα το ασφαλιστεί. Ο τρόπος που παρουσιάζονται οι οργανώσεις αυτές μέσα από το έργο όσων είναι υπεύθυνοι για το αιρετικό αγώνα στην Ελλάδα, θα το θεωρήσει αυτό με όλους τους χαρακτηρισμούς τους οποίους ακούσατε πριν. Η άποψη δική μου είναι, την επαναλαμβάνω, ότι κάθε εκκλησία πρέπει να κάνει κατά τον τρόπο τον καλύτερο, όταν, όπως είπε ο κ. Μουστάκης, παραβαίνει τους νόμους της πολιτείας που πρέπει να είναι ουδέτερη απέναντι στον κόσμο. Το ποινικό δίκαιο δηλαδή. Το ποινικό δίκαιο. Να παρέχεται, αλλά από εκεί και πέρα να μην υπάρχει καμία συνεργασία τμήματος. Πολιτείας. Ποια είναι επικρατούσα θρησκεία, κύριε Επικρατούσα στην Ελλάδα, μπορείτε να μας πείτε παρακαλώ. Ποια είναι επικρατούσα θρησκεία? Η Ορθόδοξη. Ωραία. Ποια πρέπει να, να υπερασπιστεί και να προασπιστεί πρώτα, η Ορθοδοξία ή όλες οι άλλες αιρέσεις? Καμία. Ναι. Καμία. Βεβαίως. Δηλαδή αυτό θα αφήνει ανεξέλεκτες, ξέφρα εγώ εμπέλη την Ελλάδα να αλωνίζουν όλες οι αιρέσεις. Δεν ενδιαφέρει τι λένε οι ευρωπαϊκές συμβάσεις. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι ευρωπαϊκές συμβάσεις. Α, εντάξει, αυτό λέω. Δεν σας ενδιαφέρουν οι αρχές δημοκρατίας. Εκεί είναι το κλειδί. Με ενδιαφέρει ότι βρίσκομαι στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Δεν σας ενδιαφέρει ούτε ο κόσμος, ούτε η αρχή της δημοκρατίας. Ποιος κόσμος? Σας ενδιαφέρει μία μορφή της Ορθοδοξίας, η οποία δυστυχώς. Μία μορφή, υπάρχουν πολλές μορφές της Ορθοδοξίας. Βεβαιότατα. Ποιες είναι? Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, επειδή πέρασα 4 χρόνια στην Αμερική,
ότι τι απόψει αυτέ δεν τι άκουσα ποτέ από το Σεβασμό. Ποιε είναι οι πολλέ μορφέ ορθοδοξία. Μία είναι η ορθοδοξία. Μία είναι η ορθοδοξία. Τη θεωρία. Υπάρχουν πολλέ ορθοδοξίε. Βεβαίω. Τον τρόπο που την εφαρμόζουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλέ αλήθειε, κύριε Δημητρά. Να ρωτήσω μια άλλη. Η αλήθεια είναι μία. Ο τρόπο που την εφαρμόζει κάθε. Άρα μία είναι η ορθοδοξία. Η ορθοδόξα. Κύριε, εξελίχθηκε ο διάλογο με τον αντίλογο και νομίζω ότι διαλεκτικά βγάλανε όλοι που μα βλέπουν συμπέρασμα. Και τις απόψεις του ενός και παρακάνω. Του άλλου. Σας παρακαλώ, μία. Κύριε Κολάτο, σας παρακαλώ. Έχει μείνει όμως ένα άλλο θέμα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχει μείνει όμως ένα άλλο θέμα αναπάντητο για να μπούμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Πολύ ωραία, λοιπόν. Ο πατέρας Μάξιμος ρώτησε, γιατί βάλετε κύριε εναντίον του πατρός Αντωνίου Αλεξιόπουλου. Κύριε Αλεξίου. Όχι εναντίον γιατί βάλετε ο Αλεξίου επίσης. Γιατί βάλετε να μάθω για να τον έχω φίλο. Να μου αποκαλυφθεί ποιος είναι ο Αλεξίου. Να ξέρω και εγώ με ποιο κουβεντιάζω. Μάλιστα. Κύριε Αλεξίου. Πες μας λοιπόν τι είσαι ρε Αλεξίου. Εντάξει λοιπόν με δύο πολύ απλά λόγια καταρχήν εγκυκλοπαιδικά να πούμε δύο λόγια περί Σούφη. Σούφη προέρχεται. Σας παρακαλώ προέρχεται από την ελληνική λέξη. Σας παρακαλώ είναι βασικό. Προέρχεται από την ελληνική λέξη Σοφή. Είναι παραφορά του ελληνικού σοφή και είναι η σούφη, η περιβόητη αυτή σούφη, για του οποίου έγινε τόσο πολλή λόγο, είναι παιδιά του αρχαίου ελληνικού πνεύματο. Δεν έχουν καμία σχέση με καμία θρησκεία, είναι ελεύθερο φιλοσοφικό στοχασμό. Και δύο λόγια για το Ρούμι. Σα παρακαλώ. Ο Ρούμι υπήρξε μια από τι μεγαλύτερε φυσιογνωμίε τη ανθρωπότητα του 13ου αιώνα, διδάσκεται σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου, ποιητής. Υπήρξε φιλόσοφο, ποιητή και ανθρωπιστή που αγκάλιασε ολόκληρη την οικουμένη. Δεν θα μου διαστρεβλώσετε εσεί. Το έργο το δικό μου ή το έργο του Ρούμι. Χαίρομαι λοιπόν, πάρα πολύ για τα πόδια σα. Και μπαίνουμε σε παρακαλώ. Και μπαίνουμε επιτέλου στην ουσία. Είναι θρησκεία αυτό. Χαίρομαι που είναι ελεύθερο φιλοσοφικό στοχασμό. Έχει λατρεία. Καμία. Χαίρομαι που αποδέχεστε ότι είστε ο παδό των Σούφι και του Ρούμι. Το χαίρομαι. Παρακαλώ, συνεχίζετε. Δεν κατάλαβα. Το χαίρομαι. Σα εξήγησα τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Λοιπόν, μην διαστρεβλώνετε τα λόγια μου. Δεν έχει λατρεία όμω, λέει γεροντά. Δεν τα παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Μουσάκη. Δεν μα παρακολουθούν. Το πόσο εύκολα διαστρεβλώνετε τα πάντα είναι ολοφάνερο. Εδώ βλέπουμε τι έγινε στη Ρωτώντα, το βλέπουμε πεντακάθαρα στις οθόνες και μετά έρχεται κάποιος παπάς και μας λέει όχι, εγώ δεν ήμουν μπροστά. Κύριε Αλεξίου, και το βλέπεις πεντακάθαρα ότι είναι μπροστά. Έχω... Τόσο ψεύτες θα μας βγάλετε. Δύναμη, και στραβούς δηλαδή. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα τα ακούσετε όλα σήμερα. Για τον πατέρα Αντώνιο πήγε. Για τον πατέρα. Γιατί βάλετε μονίμως εναντίον του. Μία από τις περιβόητες συνεργάτησές του και κοντή φίλη και αγαπητή είναι η περιβόητη καθηγήτρια Σαμπολιών ή κάπως έτσι το όνομά της, η οποία έχει στην πλάτη της σκάνδαλα συμμετοχής σε συμβόλαια από προγραμματισμού. Να τα αποδείξουμε αν είναι συνεδριάτρια του. Έχει έρθει σε άπειρα συνεδριάτρια τα οποία έχει οργανώσει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μήπως δεν κατάλαβε τι παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Κυρία Τακουνάκη, σας παρακαλώ. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Θα το απαντήσει, σας παρακαλώ. Ποιος θα το απαντήσει, κανένα μπορείτε ο πατήρ Αντώνης. Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Αλεξίου. Υπάρχουν για όλα στοιχεία. Μην με διακόπτετε, τέλος. Μην με διακόπτετε. Μα αύριο θα πάτε για μένα, θα λέμε. Κύριε Τακουνάκη, παρακαλώ. Από εκεί και πέρα, τι σημαίνει από προγραμματισμό, προσέξτε με. Από προγραμματισμό σημαίνει, ακούστε και θα μάθετε πολλά και θα δείτε ποιος είναι ποιος. Μη βιάζεστε. Λοιπόν, συμβόλαια από προγραμματισμό, τι σημαίνει. Ότι αν εσείς κύριε Παναγιωτόπουλε, για παράδειγμα είστε βουλευτής, σας απαγάγουν για τις βία. Σας χώνουν μετά στη συνέχεια. Με εγκληματίες συνεργάζονται αυτές οι οργανώσεις, οι οποίες είναι παραπλήσεις της ΠΕΙ ή του άλλου κέντρου. Ποιες οργανώσεις, καλέ. Ησυχία. Ποιες, θα τα ακούσετε, μην βιάζεστε. Έχετε αποδείξεις για αυτά, κύριε. Για όλα. Μα πού είναι οι αποδείξεις. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αφήστε να συζητήσουμε, σας παρακαλώ. Να ολοκληρώσω. Σας απαγάγουν, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Λοιπόν, σας απαγάγουν και σας χώνουν πού. Σε ψυχιατρικά. Υποτίθεται ιδρύματα τα οποία είναι κελιά του χειρότερου είδους, τύπου της εποχής του Χίτλερ. Λευκά κελιά. Λοιπόν, προσέξτε με ένα λεπτό. Σας χώνουν εκεί μέσα και σας κάνουν πλήσεις εγκεφάλου. Ποιος καλέει. Μην βιάζεστε, επιτρέψτε με να Μάξιμη, τώρα θα συζητήσει η κυρία Ντακουνάκη με τον κύριο Αλεξίου. Ένα λεπτό. Ένας από τους βασικούς συνεργάτες. Όχι, δεν θα με διακόψετε. Παρακαλώ. Ένας από τους βασικούς συνεργάτες επίσης. Ο οποίος συχνάζει συχνότατα στη Γερμανία και συναντιούνται όλοι αυτοί, είναι ο περιβόητος Αμερικανός Τζόλιον Βεστ. Με ποιον συναντιέται. Ψυχίατρος και με τη Σαμπολιόν και με άλλους Γερμανούς συνεργάτες του Αλεβιζόπουλου και με τον Αλεβιζόπουλο. Ναι, παρακαλώ, μου λέτε. Μη σας παρακαλώ, υπάρχουν συνέδρια μαζί. Υπάρχουν συνάντηση. Εγώ το διαψεύδω. Είστε μαζί στη συνάντηση. Παρακαλώ. Είστε μαζί στη συνάντηση. Παρακαλώ. Έχετε στοιχεία για αυτό. Υπάρχουν στοιχεία για όλα. Πού είναι, κύριε Περιμένετε. Περιμένετε. Παρακαλώ. Μην διακόπτετε. Δεν μπορείς να σας παρακαλώ. Μην διακόπτετε. Ήρθε ο πατήρ Αντώνη. Σας παρακαλώ, κύριε. Από την αρχή περιμένουμε να κάνει.
Ο πατέρα Μάξιμε από την αρχή την εκπομπή. Από την αρχή την εκπομπή. Κατηγορείτε μόνο ένα άνθρωπο που δεν ακούγεται κανένα. Επίτηδε κάνουμε να μην ακούσουμε. Ηρεμία, μετά το ακούγεται από την άκρη μετά. Παρακαλώ, θα διακοπεί η εκπομπή. Τι προτείνετε, κύριε Αλεξίου, να ακούσουμε την καταγγελία. Δεν βοηθάτε. Δεν βοηθάτε. Δεν βοηθάτε, κύριε. Δεν σέβεστε το κοινό. Λυπάμαι που το λέω. Δεν σέβεστε το κοινό. Δεν το σέβεστε. Ένα λεπτό, κύριε Αλεξίου. Ένα λεπτό. Κύριε Αλεξίου, σας παρακαλώ. Θα παρακαλέσω να μην διακόψει κανένα. Δείξτε σεβασμό προς το κοινό που μας παρακολουθεί, μας κάνει την τιμή αυτή την προχωρημένη ώρα. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Κύριε Αλεξίου, προτείνει. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θέτω το ερώτημα που σας θέτουν όλοι. Λέτε πράγματα πάρα πολύ σοβαρά, πολύ βαριά, μη διακόψει κανείς, παρακαλώ. Έχετε αποδείξεις να καταθέσετε ή να δείξετε στην κάμερα μπροστά? Στην κάμερα μπροστά υπάρχει ολόκληρο το βιβλίο. Και αν μία τελεία, επιτρέψτε μου να τελειώσω επιτέλους, κυρία Ταγκουνάκη. Εάν μία κόμμα, ένα κόμμα ή μία τελεία δεν είναι στη θέση του, να με μηνύσει ο οποιοσδήποτε Αλεβιζόπουλος. Προσέξτε με λοιπόν. Αποδείξεις υπάρχουν. Μα υπάρχει μήνυση εκ μέρους σας εναντίον του πατρός Αλεβιζοπούλου. Υπάρχει προσφυγή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα τα πω αυτά, αν υπάρχει χρόνος μετά. Αποδείξεις λοιπόν, υπάρχουν, κύριε Αλεξίου. Υπάρχουν και παραυπάρχουν. Πούντε, λοιπόν, πούντε. Μπορώ να ολοκληρώσω. Να δείξτε τι αποδείξεις, γιατί λέτε πράγματα. Αυτό ολόκληρο θα περάσει το μήνυμά του χωρίς αποδείξεις. Αυτό ολόκληρο το βιβλίο είναι μια σκέτη απόδειξη. Ποιο το έχει γράψει το βιβλίο? Εγώ το έχω γράψει. Εγώ εσύ το έχει γράψει ένα βιβλίο και να πει ότι θέλει. Ο ίδιος το έχει γράψει, λέει. Μπορώ να ολοκληρώσω. Ένα λεπτό, ναι. Αυτός λοιπόν ο περιβόητος Τζόλιον Ουέστ ή χαριτωμένα Τζόλι, Γιάννη, τι κάνει, Γιάννη, προτείνει. Θα τα κάνω πάλι στο Σταυρό. Τι προτείνει, δεν μπορώ να τον κάνετε όσες φορές θέλετε. Το Σταυρό σας να τον κάνετε όσες φορές θέλετε. Εμένα δεν θα με φοβήσετε. Θα βγάλω και τα πετραχίλια μου να κάνω εξορκισμούς στο τέλος. Για εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδας, αναπόδεικτε. Είναι τραγικό αυτό. Μόνο του αναπόδεικτο να αποδείχτε και πείτε το μάλλον. Αποδείχτε το. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχουν αυτά. Κυρία Ταγκουνάκη. Ένσταση. Θα με αναγκάσετε. Ένα λεπτό. Καταγράφετε την ένστασή σας. Λοιπόν, ακούστε, ακούστε κύριοι και κυρίες. Ακούστε πατέρες. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που συνιστά προσβολή στο κοινό, εγώ θα διακόψω την εκπομπή ή θα αποχωρήσω. Προτιμότερο να τη διακόψουμε παρά, και συνεχίστε παρά, παρά να όλοι συνεργαστούμε. Και συνεχίστε εσείς. Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω. Μισό λεπτό. Θα παρακαλέσω, επειδή ο πατέρας Αντώνιος Αλεβιζόπουλος είναι απόν, ό,τι έχετε να πείτε και τον αφορά, να είναι με την επίδειξη στοιχείων μπροστά στην κάμερα. Θα παρακαλέσω, κύριε Αλεξίου, για να μην νομιστεί ότι σας αφαιρώ το λόγο, για το όνομα του Θεού. Εάν έχετε κάτι που τον αφορά προσωπικά, να του απευθύνουμε την πρόκληση. Να έρθει μαζί σας τέτα τέτ εδώ, στην εκπομπή, και να συζητήσετε. Και να τα πείτε όλοι. Ελεύθερα. Μισό λεπτό. Συμφωνείτε με αυτό. Εσείς τον καλέσατε, κύριε Παναγιώτοπουλο. Εγώ τον κάλεσα. Τον καλέσατε. Γιατί δεν ήρθε, κύριε. Μου είπε ότι απόψε δεν μπορεί να έρθει. Και πότε θα έρθει? Όχι, να πω κάτι. Πατέρα Γιώργη. Χθες ήταν στο Sky ο πατήρ Αντώνης Αλεβιζόπουλος και έκανε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Και αν ήρθε το πατήρ Αλεβιζόπουλος απόψε, έτσι που είμαι, θα δεν θα μπορούσε να γίνει διάλογος. Προτείνω και εγώ και παρακαλώ τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον σταθμό να δούμε από τηλεοράσεως ένα διάλογο μεταξύ πατρός Αλεβιζοπούλου και κυρίου Αλεξίου. Το δέχεστε, κύριε Αλεξίου. Ανά πάσα στιγμή. Ωραία. Ανά πάσα στιγμή. Νομίζω, εγώ έχω λοιπόν, πάλι ένσταση. Νομίζω λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, η ώρα είναι συνήγορο του κυρίου Αλεβιζόπουλου είστε. Σας παρακαλώ. Μακάρι να είστε, φαίνεται. Κυρία Ταγκουνάκη, συγγνώμη, θα βάλω τίτλους τέλους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί δεν υπερασπίζεται ένα άνθρωπο που αδικείται και υβρίζεται. Πατέρα Νεκτάριε. Και υβρίζεται να τον κάλεσε, γερό, να τον κάλεσε να έρθει δεν εδώ. Δεν σέβεσε το κοινό δεν όλοι σήμερα. Σας γιατί παρακαλώ. Να μην κάνουμε εκπομπή. Σας όλοι παρακαλώ. Εκπομπή, τουλάχιστον. Μα παίρνουμε κύριε Ταγκουνάκη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Και θα πάμε στο τέλος της εκπομπής. Εν πρώτης παίρνουμε μια απόφαση εν αγνία ενός ανθρώπου και αν υποθέσουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι εκπροσωπούν παραθρησκευτική οργάνωση. Να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Αν υποθέσουμε ότι εκπροσωπούν παραθρησκευτική οργάνωση. Ποιος? Μισό λεπτό. Ποιος πρέπει. Ένα λεπτό, δεν θα μιλήσουμε. Ο Ιξ. Θα πρέπει ο αρμόδιος. Με το ζόρι θα μας κάνετε παραθρησκευτικούς. Ο Ιξ. Με το ζόρι. Κύριος Παλαγιωτόπουλος που είναι κρίσιμο. Είμαστε εγκεκριμένα σωματικά του Δημητρία. Δεν έχουμε καμία σχέση. Έχετε φαντασία. Μεγάλη φαντασία. Θα πρέπει λοιπόν ο αρμόδιος επί των αιρέσεων να κάθεται στην ομιλία από τηλεοράσεως με τον κάθε παραθρησκευτικό. Για όνομα του Θεού. Πάει αυτό. Εδώ είναι οι καταλυστές. Να κάνω χρήση. Διαφημίσεις.
Με τη διακοπή, κυρίες και κύριοι, κάπως ηρέμησαν τα πνεύματα. Διανύουμε τα τελευταία λεπτά μιας εκπομπής που έχει συμπληρώσει ήδη στον αέρα 2 ώρες. Η πρόσκληση απευθύνεται δημόσια στον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Νομίζω ότι την σκοπιμότητα και τη χρησιμότητά της την επιβεβαιώνουν όλοι, και ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, σε μια απευθείας πρόσωπο με πρόσωπο συζήτηση και με τον κύριο Αλεξίου και με όποιον άλλο ο κύριος Αλεβιζόπουλος θελήσει. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Αλεξίου, να βάλουμε μια τελεία σε ό,τι αφορά τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Είναι απόν, δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι ευπρεπές, δεν είναι θεμητό να αναφερόμαστε σε απόνες. Ο λόγος για ένα λεπτό στην κυρία Ντακουνάκη. Αμέσως μετά θα πρέπει να πάμε στον πατέρα Ιωάννη και να κλείσουμε με τον Άγιο Θυμόν. Όμως να μην γίνουν διακοπές και χάσω το λεπτό μου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Προχάδιν, η παρουσία των δύο κυρίων απόψε εδώ απέδειξε πόσο, καταρχήν ποια είναι η συλλογιστική αυτών των οργανώσεων και δεύτερον πόσο προστάτευτοι είμαστε απέναντι στις μεθόδους τους που μπορούν να βγουν στην τηλεόραση, να δείξουν τον οποιονδήποτε χωρίς καμία απόδειξη. Δεύτερον, επειδή υπάρχει πολύ έντονη παραπληροφόρηση και σβήνουμε τα υπαρκτά αντικειμενικά στοιχεία. Αυτό το ζω πρώτη φορά στη ζωή μου τέτοια παρέστηση. Η Scientology, το ΚΕΦΕ δηλαδή, το εκφράζει στην Ελλάδα, έχει καταδικαστεί διεθνώς. Στη Βρετανία, στη Γερμανία, έχει υποθεί ότι καταστροφική οφειτά άτομα σε αυτοκτονία από επίσημα χείλη, από κυβερνήσεις κτλ. Αυτό δεν το αναφέρει κανείς. Τρίτον, είναι οι ίδιοι που προωθούν, και μπορώ να το αποδείξω, μόνο που δεν θέλω αυτή τη στιγμή να καθυστερήσουμε να τα πούμε ύστερα, είναι οι ίδιοι που προωθούν τέτοιες κατηγορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και αυτό και μόνο αρκεί για να είναι αντιεθνικός ο ρόλος τους, διότι μας δυσφημούν διεθνώς αυτοί οι ίδιοι που καμώνονται τους πατριώτες και τους Έλληνες. Και τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι εγώ απειλούμαι από το ΚΕΦΕ, στο οποίο υπάγονται αυτοί οι δύο κύριοι, αφού δεν μας απάντησαν. Και δεν απειλούμαι μόνο εγώ, απειλούνται δεκάδες άτομα που αποκαλούνται ένεμοι εχθροί. Και ξέρουμε από τον ιδρυτή του ΚΕΦΕ, τον κύριο Χάμπαρτ, ότι ένεμοι εχθρό σημαίνει ελεύθερο πουλί που μπορεί να το καταστρέψει, να το εξολοθρέψει, να το αφαιρέσει την περιουσία, να το εκδικηθεί κτλ. Λοιπόν, πραγματικά πιστεύετε σε αυτά που λέτε? Εμένα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και κάθε εμένα που απειλείται από αυτές τις οργανώσεις, ποιος θα μας προστατεύσει? Αυτή είναι η ερώτηση. Πατέρα Ιωάννη. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου, συνδέοντας το θέμα της Ροτόντα με τα όσα εδώ απόψε κουβεντιάστηκαν, να πω ότι πράγματι υπάρχουν κάποιες, ας το πούμε, κατευθυντήριες δυνάμεις που θέλουν να εμφανίσουν προς τα έξω το πρόσωπο της Εκκλησίας, είτε να διακρίνεται από έναν φανατισμό, είτε να ασκεί μία καταπίεση σε υπάρχουσες θρησκευτικές μειονότητες. Έχω να καταθέσω ότι στην Ελλάδα όλοι απολαμβάνουν ίσων προνομίων, δεν υπάρχει κανένας καταπιεζόμενος και καταδιωκόμενος. Απέναντίας υπάρχει μία πολεμική εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία εμφανίζεται με προσωπία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την φύση της και τη λειτουργική της ζωή. Για τη Ροτόντα οφείλω να καταθέσω με κάθε συντομία ότι πρόκειται για τον αρχαιότερο ναό της Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανάγει την ιστορική του λειτουργική αφετηρία το 370 με 395. Είναι γνωστή η ιστορία του μνημείου. Ναι. Αποτελεί ένα από τα πιο θαυμαστά μνημεία. Το υπογραμμίζω αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, διότι εσκάτως αμφισβητήθηκε η ιδιότητά του ως ναού και χαρακτηρίστηκε από μία ομάδα ανθρώπων που εξ συστήματος εργάζονται για τον αποχαρακτηρισμό και αποχριστιανισμό του μνημείου, εμφανίζοντάς το απλώς σαν ένα μνημείο που ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά. Με αυτήν τη φιλοσοφία λοιπόν στερήθηκε το δικαίωμα στην τοπική εκκλησία της Θεσσαλονίκης να έχει την πρόσβαση προκειμένου να τελεί τις θείες λειτουργίες. Υπήρξαν οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπήρξαν αποφάσεις τις οποίες δυστυχώς το Υπουργείο Πολιτισμού δεν σεβάστηκε, καθώς επίσης και κανονισμός εγκεκριμένος από την Εκκλησία της Ελλάδος, ο οποίος προέβλεπε και προβλέπει την διτή χρήση του χώρου υπό την έννοια ότι θα υπάρχει και η σύμφωνος γνώμη της τοπικής Ιεράς Μητροπόλεως. Είστε σαφείς, λέτε λοιπόν ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της Ιεράς Μητροπόλεως. Όχι μόνο δεν ζητήθηκε, η γνώμη. Ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα, αλλά το συζητήσαμε στις ειδήσεις του Star Channel και θα επανέλθουμε σε αυτό. Έχουμε μια ευαισθησία στο θέμα, όπως έχουμε και μια μεγάλη ευαισθησία στον βόρειο λαδικό χώρο. Πατέρα Ιωάννη. Και αυτήν ακριβώς την ώρα που
ο βορειοελλαδικός χώρος αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είναι γνωστά σε όλους μας. Αυτή ακριβώς η ομάδα των ανθρώπων που έχει και πολιτικό μανδύα τις τελευταίες ημέρες, λοιπόν, εμφανίστηκε να κάνει μία πολεμική ώστε να πάψει να λειτουργεί ως ναός και να μεταβληθεί σε έναν τόπο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανεξελέκτων και ασχέτων προς την ιερότητα του χώρου. Μάλιστα. Πατέρ Ιωάννη, να σας ευχαριστήσω. Θα επεκταθούμε στο θέμα στο δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν σε αφήσω να τελειώσει, κύριε Κολάτε. Βεβαίως, κύριε Κολάτε. Ένα λεπτό. Πρέπει να πω ότι έχει ζητήσει το λόγο τηλεφωνικά ο κ. Καψάλης από την εφημερίδα Στόχος, γιατί θεωρεί ότι προσευλήθη βαρύτατα από τον κύριο Δημητρά. Μόνο αν επιτρέψει ο κύριος Δημητράς να του δώσουμε το λόγο. Και αν μπορείς να απαντήσεις αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Ο χρόνος είναι, θα έλεγα, ήδη έχει εκπνεύσει ο χρόνος. Θα παρακαλέσω την κατανόηση του κύριου Καψάλη, διότι ο χρόνος δεν επαρκεί για να απαντήσει. Ένα λεπτό. Κύριε Κολάτε, το ερώτημά σας και μετά στον αέρα ο κύριος Αλεξίου με τον σεβασμιότατο Θιβών για να κλείσουμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν πιστεύω ότι ο σεβασμιότατος Θιβών να μπορέσει να απαντήσει, αλλά αν θα ήθελα να απαντήσει. Στη δικιά μου γενιά, πολλοί θελήσαν και κάναν κακό στην Ελλάδα. Και οι αιρέσεις και οι καθολικές εκκλησίες, παλώς η επίσημη καθολική εκκλησία, δεν πιστεύω ότι θέλει το καλό της Ελλάδας, ούτε πιστεύω ότι είναι πιο φιλελεύθερη από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Το χειρότερο όμως κακό που έκανε στην Ελλάδα της γενιάς μου τώρα, δεν το έκαναν ούτε οι αιρέσεις ούτε η καθολική εκκλησία. Το έκανε ένας Έλληνας ιεράρχης με την πολιτική απιστία του, ο Μακάριος. Αυτός έβαλε την υπογραφή του να μπορούν οι Τούρκοι να παρέμβουν. Αυτό τους κάλεσε στην Κύπρο. Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αυτό πιστεύω. Κύριε Κολάτε, αλλά χειρότερο το κόμμα της Ορθοδοξίας είναι ήδη κάτι ιεράρχες. Εδώ παραβιάζουμε ιερές ιστορικές παρακαταθήκες. Αν θέλετε, παρακαλώ, εάν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση για τη ζώσα πολιτική του Ερεθόπου, να την κάνουμε. Όχι απόψε όμως, κύριε Κολάτε, μην δημιουργούμε εντυπώσεις θερμή παράκληση. Δεν με φοβήσατε, όσο με φοβήσανε κάποιοι κύριε, κύριε Ζήση, παρακαλώ. Θα παρακαλέσω στον αέρα τον σεβασμιότατο Θιβών για να κλείσουμε και τον κύριο Αλεξίου. Και τον κύριο Αλεξίου, παρακαλώ, εμένα με βλέπει ο κόσμος. Ο κύριος Αλεξίου. Τον κύριο Αλεξίου και τον σεβασμιότατο, παρακαλώ, κύριε Λεοντάρη. Θέλω να κλείσω μαζί σας. Και θέλω να κλείσω μαζί σας για έναν λόγο. Κύριε Αλεξίου και σεβασμιότατε. Η κυρία Νταγκουνάκη είπε κλείνοντας ότι και οι κύριοι εδώ, αφού δεν μας λένε ότι είναι αποσυνδεδεμένοι από τέτοιου είδους οργανώσεις, καμώνονται τους πατριώτες και τους Έλληνες. Αλλά κάνουν ζημιά. Σεβασμιότατε, εσείς το αποδέχεστε και για τον κύριο Αλεξίου και για τον κύριο Δημητρά κάτι τέτοιο, γιατί είναι βαρύτατο. Κοιτάξτε, είστε και οι δύο στον αέρα. Από ό,τι άκουσα, δεν επίστηκα ότι ο αγώνας γίνεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμα και για τον αγαπητό μου Παναγιώτη τον Δημητρά, τον παλιό μου μαθητή, φοβάμαι ότι χρησιμοποιείται ως όργανο χωρίς να το καταλαβαίνει βέβαια και εύχομαι να μην διαβάσω μετά από 10 χρόνια ότι έπαιξε αυτό το ρόλο των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι έχουν ορισμένες βλέψεις και σκοπιμότητες στον χώρο της Ελλάδος χωρίς αυτός να το έχει καταλάβει. Εύχομαι να μην το διαβάσω μετά από 10 χρόνια. Επομένως, βάζω πολλά ερωτηματικά. Και ακόμα με ισχύει αυτό το ερώτημα, διότι σε αυτούς τους αγώνες που γίνονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν διάβασα μια φορά μια διαμαρτυρία για αυτά τα δικαιώματα αυτών των Ορθοδόξων, των ταλαιπώρων. Έγινε κάποιος αγώνας, διαμαρτυρηθήκαμε ή δεν άκουσα από αυτές τις οργανώσεις κάτι να πούνε για αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Η πρώτη θέση μου είναι αυτή. Μάλιστα. Ένα δεύτερο σημείο που θέλω να πω, έχω καταλήξει πλέον ότι δεν υπάρχει, κατά τη δική μου την άποψη, καταδίωξη αυτών των αιρέσεων, μπορεί να έχουμε μερικές φορές μερικές παρεκτροπές, μερικά άκρα. Τουναντίον προστατεύονται και το απέδειξε αυτό στην αρχή και έχω και άλλα στοιχεία, σκανδαλωδώς. Έχουν πολλά προνόμια. Χωρίς να περιμένει το κράτος τίποτα από αυτό. Τουναντίον εκείνοι εξυπηρετούν τα ξένα συμφέροντα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο από πολλές φορές. Ένα τρίτο σημείο που θέλω να πω είναι ότι όλες αυτές οι οργανώσεις, αυτές οι αιρετικές, είναι επικίνδυνες περισσότερο από κάθε άλλη φορά, όχι τόσο για την Εκκλησία και για το έθνος, αλλά κυρίως και για τα οποιαδήποτε πρόσωπα, είτε συμμετέχουν είτε δεν συμμετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας. Μάλιστα. Παράδειγμα, σκλαβοπάζαρα πάρα πολλά ανθρώπων που δουλεύουν από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 για αυτούς τους ανθρώπους. Και ένα τελευταίο, κύριε Παναγιωτόπουλε, και θέλω να κλείσω. Διερωτώ με, ακούω μορφωμένους ανθρώπους τόση ώρα και διερωτώ με, καλά. Αυτές οι ρίζες μας τόσων αιώνων, τα βάθη των αιώνων, η παράδοσή μας, η τόσο πλούσια παράδοση,
δεν μπορεί να μας δώσει συνθήματα, νοήματα γύρω από τα οποία να συσπηρωθούμε και έχουμε ανάγκη από τον Μπρούκλιν, έχουμε ανάγκη από τον Χάμπαρτ, έχουμε ανάγκη από τον Σούφι, έχουμε ανάγκη από τους Ανατολίτες. Αυτό με κάνει και εκπλήσουμε και λυπάμαι. Αυτό μαρτυρεί ακριβώς ότι δεν σκεπτόμαστε ελληνικά. Μάλιστα. Κύριε Αλεξίου, μια απάντηση στο σεβασμιότατο. Με όλο το σεβασμό να πω το εξής, θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής σημείο. Καταρχήν, δεν νομίζω ότι είναι θέμα προσδιορισμού Σούφι κλπ. Όλες αυτές οι διάφορες οργανώσεις οι οποίες αναφέρθηκαν. Δεν είναι δυνατόν, σεβασμιότατε, να ασχολείται κανείς με την ελευθερία του πνεύματος και να υπάγεται στη μία ή άλλη στην οποιαδήποτε ολοκληρωτική οργάνωση. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας από την αρχή. Δεν μας είπατε όμως αν είστε μέλος ή δεν είστε στο ΚΕΦ. Σας ρωτάμε και δεν μας απαντάτε. Δείτε, υπάρχει θέμα, υπάρχει να σας απαντήσω. Θα μπορούσα να απαντήσω. Θέλετε να κάνω δηλώσεις, ευχαρίστω. Μα όχι, μα είστε σε δύσκολη θέση. Καταρχήν, είστε ή δεν είστε, δηλαδή, Να σας απαντήσω. Ευχαρίστω. Να σας κάνω αυτή τη χάρη. Αν και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θίγετε τα ατομικά μου δικαιώματα. Άρα να σας απαντήσω. Δεν είμαι μέλος του ΚΕΦ. Ούτε της Ανατολογίας, ούτε οποιασδήποτε άλλη οργάνωση. Πέρα από αυτό. Να σας κάνω κι άλλες δηλώσεις, μια που θέλετε δηλώσεις. Παρακαλώ, κύριε Αλεξίου. Παρακαλώ, στο σεβασμιότατο μιλάτε. Εγώ στο σεβασμιότατο. Όχι, είπα ότι είναι συνεργάτη. Πατέρα Νεκτάρη, σας παρακαλώ. Δεν σέβεστε το σεβασμιότατο τον Άγιο Θηβών. Λέω ότι είπε η κυρία Ταγκουνάκη. Συνομιλεί με τον Άγιο Θηβών. Λοιπόν, είναι αναπαράγεται. Λοιπόν, επιπλέον, να σας κάνω και αυτή τη δήλωση. Έχω υποφέρει προσωπικά και εγώ και η οικογένειά μου και το φιλικό μου περιβάλλον από τις μεθόδους του πατρός Αντωνίου Αλβιζοπούλου. Έχω πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία. Πέρα από αυτό, να σας κάνω και αυτή τη δήλωση. Είμαι αριστερός, το έχω δηλώσει. Δεν ανήκω σε καμία θρησκεία, είτε παλιά είτε νέα. Σας το λέω άλλη μια φορά. Ανήκω σε μια οικογένεια όπου από πάπου ήταν αριστεροί και κομμουνιστές. Εάν θέλετε να φέρετε στην Ελλάδα πάλι εκείνες τις εποχές του εμφυλίου πολέμου ή την περίοδο πριν τον εμφυλίο. Να ολοκληρώσω. Πριν τον εμφύλιο πόλεμο ή και μετά, όλα αυτά τα γνωστά τα οποία έχει περάσει αυτός ο ταλέπορος τόπος, εάν θέλετε να τα ξαναφέρετε, ξαναφέρτε τα. Θα είναι εις βάρος της Ορθοδοξίας. Τίποτα άλλο, σας ευχαριστώ. Εκείνο που θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Αλεξίου, διαβάσατε την παράδοσή μας, τις ρίζες μας και δεν σας ικανοποίησαν. Για να ρίξω μια ματιά και σε αυτό το χώρο. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας, ιδιαίτερως εσάς, σεβασμιότατε, που ξενυχτήσατε κοντά μας. Να χαιρετήσω τον ωραίο τόπο, τον οποίο επιμένετε και τον ωραίο λαό τον οποίο επιμένετε και να διευκρινίσω το εξής. Με την σημερινή συζήτηση ανοίξαμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο που αφορά και το έθνος μας και την Εκκλησία μας αλλά και την υπόθεση των ατομικών δικαιωμάτων. Ας μας επιτραπεί και το λέω ως δρόν δημοσιογράφος από την πρώτη γραμμή να έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για όλα αυτά τα θέματα. Στα θέματα λοιπόν αυτά θα επανέλθουμε πάρα πολύ σύντομα. Κλείνοντας, λέω ότι ισχύει η ανοιχτή πρόσκλησή μας για έναν απευθείας διάλογο του κυρίου Αλεξίου με τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Εύχομαι αυτός ο διάλογος να πραγματοποιηθεί. Σας ευχαριστώ όλους σας. Θέλω να σημειώσω ότι οι πλέον ζωηροί από τους φίλους μας που ήταν εδώ, τους πατέρες που φέρουν το τιμημένο ράσο, συμβαίνει να έχουν και μια τηλεοπτική παιδεία, όπως ο πατέρας Νεκτάριος, ο οποίος διαθέτει δική του εκπομπή σε κανάλι των πατρών, ή κάνω λάθος. Έτσι είναι. Πώς το λέτε? Είναι το Super B. Είναι το μεγαλύτερο δυτικό κανάλι της Ελλάδας. Δεν μεταχειρίζεται ελληνική ονομασία όμως. Το τιμολόγιο είναι για διαφήμιση. Αυτό δεν είναι δικό μου το κανάλι. Εκπομπή μου παρέχουν. Μάλιστα. Αυτό το είπα. Μήπως και το Star είναι ελληνική. Έπρεπε να το λένε αστέρι. Αυτό το είπα για να ευθυμίσουμε κλείνοντας, να χαμογελάσουμε λίγο. Και με το ίδιο χαμόγελο να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα, μάλλον καλημέρα.